Είμαστε ακριβώς 7 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Αθλητικού Μετρόπολης. Είχατε, δεν είχατε, τον φάγατε. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Είχατε, δεν είχατε, τον στείλατε στο κρεβάτι. Και να το στέλνατε στο κρεβάτι με κανένα δίμετρο παιδί θα ήταν καλό. Αλλά να το στείλετε στο κρεβάτι έτσι και να μην μπορεί να μιλήσει, όχι ρε παιδιά, εντάξει. Άκουσα φυσικά και το μεσημέρι το Μάνο να γυρνάει και να λέει την κατάρα της γριάς. Το άκουσες, Τζόρνταν? Τζόρνταν στην παρέα μας, Γιάννης Χιλιτίδης. Ο Ραπτόπουλος, παιδιά, είναι κλινήρης, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι σε αφωνία. Εγώ είπα να το στείλω ένα φίλο αράπη που έχω, έτσι να το βοηθήσει λιγάκι, ένα παλικάρι εκεί έτσι μαυριδερό. Το Σαγκαρέ. Από το Σαγκαρέ να του στείλω, γιατί όχι. Σ' άρεσε το Σαγκαρέ, έτσι. Σ' άρεσε. Το καλοκαίρι πλάκα-πλάκα μείνει ελεύθερο. Με να τον πάρει ο Πάο. Στο περ καλό είναι για τον Πάο. Το πάρει ο Πάο, από αυτού που έχουμε. Καλύτερο είδε. Ψηλό κορμί, τι. Αθλητικό Μετρόπολης λοιπόν, 95 και 5. Γιάννης Χιλιτίδης στην παρέα σας και Τζόρνταν. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Θα προσπαθήσουμε έτσι τον Φαρακλοκόρακα έτσι να τον αναπληρώσουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πιστεύουμε αύριο να είναι κοντά μας, γιατί αλλιώς πάλι θα είμαστε εδώ πέρα αύριο το βράδυ. Πάντως εγώ τον έστειλα ένα μπουκάλι καλό η Βιτάλ, έτσι, γιατί βρώμα η δουλειά του, λέω να πάει να το πάρεις, μπας και μπορέσεις και γίνεις καλά. Το καλό Εβιτάλ είναι ένα 100% φυσικό χυμό κριτική βιολογική αλόη σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο μάλλον και δίκταμο. Το καλό Εβιτάλ προλαμβάνει και βοηθάει τυχόν προβλήματα όπω πεπτικέ διαταραχέ, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνη στι αθρώσει, αυξάνει το αμυντικό σύστημα. Εδώ το χρειαζόταν ο Ραπτόπουλο. Και κατά πολέμηση των ιών. Επίσης εδώ το χρειαζόταν. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Δοκιμάστε το και θα δείτε άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2312-200-500 και αποκτήσετε στην ειδική τιμή 34,90 ευρώ που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Όλες οι παραγγελίες πραγματοποιούνται χωρίς πιστωτική κάρτα και αποστέλλονται με αντικαταβολή στο χώρο σας. 2312-200-500. Οπότε η γεύση που σ' άφησε ο Σαγκαρέ ήταν καλή, έτσι. Πουλάκι μου. Πλάκα-πλάκα έχει εξελιχθεί σε φωνιά του ΠΑΟΚ. Αστέρας Τρίπολης, έτσι. Έτσι πως πάει. Μία νίκη και μία νομίζω στα play-off. Εντάξει, τώρα, δύο νίκες έχει ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει παραπάνω. Μία, όχι, μία νίκη έχει κανονικά κάτω στο πρωτάθλημα και μία νίκη στα play-off. Για κάτω μιλάμε, ρε φίλε. Εντάξει, για κάτω μιλάμε. Ο Αστέρας έχει λίγα χρόνια στην Super League. Δεν μπορείς τώρα να βγάλεις παράδοση. Δεν έχει καν δεκαετία, ας πούμε. Κατάλαβα. Είναι, αλλά στη δεκαετία μέσα. Είναι 7-8 χρόνια νομίζω, κάπου εκεί είναι. Όχι, παραπάνω είναι. Παραπάνω είναι, αλλά στην 7ετία μέσα είσαι πουλάκι σκέτο. Λοιπόν, να το πω, λέει ο Πεταλούδα στο τηλέφωνο πιο σιγά για το καλό Εβιτάλ. Πεταλούδα μου, 2312-200-500. Το γράψατε, πουλάκια μου. Το γράψατε, έτσι, παιδάκια. Ε? Το γράψες, 2312-200-500. Και αν υπάρχει έστω και μια παραμικρή αφιβολία που μπορεί να έχετε, γιατί κάποιο από εσά μπορεί να έχει κάποια οτιδήποτε, ξέρετε, πίεση, ασθένεια, να παίρνει κάποια φάρμακα, εκεί θα σας ενημερώσουν για τα πάντα. Όπως δεν ενημερώσαν τον ΠΑΟΚ ότι θα πάει κάτω, ας πούμε, και θα φάει δύο γκολαράκια και θα γυρίσει. Εντάξει, το χάσε το παιχνίδι ο Ντούντορ τώρα. Το έχασε ο Ντούντορ, δηλαδή. Βέβαια, κοίταξε, κάποιο το χάνει, ρε παιδιά. Ποδόσφαιρο είναι. Τώρα... δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρι και έξω έτσι. Είσαι να σε κυνηγάνε. Αν κέρδισε η ομάδα, θα λέγαμε άλλα τώρα, ας πούμε. Τώρα έδωσε τροφή
στους πιο απαιτητικούς, ας πούμε, να μην τους χαρακτηρίσω πιο αλλιώς. Ναι, πιο απαιτητικούς, σωστό. Ναι, σωστό, να κράζουν, ας πούμε. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν χτίζει μια ομάδα. Ναι, και εσύ όμως τώρα έκραξες τον Τούντορ. Ναι, έκανε λάθος τώρα. Εμείς... Έπεσες και εσύ τώρα σε αυτό το. Δεν τον, έκραξα, δεν τον έβρισα. Απλώς έκανες κριτική. Άλλο να κάνεις την κριτική, ναι. Γιατί φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι τελικά οι αλλαγές ήταν λάθος. Ήταν λάθος όμως. Να μην το πούμε. Αλλά δεν θα πράγμα. Τον κρεμάσουμε τον άνθρωπο. Του φέρανε, ξέρω και εγώ, πολύ πράγμα το καλοκαίρι. Πρόσεξε, το οποίο δεν είναι ακόμα στη φαρέτρα του, ρε φίλε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τι θα γίνει με αυτούς, θα σου δηλαδή. Πω γιατί. Γιατί καταρχήν το λάθος ξεκίνησε. Για πες μου. Πιστεύω εγώ ότι. Α, να πω τους φίλους μισό λεπτό. Συγγνώμη. Mm-hmm. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54.340. Μισό γύρο χρέωση ΦΠΑ. Μπορείτε να μας ζητάτε να συζητήσουμε κάποιες ερωτήσεις, οποίες μπορείτε να κάνετε. Αργότερα θα σας δώσω και αποτελέσματα στοιχήματος, γιατί έχουμε και τελικά αλλά και σε εξέλιξη. Έλα, Τζόρντ, να σε ακούω. Λοιπόν. Καταρχήν έγινε όλο το κακό, ξεκίνησε γιατί η ομάδα τερμάτισε πέμπτη και είναι αναγκασμένη να παίξει από νωρίς, από τον τρίτο που λένε προκριματικό, να παίξει δύο παιχνίδια, να μπει στο τρίτο για να μπορέσει να περάσει στους ομίλους. Και τι έγινε με αυτό το πράγμα? Θα σου πω τι έγινε. Εδώ στο εξωτερικό παίρνουν τρία παιχνίδια την εβδομάδα, ρε φίλε. Άκου, άλλο λέω εγώ τώρα, δεν καταλάβεις τι λέω. Ήταν αναγκασμένος ο ΠΑΟΚ να παίξει με το υπάρχον υλικό. Και τι έγινε, θα σου πω, άμα με τελειώσει θα το καταλάβεις. Άντα, τελειώσει. Οι μεταγραφές του όλες γίναν τον Αύγουστο. Κανένας παίκτης δεν ερχόταν από τον Ιούνιο με μεταγραφή εδώ, γιατί δεν ήξερε καταρχήν πού θα παίξει η ομάδα. Μπορεί να έχει αποκλειστεί ομάδα και να μην έπαιζε Ευρώπη. Από αυτούς τους παίκτες πολύ λίγοι θα ερχόντουσαν μετά. Ας πούμε, σε μια ομάδα η οποία ήταν εκτός Ευρώπης τουλάχιστον. Οπότε πάμε λοιπόν, περίμεναν όλοι περισσότεροι και ο Λούκας έκανε χάρη εδώ που τα λέμε, έπαιξε και δύο παιχνίδια, ήθελε να φύγει, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει στην ομάδα και έκανε χάρη σε εισαγωγικά την ομάδα, έπαιξε δύο παιχνίδια, την πέρασε λοιπόν στους ομίλους και έφυγε μετά. Στο τρίτο δεν έπαιξε. Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Το θέμα λοιπόν ήταν. Προτιμούσα τον Λούκα εγώ παρά τον Μπερμπάτο. Ναι, εντάξει, αλλά. Καλά τώρα, αυτό είναι άποψη δικιά σου φυσικά. Γιατί? Μεγάλος παίκτης ο Λούκας, πιο μεγάλος ο Μπερμπάτοφ. Παπάδες κάνει. Άλλη θέση ο ένας, άλλη. Παπαδιές εκεί πέρα, παπάδες. Ναι. Τον είχαμε τον Λούκας εδώ. Προσγειώνονται αεροπλάνα. Τον κράζαμε τον Λούκας εδώ. Ναι, αλλά, δεν πατάει περιοχή, ναι. Δεν κλείνει προς τα μέσα. Ναι. Τώρα όμως ναι. Μετά το ψήσιμο που ναι. Έκανε. Όταν φεύγει γίνεται παικταράς. Γιατί όμως. Πριν έρθει είναι παικταράς, σιγά να μην έρθει. Μόλις έρθει. Μήπως συμβαίνει τίποτα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι είμαι. Εσένα ρωτάω, εσύ είσαι ο ΠΑΟΚ, είσαι ο καλός. Θα σου πω ότι αυτά τα προβλήματα. Εσύ είσαι αυτός που τα ψάχνει. Εντάξει, τα ψάχνω κιόλας, αλλά αυτά τα προβλήματα που έχει η ομάδα τα μεταφράζω στο εξής. Καταρχήν η ομάδα είναι αναγκασμένη να παίζει επίσημα παιχνίδια κάνοντας προετοιμασία ακόμα. Γιατί οι περισσότεροι παίκτες από αυτή την ομάδα ήρθαν τον. Όχι περισσότεροι. Αν εξαιρέσει τον Όλσεν που έγινε η πρώτη μεταγραφή, όλοι οι άλλοι ήρθαν τον Αύγουστο. Δεν κάναν προετοιμασία με τις ομάδες τους αυτοί. Οι περισσότεροι καθόλου. Και τώρα λοιπόν, παίζοντας το πρωτάθλημα, παίζουν και αυτά τα παιδιά. Παίρνουν συμμετοχές, κάνουν και προπονήσεις και κάνουν μια μίνι προετοιμασία για να μπουν στο ρυθμό. Γι' αυτό έχουμε και πολλούς τραυματισμούς και θλάσσες και συνεχίζεται το. Ξέρεις τι μήνα έχουμε. Κοίταξε να δεις. Νοέμβριος μπήκε. Πρόσεξε να δεις. Πότε θα κάνουν την προετοιμασία? Η προετοιμασία γίνεται ένα μήνα, φίλε, 25 μέρες. Οι περισσότερες μεταγραφείς ήταν μετά το 15 Αύγουστο. Ωραία, εντάξει, από το 15 Αύγουστο. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Αυτοί οι δύο μήνες είναι. Δύο μήνες. Συγγνώμη, το καλοκαίρι δύο μήνες κάνεις προετοιμασία. Μα δεν κάναν προετοιμασία αυτοί. Δεν κάνανε. Τώρα παίζοντας παιχνίδια κάνουν προετοιμασία. Και επίσης εκεί. Επάνω σε αυτό. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί εγώ είμαι αδαής από το ποδόσφαιρο, έτσι. Πες μου. Θα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Η Άστον Βίλα. Ήταν αυτή που τον έδιωξε. Που τον άφησε. Ποιο να. Τον Μπερμπάτοφ. Όχι, όχι, δεν τον άφησε. Πέρασε εργομετρικά και δεν τον πήρε και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τον ήθελε η Άστον Βίλα. Ναι, πέρασε εργομετρικά. Αφού πέρασε εργομετρικά και ήταν σωστός, γιατί δεν τον κράτησε. Και τον άφησε στον ΠΑΟΚ. Αυτή την απάντηση μπορεί να μου δώσει κάποιο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω, άκου να δεις. Εγώ ξέρω ότι τον Μπερμπάτοφ είναι προσωπική επιλογή του Σαββίδη, τον κυνηγάει εδώ και δύο χρόνια. Άσε τι έκανε, βρε αγόρι μου. Η Άστον Βίλα έχει ένα μπεχταρά. Με την ιστορία του Μπερμπάτοφ. Ένα παιχταρά με κάκαλα που λέμε εμείς οι πόντι. Και να στείλω σε ένα ανεκδίκητο εκεί πέρα κάτω, στο φίλη, στον Υπουργό Παιδεία σε εισαγωγικά, και αν δεν τον στείλει στο σπίτι του ο Τσίπρας, από εκεί και πέρα, άμα θα δει ψήφο από πόντιο, εμένα θα μου τρυπήσει στη μύτη. Και αν τον ψηφίσατε κάποιοι, τον σφύριζα, από εκεί και πέρα, ξανασκεφτείτε τι ψηφίζατε και τι ψηφίσατε. Θα ψηφίσετε μετά. Ναι. Λοιπόν, έχω εγώ τώρα ένα παιχταρά. Τον έχω πάρει, τον έχω βάλει επάνω στα μηχανήματα, στα εργομετρικά, να πάω να τον ελέγξω πώς είναι από υγεία. Mm-hmm. Για να φτάσω στο σημείο να τον ελέγξω, πάω να πει ότι τον θέλω αυτόν τον παίκτη. Ωραία. Και τον αφήνω και τον παίρνω ΠΑΟΚ. Άρα κάτι συμβαίνει. Ή εγώ, σαν ΠΑΟΚ,
Μα πήγα και τους λάδους αυτούς. Μα δεν ήταν και λέω αφήστε τον έτσι. Δεν ήταν δημοσιοπαίκτης. Άρα κάτι συμβαίνει στα αργομετρικά. Αυτό δεν είναι. Ναι, δεν ήταν δημοσιοπαίκτης. Δεν ήταν δημοσιοπαίκτης. Φάνηκε αυτό με την έλευση του εδώ. Μετά από ένα μήνα άρχισε να παίζει. Αυτό δεν είναι. Δεν μειώνει όμως την αξία του παίκτη. Την αξία που είχε, ναι, την αξία που έχει τώρα τη μειώνει. Εντάξει, τώρα θα έρθει, όταν θα έρθει λοιπόν η ώρα. Πότε? Κοίταξε να δεις. Στα play-off. Την ποιότητα του παίκτη την γνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα. Ναι, ρε φίλο, όταν ήταν 28, 30, όχι, 25, και τώρα, 27, και τώρα. Εσύ δεν τον έχεις δει αυτά τα παιχνίδια. Πώς δεν τον έχεις δει? Τρεις φορές που πιάνει την μπάλα, ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός. Τρεις φορές την έπιασε ολοκληρώσει. Ναι, αυτό λοιπόν. Και έβαλε δύο γκολ, αυτά ήταν. Αυτό σου λέω κι εγώ. Όταν στο κοντρόλ, στην υποδοχή της μπάλας, στο κατέβασμα της μπάλας, αυτά. Σε ένα πράγμα εγώ τον είχα δει, όταν φώναζε τον Μπέλκα. Στις συμβουλές, αν θέλεις. Κατέβα μπροστά να από εδώ του λέει, όχι από εκεί. Μπράβο, αυτό ναι, αυτό το είδα. Αυτό και είναι. Στο κήπεδο φαινόταν, ας πούμε, πεντακάθαρα όλο το σκηνό. Λοιπόν, μαθαίνουν οι άλλοι λοιπόν από τον Προπάτοφ. Αλλά και στο κατέβασμα της μπάλας σηκώνει το πόδι και τη σταματάει και την κατεβάζει με το μύτο. Την έχεις δει? Τρεις φορές το έχει κάνει μέχρι τώρα αυτό. Ναι, το έχω δει, εντάξει. Δεν το έχω δει όλες τις φορές, γιατί εδώ κάποιος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Να πει ας πούμε. Εδώ δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Η ποιότητα του. Τώρα από εκεί μετά, εγώ το λέω, ο Μπερμπάτοφ δεν είναι μόνο φορ. Μπορεί να γίνει και δεκάρι. Μπορεί να βγάλει πιο πολλές ασίστ από ότι να βάλει γκολ. Για μένα δεκάρι έπρεπε να παίξει με φόρ τον Κλάους. Αφού ξέρει μπάλα του. Έπρεπε να ήταν ο Δωμάζος του Αντωνιάδη. Πώς ήταν ο Δωμάζος του Αντωνιάδη, έτσι έπρεπε να ήταν ο Δωμάζος του Κλάους αυτή τη στιγμή ο Μπερμπάτοφ. Το θέμα είναι ότι επειδή αυτοί οι παίκτες άρχισαν να έρθουν όλοι, ήρθαν τον Αύγουστο. Ναι. Και λογικό είναι, ρε φίλε, τώρα εδώ υπήρχε παίκτης ο οποίος πήγε στο άλλη ομάδα. Ο οποίος περίμενε, τον έκανε πρόταση, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και είπε: θα έρθω μόνο εάν δεν έχω πρόταση από ομάδα Champions League. Και τελευταία στιγμή είχε πρόταση από ομάδα Champions League και πήγε εκεί πέρα. Και είναι παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Τον έκανε την πρόταση ο Ολυμπιακός που πήγε στο Champions League. Τι να κάνουμε τώρα, άλλο επίπεδο είναι το Champions League. Λογικό δεν είναι να θέλει να πάει ο παίκτης εκεί. Μάλιστα. Και μιλάω για αυτόν τον ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ο 452 είναι γιος σου ο οποίος είναι νόθος και δεν τον έχεις, μάλλον φαίνεται, δεν τον έχεις αναγνωρίσει μάλλον, έτσι. Έτσι. Να του στείλουμε πάντως, να του στείλουμε την καλημέρα. Σε έχει μεγάλη καψούρα, ρε φίλε. Χρόνια μεγάλη. Αυτή η χρόνια κατά η κολόνια, να του στείλουμε την καλημέρα στον 452. Εδώ μεταξύ τον ξέρω, θα με δει καμιά μέρα μπροστά του. Όχι, εντάξει. Αλλά να προσέχει λίγο, εντάξει, τώρα δεν είναι κουβέντες αυτές τώρα που γράφει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνέχισε. Αυτό που λέμε τώρα λοιπόν με την ομάδα και με τη. Που δεν κάναν προετοιμασία. Ναι. Φαίνεται, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι οι παίκτες έτοιμοι. Και αυτό φαίνεται και από τους συνεχείς τραυματισμούς που έχουν. Από αυτούς που ήρθαν τους παίκτες, εννοείς, έτσι. Από αυτούς που ήρθαν, βεβαίως. Τώρα λοιπόν, εδώ πέρα, στην αποστολή που φεύγει για. Προχθές τραυματίστηκε και ο Λέοβατς. Ναι, 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 ναι. Τώρα λοιπόν, να πούμε και την αποστολή που θα φύγει αύριο για πάνω, για τη Ρωσία. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, ο Λέοβατς έπαθε τελικά θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Λοιπόν, στην αποστολή για τη Ρωσία είναι ο Όλσεν, ο Γλύκος, ο Μελίσας, ο Τζαβέλας, ο Βίτορ, ο Κώστα, ο Μαλεζάς, ο Σκόνδρας, ο Γκολάσα, ο Χαρίσης, ο Σάμπο, ο Τσιόλης, ο Μακ, ο Πέλκας, ο Κοροβέσης, ο Ροντρίγκες, ο Κλάους, ο Αθανασιάδης, ο Σαβίδης και επανέρχονται οι δύο τραυματίες που ήταν τις προηγούμενες μέρες, ο Τσίμιροτ με τον Κίτσιου. Εγώ πολλά περιμένω από αυτό το Τσίμιροτ. Δηλαδή έπαιξε 20 λεπτά μπάλα με την Ξάνθη. Ο άνθρωπος έδειξε ότι ξέρει μπάλα. Κατέχει, ας πούμε. Κατέχει, ναι. Το τόπι. Ναι. Κατέχει το τόπι. Ναι. Τώρα, από εκεί και μετά, μακάρι να πούμε να ευχηθούμε να πάει καλά πάνω στη Ρωσία. Είναι μεγάλο παιχνίδι, είναι κομβικό παιχνίδι μάλλον. Ναι, γιατί πολλοί υποτιμούν την Ρωσία. Ακούω εδώ και γελάω καμιά φορά. Κοίταξε, εδώ Κράνο Σταρ, είναι καινούρια ομάδα. Εδώ έπαιξε πολύ καλά η ρωσική ομάδα. Μα έχει ποιότητα, ρε φίλε. Καταρχήν, αυτοί δώσαν 6 εκατομμύρια ευρώ για ένα στόπερ. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος της μέσα στους 10 πιο πλούσιους της Ρωσίας. Και είναι καινούρια ομάδα. Και πέρσι κόντεψε να πάρει το πρωτάθλημα παραλίγο. Ήταν ψηλά ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή. Η ομάδα και τότε πώς λέμε ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει πάνω. Επειδή λοιπόν αυτή η ομάδα είναι καινούρια, είναι ας πούμε ο Αστέρας Τρίπολης της Ρωσίας, να σου πούμε λίγα λόγια. Είναι 7-8 χρονών ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή είναι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παντελώς άγνωστη, από όνομα ας πούμε, τη θεωρούν, ρε παιδί μου, άσημη ας πούμε και τίποτα. Να μην ξεχάσω να πω σε μερικούς που μπαλαδόφατσες ότι. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη τα οποία αγκομαχούν ή αν θέλεις χαροπαλεύουν
με τις κατηγορίες τους για να σώσουν τη... να σωθούν ρε παιδί μου την κατηγορία. Π.χ. το Αμβούργο. Ένα τεράστιο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον προσπαθεί να σώσει την παρτίδα. Πάντα την τελευταία στιγμή. Να σου πω τώρα Λίβερπουλ, να σου πω ξέρω εγώ Άστον Βίλα που είπες. Πάτωσε η Άστον Βίλα. Στο τέλος είναι. Τι μας ενδιαφέρει, να, τι κάνουν αυτές οι ομάδες. Είναι μεγάλη σύλλογη ευρωπαϊκή. Μπορεί να σε κριθεί τώρα η Άστον Βίλα με τον Πάουκ. Μάλλον ο Πάουκ με την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα με τον Πάουκ, βέβαια. Δεν όχι, ο Πάουκ με την Άστον Βίλα. Ναι, σε καμία έχει μια ιστορία τεράστια τώρα. Έχει παίξει η Ευρώπη, έχει πάρει, έχει κάνει, έχει ράνει. Ναι. Εντάξει, εκτός από το UEFA δεν έχουμε βγει πουθενά άλλο. Χαλάρωσα. Ενώ οι άλλοι τίκοι πού πήγανε. Εντάξει, που έχουν πάει τώρα. Εντάξει. Είχε βγάλει και είχε παίξει τότε. Δηλαδή την Άστον Βίλα, αν μπορεί να τη θυμηθεί, για τον Κέιβιν Κίγκαν που είχε το μεγάλο κοινό αστέρα. Και εσύ έχεις τον κούδο. Τα τελευταία 30 χρόνια τι μπορεί να έχει κάνει, ας πούμε, στον Βίλα. Ό,τι έκανε εσύ. Πλην εκείνο το πρωτάθλημα που είχε πάρει, ας πούμε. Ό,τι έκανε εσύ. Αυτό σου λέω. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα όπως του ΠΑΟΚ, λοιπόν, που θέλουν να φτιάξουν ομάδα τώρα, κατάλαβες. Και προσπαθούν να στεριώσουν, να κάνουν μεταγραφές, να φέρουν. Δηλαδή, να φέρουν τεχνικούς διευθυντές μεγάλους, να κάνουν. Τι να τον κάνουν τον τεχνικό διευθυντή, ρε. Ακούω εκεί πέρα, έφεραν τον Άρνεσεν, πώς λέγεται αυτός ο Δανός. Τι να τον κάνουν τον τεχνικό διευθυντή, αν είναι μεγάλος, ρε. Εμένα μου φάνηκε ότι ο τεχνικός διευθυντής είναι μικρός. Εντάξει, σένα για, μένα, είναι... για μένα μου φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος να σηκωθεί να φύγει. Τον έδωσε τόσα λεφτά. Λευκό ο Σαββίδης και τον είπε: κάνει μεταγραφές. Mm-hmm. Και αυτά που έχει φέρει μέχρι τώρα δεν έχω δει να παίξει κάποιος ρε παιδιά από αυτούς. Στην Τζέλσι όταν πήγε πήρε τον πρώτο χρόνο. Με τι με νοιάζει να κάνει στην Τζέλσι. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν με νοιάζει να κάνει στην Τζέλσι. Με να νοιάζει να κάνει τον Πάο. Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Άσε τώρα, δεν μου λες αυτό. Αυτό σου λέω κι εγώ. Με ενδιαφέρει να κάνει τον Πάο, ρε φίλε. Αυτό σου λέω κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος στον ΠΑΟΚ είναι αποτυχημένος για μένα. Κάνεις λάθος. Έτσι, για... όχι, πώς κάνω λάθος. Κάνεις λάθος γιατί. Πες μου, από αυτούς που έφερε, ποιοι παίζουνε. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα του. Ο ένας έπαιξε 20. Πότε τώρα, ρε. Τελειώνει ο πρώτος γύρος, ρε πλάκα. Με κάνεις, ρε. Το πρωτάθλημα πρέπει να τελειώσει για να δούμε τι απειλεί. Σοπάρε, 6 αγωνιστικές τελειώνει ο πρώτος γύρος, και, με και τι έγινε. Τι άμα. Και. Και άμα τελειώνει ο πρώτος γύρος, τι έγινε. Τι έγινε. Αλλά, τι άμα δεν ξέρω πώς βαμούς έχεις 14. Η ομάδα πώς γίνεται, φίλε. Κάνεις 5 νίκες και έκανες ομάδα δηλαδή. Μάτσε. Πώς θα γίνει. Ομάδα, η ομάδα, γι' αυτό λέγεται και ομάδα. Θέλει δουλειά η ομάδα. Ομάδα δεν είναι ένα άτομο και δυο και πέντε. Από αυτούς που έφερε, ποιοι παίκτες είναι πρωτοκλασάντοι, ποιοι παίκτες παίζουν και όλα, βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Πρώτα όλα, πες μου έναν πρώτα που όλα, παίζει και βοηθάει. Αυτό σου λέω. Πρώτα απ' όλα τους περισσότερους δεν τους είδαμε. Μα γιατί τους έφερε τότε. Καλά, ρε φίλε, αφού είναι ανέτοιμοι. Όλοι, ακόμα, όλοι ανέτοιμοι ήταν, έτσι. Φυσικά. Όλοι. Αυτό δεν είπαμε στην αρχή. Όλοι ανέτοιμοι ήταν. Μα αυτό δεν είπαμε. Αφού ήρθαν τον Αύγουστο όλοι και οι περισσότεροι χωρίς προετοιμασία. Ανέτοιμοι δεν είναι. Ωραία, ας μην πάει κανένα στο κήπεδο τότε. Ας τους αφήσουν να κάνουν προετοιμασία και να πάνε του χρόνου. Πώς θα πάνε. Να πάνε να βγάλουν του χρόνου διαρκεία στην Τούμπα τότε άμα είναι. Εντάξει, έτσι όμως δεν βοηθάς. Πώς τι θα πει να βοηθήσει. Δηλαδή, τι να τους βοηθήσει. Αυτοί βοηθήσανε εμένα. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Ή τον Παοξή το φύλαθο το βοηθήσανε και να έχει το κεφάλι ψηλά. Ο Παοξή ο φύλαθο έχει το κεφάλι ψηλά και τα 4 γράμματα. Όχι για αυτού. Ναι, αλλά υπάρχει και το αυτό που λέμε εμεί δεν γίναμε. ΠΑΟΚ για αυτά που πήραμε, για αυτά που δεν πήραμε. Αυτά είναι σλόγγαν, ξέρεις κάτι. Ναι. Όπως δηλαδή... όπως ακούω τους μανάβηδες, όχι το μανάβι το Μάκη, έτσι. Τους μανάβηδες τους τέτοιους. Έλα, έχω ωραίο. Ναι, εκείνο είναι ωραίο, εκείνο είναι τριζάτο. Τώρα μόλις το έκοψα, ζουμερό. Τι είναι αυτά, ρε, πλάκα να κάνεις τώρα. Εντάξει, τώρα η ομάδα και στην ήττα θα πας και στην νίκη θα πας και στην ισοπαλία το αποτέλεσμα ο αγώνας έχει απ' όλα. Δεν είναι κοίταξε, στην ήττα θα πας περισσότερο. Για να τη βοηθήσει. Εσύ δηλαδή τώρα δεν βλέπεις κάτι καλύτερο από πέρσι. Βλέπεις τίποτα χειρότερο, ας πούμε. Σίγουρα. Χειρότερο βλέπω. Χειρότερο βλέπεις. Χειρότερο βλέπω, ναι. Δεν βλέπεις καλά. Γιατί έχουν έρθει. Δεν βλέπω καλά εγώ. Βέβαια. Έχουν έρθει. Βλέπεις καλά εσύ. Σε έχεις αγόρι μαρμελάδα στα μάτια. Άμα βλέπουμε, μου λες τώρα ότι η ομάδα είναι χειρότερη από πέρσι. Χειρότερη είναι από πέρσι. Εντάξει, άποψή σου είναι. Τι. Τουλάχιστον, με συγχωρείς. Μέχρι τον Δεκέμβριο η ομάδα ήταν πρώτη. Πώς μου λες εμένα, ναι, μέχρι το Δεκέμβριο, δεν ήταν 6 Δεκεμβρίου, πότε ήταν. Όταν 10. Σου έλεγα για τον Παναθηναϊκό. Άρα τι μου έλεγες. Μου έλεγες μετά θα δεις. Μετά θα δεις. Μπορείς ναι. Να μας πεις ένα πράγμα. Βεβαίως. Με λες από πέρσι μέχρι φέτος. Ναι. Πέρσι η ομάδα ήταν πρώτη. Δεν βλέπεις και ότι... φέτος είναι 10 βαθμούς πίσω. Είδες λοιπόν το αποτέλεσμα βλέπεις. Δεν βλέπεις ότι η ομάδα μπροστά είναι πολύ γρήγορη. Δεν τη βλέπεις. Οι πλευρές είναι πολύ γρήγορες. Τι κάνει. Πώς τι κάνει. Τι κάνει ρε. Αν δεν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, θα ήσουν τώρα πιο κάτω μαζί με τον Ηρακλή. Θα ήσουν. Με το εάν δεν γίνεται. Πήρα και τον Παναθηναϊκό, πήρα και την ΑΕΚ. Πρόσεξε να δει. Κάνουμε... Πώς τον πήρε τον Παναθηναϊκό, ας... Τι πώς τον πήρα, τον έκανα και fair play. Τι είναι πώς τον πήρα. Βέβαια. Εντάξει, ήταν ένα φάουλ το οποίο δεν ήταν, ήταν πέναλι πάνω στη γραμμή, αν θες και λίγο έξω. Βέβαια, όχι εκεί... λίγο έξω. Ναι. Έξω ήταν. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Ξεκάθαρα. Πρόσεξε να δει. Δεν έκρινε κανένα αποτέλεσμα εκείνο το πέναλι, να ξέρει. Πώς δεν έκρινε. Άλλα τρία. Έβαλε τον Παναθηναϊκό εκτός.
Τον έβγαλε εκτός. Φάση δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Εσύ έπρεπε να βάλεις 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Άλλο τι είναι. Αλλά η αρχή όμως δεν χρειαζόταν εσύ να. Τέλος πάντων, τώρα τέτοια έφαγε πολλά ο Παοκάς. Μην το ψάχνει. Α, επειδή έφαγε, ναι. Ναι, τώρα έφαγε. Τι τώρα να φοβηθεί τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν στην Τούμπα τουλάχιστον, ήταν ανύπαρκτος. Ήταν ανύπαρκτος. Ναι, μέσα στην Τούμπα φάνηκε καθαρά πόσο μεγάλη διαφορά υπήρχε. Λοιπόν, να πούμε εδώ ένα μήνυμα μας από έναν φίλο μας που μας έρχεται. Ο Ιβάν Σαββίδης λέει την Κυριακή το πρωί θα είναι καλεσμένος από τη Λέσχη Κοζάνης, Λέσχη Ποντίων Κοζάνης, του Ποντιακού Ελληνισμού λέει. Μάλιστα. Οι γραμμές των κυπέδων λένε παντού ίδιες, λέει ο 443. Είναι ίδιες, μας ρωτάει. Εμένα γιατί μου φαίνονται άλλοι αγωνιστικοί χώροι μικροί και άλλοι μεγάλοι. Αναλόγως φίλε, πώς βλέπεις, άμα βλέπεις την τηλεόραση το μάτς, ναι, είναι αναλόγως πώς παίρνει η κάμερα και με τι μηχανή τραβάει, ξέρεις. Αλλά όντως νομίζω ότι πρέπει, μπορεί να έχει μέχρι 3-4 μέτρα διαφορά το μήκος του γηπέδου. Είναι μέσα στα λογικά πλαίσια, έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποια μικρά, έτσι, λίγα μέτρα, έτσι. 3-4 μέτρα διαφορά μπορεί να τα έχει, νομίζω. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς, δηλαδή. Πόσο είναι 105, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι και 102. Λέμε τυχαίο νούμερο τώρα, έτσι. Ναι. Έτσι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, φίλε μου. 443. Αν κάποιος φίλος γνωρίζεται, να ανοίξουμε γραμμές, να μας ενημερώσει γι' αυτό. Ένα άλλο μήνυμα λέει: Τζόρνταν, έχεις δίκιο για τον Τζίμι Ροτ. Παικταράς είναι, αλλά είμαστε άτυχοι από τραυματισμούς. Ίσως φταίνει οι συνεργάτες του Τούντορ, λέει: Λιτόχωρο 4. Το φίλος από το Λιτόχωρο. Ας στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στην Πιερία, στην Κατερίνη. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, εμένα μου φαίνεται παικταράς είναι ο τέτοιος. Ήτανε και παικταράς μεγάλος, έτσι. Τώρα, όχι για τον Τζίμι Ροτ λέει, δεν λέει για τον Μπερμπάτοφ. Εντάξει, να βάλω γιατί λέει και τους άλλους φταίνε συνεργάτες του Τούντορ κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω. Πραγματικά εμένα τώρα αυτό του 1-300 στον. Το θέμα στον ΠΑΟΚ είναι ότι τώρα θα γίνουμε πάλι για ακόμα μια φορά γραφική για τον κόσμο ο οποίος λέει δεν έχω υπομονή. Δεν έχει υπομονή. Και πέρσι για υπομονή μίλουσε, Τζόρνταν. Και πρόπερσι για υπομονή μίλουσε. Ας μην κάνουν υπομονή. Συγγνώμη. Δικαίωμά τους είναι ότι θέλουν να κάνουν. Εγώ λέω ότι πρέπει. Ξέρεις κάτι. Από το 1985 μέχρι τώρα, άντε τα 3-4 χρόνια ήρθαν κύπελα μετά, ήρθαν έτσι κτλ. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια όλο για υπομονή μιλάνε στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ξέρουμε, το θεωρούμε δεδομένο. Αν ρωτήσει ένα ΠΑΟΚΣΥ, σου λέει α το πρωτάθλημα. Ξέρει ότι το πρωτάθλημα είναι. Όλα κόκκινα. Τότε να παίζω μπάλα, λέει. Του λέω μπάλα, δεν βλέπεις τώρα, ας πούμε, με τον μπάλα. Εντάξει, λέει, μου αρέσει. Τώρα γκρίνιαξε χθες γιατί έχασε. Αφού πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει αν δεν αλλάξει ΕΠΟ, τότε τι γκρίνιαζε, ρε φίλε. Γιατί άμα αλλάξει ΕΠΟ, τι θες να κάνει, να γίνεις Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Εγώ προσωπικά το θέλω, ρε φίλε. Το θέλεις, δηλαδή. Ναι. Δεν υποκρίνομαι, σου μιλάω ειλικρινά. Ξέρεις για ποιο λόγο. Σου πω. Δηλαδή θα πας μες στο Καραϊσκάκι και ο διαιτητής. Όχι γιατί. Θα σου δώσει πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Εγώ μιλάω πάντα μπεσαλίδικα, ξέρεις. Όχι γιατί γουστάρω να γίνω. Πώς το λένε. Βεζίρης. Χαλίφης του Δέσπου Χαλίφη. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν δεν γίνω εγώ Χαλίφης, θα γίνει κάποιος άλλος πάλι. Καταλάβες. Πάλι θα είμαι από κάτω μετά. Πάλι στη ΦΑΠΑ. Γιατί να είμαι εγώ στη ΦΑΠΑ και να μην είναι άλλη στη ΦΑΠΑ. Δηλαδή κάποτε έτσι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν πάνω. Τι ήτανε, πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ? Όχι. Μετά γύρισαν τα κούζια. Πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ? Όχι. Τι, λοιπόν, μόλις ρωτήσεις έναν Παναθηναϊκό τι γίνεται, σου λέει δεν σε κάνει Ολυμπιακό. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι. Μπορείς να κουμαντάρεις την ΕΠΟ από Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό είναι η δύναμη αυτονών θα φανεί πόσο μπορεί. Γιατί να μην μπορείς. Αν έχεις ανθρώπους δικούς σου, γιατί. Έτσι, ναι. Ναι. Μόνο ένα διάστημα ήταν. Μια τετραετία, μια πενταετία ή από λίγο κάπως ανεξάρτητη, κάπως τότε που έπαιρνε τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ που είχε την ομαδάρα τότε με Σαβέσκιο, Κόνσκι, Πατίκα, δεν ξέρω αν τους θυμάσαι, Σαμπανάνοβιτς, τον άλλο τον Χριστοδούλου, τον Σαββίδη, ναι. Τότε που κέρδισαν μέσα στην Τούμπα 0-1 που έπρεπε ο ΠΑΟΚ, τολμώ πάμε, και το λέω. Να πάμε σε διάλειμμα. Τελείωσε την πρότασή σου, να πάμε σε διάλειμμα. Που έκανε τον ΠΑΟΚ fair play μέσα στην Τούμπα, τότε ήμουνα μέσα. Τότε που ο μεγάλος διαιτητής τότε ο Νικάκης, για μένα πολύ μεγάλος, τεράστιος διαιτητής ο Νικάκης, τόλμησε με κίνδυνο να ξεφτελιστεί ο ίδιος και να τον καθαρίσουν από τους πίνακες, τόλμησε και άλλαξε το κόρνερ. Από το τη θύρα 4 το πήγε στην άλλη μεριά στη θύρα 3. Αυτά, μπράβο στον Νικάκη, τέτοιους διαιτητές, εγώ τον βγάζω το καπέλο από εκείνο το παιχνίδι, ας πούμε, και κάτι όχι σαν τους άλλους τώρα, τους ξέρεις, τους παλαμάκηδες. Πάμε σε διάλειμμα. Hey!
bud, where you headed? Just take me to the best spot in town, man. Yeah, sure thing. Hey, can you turn up the air? It's hot in here. Yeah, I'll turn the music up. No, turn up the... Εδώ είμαστε ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 12.30. Επιστρέψαμε. Είστε στο αθλητικό Μετρόπολης 95 και 5. Η επικοινωνία μας προς το παρόν μέσω μηνυμάτων. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54.340. Είχατε δεν είχατε, το φάγατε τον το Ραπτόπουλο. Δεν θα είναι μαζί μας σήμερα γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι σε αφωνία το παλικάρι μου, έτσι όπως είναι τραγουδιστές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τελικά αποτελέσματα. Να ξεκινήσουμε από το Περού. 1951, Deportivo Cienciano. Με 10 τελειώσανε το μάτς οι φιλοξενούμενοι. 1-0, 1-0 από το ημίχρονο. Βραζιλία, 1952, αγώνα σε εξέλιξη. Μπρακατίνο Μόντζι Μιρίμ, 2-1 στο 76. Ο Σάντος έδωσε το προβάδισμα για την Μπρακατίνο. Στο 69, το μάτς τώρα και φτάσει ήδη στο 77. Πάμε στην Παραγουάη, κωδικός 1953, Γκουαρανία Ασουσιόν, Νασιονάλ Ασουσιόν, είναι 3-0 στο 79, στο ημίχρονο ήταν 1-0, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο στις τις καθυστερήσεις. Μένουμε στην Παραγουάη, 1954, Χεναράλ Ντίας Ρουμπονού, 0-2 στο 48, μόλις ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε αγώνες έτσι μέχρι τις 3. Να σε ενημερώσουμε. Ο 524 λέει: Τζόρνταν, πού παίζεσαι που θα βρούμε, λέει, κανένα καλό διπροβρασμένο, λέει, τσίπουρο και κρασί. Αυτό βεβαίως έχουμε. Ας πάρει ξανά μετά να σου δώσει το κινητό. Στο τέλος, 2 η ώρα πάρει τηλέφωνο. 2 η ώρα που θα κλείσουμε. 5 πάρει τηλέφωνο. 5 που θα κλείσουμε, ναι. Θα σου πω. Ο 613. Τζόρνταν, σταμάτησε το κράξι μου, λέει, στο Σάμπο, επειδή έκανε 3 λάθη με Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ καλό. Ναι, όχι, δεν τον κράζουμε. Λέμε απλώς, ρε παιδί μου. Συζητάμε, δεν τον κράζουμε. Είναι από τις μεταγραφές, φαίνεται, είναι ο πιο επιρρεπής στο λάθος. Τι να κάνουμε. Ο 630, ηρωνικά λέει, Τζόρνταν, το χτίσιμο πώς πάει. Εντάξει, το χτίσιμο είναι δύσκολο. Το γκρέμισμα είναι εύκολο. Ξέρετε, εγώ να τα γκρεμίζω όλα τα κατά καταγκρεμίζω. Πώς θα το χτίσει όμω. Δεν τρέπεσε λίγα. Ναι, αλλά και αυτό που πολύ κρατάει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, αν θες να κάνει δουλειά σου. Σαν τη γέφυρα τη Άρτα είναι, ρε φίλε. Το βράδυ το χτίζει να το κάνουμε, πρωί. Ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Πρέπει να. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ο 9-10 λέει: από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, θεωρεί επίτευγμα, λέει, ότι δεν έχει πέσει κατηγορία. Αυτό είναι το μεγαλείο του. Πρόσεξε να δει. 9-10. Πρόσεξε να δει. Αυτό είναι ένα. Να σε καλά, αγόρι. Πρόσεξε να δει. Αυτή είναι μια κουβέντα τώρα ο 9-10 που θέλει να πει. Ναι. Εάν, εγώ πάλι το λέω αυτό το πράγμα, εάν δεν ερχόταν ο Σαββίδης, θα είχαμε χειρότερα προβλήματα εμείς από τον Άρη και από την ΑΕΚ. Θα ήσουν και εσύ γάμα εθνική, εγώ μου δεν γάμα εθνική τελείων. Και θα γελάγανε και τα κατσίκια εθνική. Γιατί εδώ πέρα τώρα, εδώ δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα και γελάνε. Πρόσεξε. Ήταν η Θεσσαλονίκη χωρίς ομάδα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή αυτοί δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα που στέλνουν τα μηνύματα. Όταν λες αυτοί, γιατί δεν έχουν επαφή γιατί με την πραγματικότητα. Γιατί λέει, θεωρεί επιτυχία που δεν έπεσες. Από τη στιγμή που έχεις 11 εκατομμύρια χρέη και με τις προσαυξήσεις πήγαν 34 και τα έχεις παγωμένα και όλο παίρνεις αναβολές για να δεις πώς θα γίνει, για να κάνεις. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα, το λέγαμε προχθές, θα αφιερώσουμε 5 λεπτά γι' αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ήταν στο κλείσιμο της εκπομπής προχθές και δεν είχαμε χρόνο να το πούμε. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο χρονιαίο πρόβλημα. Πώς ήταν τα χρέη, είπες, 11 εκατομμύρια 11? Και με τις προσαυξήσεις πήγαν 34. Προσαυξήσεις δηλαδή? Με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις γίναν 34. Ήταν καμιά δεκαριά χρόνια που ήταν. Όχι, ήταν παγωμένα τα χρέη. Στα παγωμένα. Συγγνώμη, ρε, ήθελα να ρωτήσω. Περίμενα, ναι. Σε ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω αυτά τα, ναι, πράγματα. Ξέρεις, αλλά εντάξει. Όχι, σε ρωτάω, είπα. Πες μου. Σε ρωτάω. Mm-hmm. Ήταν 11 εκατομμύρια τα βασικά, αυτά που πλήρωσε Κασέρι, έτσι. Φτάσαν 34. Τα 34 για να φτάσουν μαζί με τα πρόστιμα και μαζί με τους τόκους και τα λοιπά, πόση διάρκεια ήταν, λοιπόν, από την ώρα που τελείωσαν τα πρωταρχικά χρέη μέχρι να φτάσουμε στο 34. Ήτανε, πόσο χρονικό διάρκειο, χρόνος υπήρχε. Θα σου πω, όταν είναι παγωμένα τα χρέη, δεν μπαίνουν προσαυξήσεις, να ξέρεις. Περιμένεις το πότε θα γίνει το δικαστήριο. Πώς έγινε τα 34, ρε φίλε. Σου λέω με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Πες μου, σου λέω, πόσα χρόνια είναι. Θα σου πω, ήταν το πάγωμα των χρεών, δηλαδή το πρόστιμο και οι προσαυξήσεις ήταν από το 2004 μέχρι το 2014.
Λοιπόν, δηλαδή ήταν 10 χρόνια. Ναι. Το πάγωμα του χρόνου όμως ήταν τα τελευταία 3-4 χρόνια. Πρόσεξε να δεις. Ήταν στα δικαστήρια η ομάδα. Λοιπόν, έκανε προσφυγές. Ήταν σε 3 μέρη νομίζω τα. Είναι να μην μπλέξεις, ναι, με τους νομικούς. Κάποια στιγμή θα ξεπάγωναν τα χρέη, γιατί πέρασε το χρονικό περιθώριο. Εάν δεν ήταν παγωμένα τα χρέη, γιατί το λέω και το ξαναλέω και πάλι θα το λέω, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Αν δεν ήταν παγωμένα τα χρέη, έκανε ο ΠΑΟΚ, ρίσκαρε ο ΠΑΟΚ και πάγωσε τα χρέη γιατί θεώρησε υπέρογκα τα ποσά που μπήκαν για τα πρόστιμα. Λοιπόν, πώς πήγε... τα πάγωσε μόνος του, δηλαδή, είπα παγώνα. Έκανε τα χρέη μήνυση, μου. Ρε φίλε, την πολιτεία. Έκανε μήνυση στην πολιτεία. Και βεβαίως, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Να εκδικαστεί είναι παγωμένα τα χρέη. Παγώσανε τα χρέη. Βεβαίως. Όχι από τον ΠΑΟΚ, από την πολιτεία. Είναι από την υπόθεση παγώνεται για να δουν τι θα γίνει. Κατάλαβες. Από τον νόμο παγωθήκανε τα χρέη. Βεβαίως. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Από τον νόμο, φυσικά. Α, μπράβο, λοιπόν, να το ξέρετε, να το λέμε αυτό. Ναι. Από εκεί και μετά λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, επειδή εγώ εντάξει, μιλάω και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, εάν ήταν πολύ. Δεν ήταν ευνοούμενος από το πάγωμα των χρεών, θα σου το πω. Στην τελική βέβαια κατάσταση φάνηκε ευνοούμενος γιατί βρέθηκε ο Σαββίδης και πλήρωσε το αρχικό. Έγινε η ρύθμιση αυτή. Θέλω να πω ότι εάν δεν ήταν παγωμένα τα χρέη, θα ήταν βεβαιωμένα. Οπότε θα μπορούσε να μπει στο νόμο του ορφανού με τις πολλές τις δόσεις και θα πλήρωνε ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ να μην πληρώσει. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, επειδή τα είχε παγώσει τα χρέη, δεν μπορούσε να μπει στο νόμο του ορφανού. Γιατί για να ξεπαγώσει. Μέχρι να τέλεσε ειδική σχέση. Μπράβο, αυτό ήταν το πρόβλημα λοιπόν του ΠΑΟΚ με τα παγωμένα χρέη που βγαίνει μπράβο. Ο κάθε περίεργο σκελέτο. Τα υπόλοιπα δηλαδή 23 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν στα 23 εκατομμύρια, τα οποία ήταν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ναι. Θεώρησε λοιπόν ο ΠΑΟΚ ότι είναι πολλά τα λεφτά και πήγαν εκεί πέρα στις προσφυγές και παγώσαν τα χρέη. Πάμε παρακάτω τώρα. Όταν με την έλευση του Σαββίδη. Περίμενε τώρα. Ναι. Κάτσε, δεν μου τα είπε σωστά. Τα 23 εκατομμύρια παγώσανε. Τα 23 εκατομμύρια αυτά. Ναι. Για ποιο λόγο δεν πλήρωσε ένα μέρος από το ποσό. Σου είπα, Γιάννη, γιατί ήταν υπέρογκα. Θεωρούσε η ομάδα ότι κάτσε, αυτά δεν ισχύουν. Η ομάδα θεωρούσε. Ναι, δεν ισχύουν. Ναι, ωραία. Ναι. Δηλαδή η απόφαση βγήκε υπέρ του ΠΑΟ και δεν βγήκε ότι... καμιά απόφαση. Αλλά? Δεν βγήκε. Θα σου πω το άλλο. Δεν βγήκε καμιά απόφαση. Από εκεί και μετά στη λειτουργία τη ομάδο, τα υπόλοιπα ό,τι βγαίνανε τα πλήρωνε κανονικά η ομάδα. Εφορίες, ΙΚΑ, ιστορίες, όλα τα υπόλοιπα για να λειτουργήσει η ΠΑΕ πληρώνονται κανονικά. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές διαφορετικά. Όχι μόνο μεταγραφές, ούτε εισιτήρια μπορεί το να θεωρείς και τέτοια. Ξέρω, με την έλευση του Σαββίδη, για όσοι δεν γνωρίζουν, πλήρωσε 3.300 ΙΚΑ και φορεία. ΚΑΣ με το που ήρθε. Ήταν το πρόβλημα των προηγούμενων αυτό. Το πόρισμα που λέγαμε. Λοιπόν, κάνει ο άνθρωπος ανακαίνιση κάτω τα αποδυτήρια, κάνει στην πορεία τις σουίτες, περνάει τον ηλεκτρονικό πίνακα. Φέρνει το λεωφορείο, τα λεφτά που έβαλε, γιατί πολλοί μου λένε δεν έβαλε και λεφτά. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο τώρα, δεν θέλω εμένα η αδικία, δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Βλέπω τα πράγματα. Από εκεί και μετά λοιπόν, φτάνουμε τώρα στα χρέη. Θέλει να πληρώσει ο άνθρωπος τα χρέη. Και λέει, τα 34 εκατομμύρια δεν τα πληρώνω εγώ, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα λεφτά δεν ισχύουν στην ομάδα. Θέλω να πληρώσω το αρχικό κεφάλαιο, λέει. Και τόνιζε και έδειχνε με το δάχτυλο, φωτογράφιζε κάποιες άλλες ομάδες, οι οποίες ρίξανε τις ομάδες τους στη ΓΑΜΑ Εθνική για να μην πληρώσουν. Λοιπόν, κάντε λέει μια νομοθετική ρύθμιση, ρε παιδί μου, ή ψηφίστε ένα νόμο να πληρώσουμε το αρχικό κεφάλαιο. Δούλεμα στο δούλεμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δούλεμα στο δούλεμα. Καλά, να ναι, εντάξει. Να κάνω μια παρένθεση. Αυτόν τον νόμο μπορώ να τον εκμεταλλευτώ εγώ, εάν χρωστάω, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω 3.000... αν αποσύρθηκε αυτός ο νόμος, εγώ τον εκμεταλλεύτηκα για μια ρύθμιση μου πάντως. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκες ότι χρωστούσες 3.000, πήγανε 4.000, 4.500, ας πούμε. Και δίνεις τα 3 και τελειώνεις. Δίνεις τα 3 και τελειώνεις. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε αυτός ο νόμος. Βεβαίως. Δηλαδή. Υπήρχε μάλιστα. Στο ΙΚΑ, στην Εφορία, στο ΤΕΒΕ, παντού. Ναι. Άρα έγινε φωτογραφικά για τον ΠΑΟΚ, δεν θα πει αυτός ο νόμος. Όχι, όχι. Εγώ αυτός ο νόμος έγινε για όλο τον κόσμο. Όποιος είχε τα λεφτά και τον εκμεταλλεύτηκε. Τότε για ποιο λόγο το αποσύρανε. Δεν ξέρω αν τον αποσύρανε. Εγώ ξέρω ότι. Δεν φεύγαν όλοι, φεύγει το 80%. Πρόσεξε να δεις. Εσύ δεν το πληρώνεις όλο. Πρόσεξε. Κέρδισες το 80% από τις προσαυξήσεις. Εγώ πήγα κάπου και μου λένε. Ένα 20% το πλήρωσες. Πήγα κάπου και μου λένε πόσα. Λέω τι χρωστάω. Μου λένε 13, ξέρω εγώ, 800. Και πάει λέγοντας. 13.800. Ναι. Αν τα πληρώσω τώρα πόσο είναι, 9.5. Ναι, πόσο ήταν το κεφάλαιο. Εγώ δεν είχα να τα πληρώσω 7. Όλα. Εγώ δεν είχα. Όχι, 9.5 ήταν. Εγώ δεν είχα να τα πληρώσω όλα. Λοιπόν, και λέω τώρα θα τα κάνω τόσες δόσεις. Πόσο θα πληρώσω, 11%. Αυτά είναι. Αν είχα όμως έδινα 9,5 τελειώνουν, κατάλαβες. Γιατί και το ποσό σου ήταν 9,5 στην αρχή. Ναι, ρε, ήταν γύρω στα 8. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 9,5. Κατάλαβες. Και δεν σου βάλαν καθόλου φόρο. 13 τόσο ήταν με τις προσαυξήσεις, παράδειγμα. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να κάνω μήνυση σε αυτό που στο έκανε αυτό. Νόμος ήταν αυτός. Όχι, εγώ θέλω να κάνω μήνυση σε αυτό που έκανε και τον νόμο. Κάνω τον μήνυση. Γιατί εσύ τα λεφτά αυτά, τα 9,5, τα εκμεταλλεύτηκες.
Δεν λέω τώρα εσένα προσωπικά, μιλάω για οτιδήποτε. Τα εκμεταλλεύτηκε τα λεφτά αυτά. Ποια 9,5. Άμα τα είχα, θα τα πλήρωνα. Αγόρι μου γλυκό. Δεν τα είχε, ναι, τα εκμεταλλεύτηκε. Ο Πάοκ δεν τα είχε. Αφού δεν είχε, τι να εκμεταλλευτεί. Εάν τα είχε το κράτος όμως, ναι, τα 11 εκατομμύρια, θα τα έκανε 15-16. Ξέρεις τι λέει. Πώς λέει. Παρά του μιέχοντος. Αφού δεν έχει, τι τον πάρει. Δεν φωνάζαμε εδώ να κάνουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις. Το μισό γήπεδο. Καταρχήν τα γήπεδα είναι ακατάσχετα. Τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα πας, τα πάρει. Τα αυτοκίνητα. Εντάξει, τα πάρει. Και. Κάποτε όταν ήρθα εδώ στο Μετρόπολη πριν από 9 χρόνια, έλεγα για όλες τις ομάδες. Ξεκίνησα φυσικά από τον Ηρακλή, από τον Άρη κτλ. Γιατί τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε επί μπατατούδι και δεν σε μαζεύεται. Και έλεγα ότι τα χρέη των ΠΑΕ πρέπει να έχουν ονοματεπώνυμο. Βεβαίως, μαζί σου. Ας ψάχναν το γούμενο λοιπόν και το προηγούμενο να πληρώσει. Το γούμενο, το προηγούμενο και ποιον πήδηξε το προηγούμενο. Τι φταίει η ομάδα. Τι φταίει η ομάδα. Εγώ τα χρέη πρέπει να έχουν ονοματεπώνυμο. Και όχι μόνο του Προέδρου που το παίζει, παίζει μάγκα, αλλά και αυτόν που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έλεγχο στον ισολογισμό θέλει. Γιατί εγώ όταν είχα μία ΩΕ κάποτε και ένα μαγαζί που είχα και είχα μία ΩΕ, για να πάρω δάνειο από την τράπεζα ή να βγάλω μπλοκ επιταγόνου έπρεπε να πάνε να υπογράψουν και οι δύο. Άρα για να βγάλει, να πάρει ένα δάνειο παραδείγματος χάρη αυτός που διοικούσε τον Άρη, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την Άνω Μαγούλα, την Κάτω Ραχούλα, δεν θα έπρεπε να υπογράψουν και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ ψηφίσανε στη Βουλή, ρε εσύ τώρα. Ψηφίσανε οι βουλευτές στη Βουλή. Ό,τι τι, να σου πω από τότε με τον Ολυμπιακό, να σου πω το νόμο αυτό που έγινε τώρα και φωτογραφίζουν πολύ τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά επί της ουσίας βοηθήθηκε χιλιάδες κόσμος. Λοιπόν. Να πω τότε με το άρθρο 44 του Άρη και των Ιωαννίνων, ξέρω ποιοι ομάδες ήταν που χάσαν τα λεφτά τους τότε, αυτοί οι παίκτες. Είχαν πει τότε, θυμάμαι παλιά, ότι το κράτος θα έδινε κάποια χρήματα το στους παίκτες. Καμιά 20-25 παίκτες, πόσοι ήταν αυτοί. Στον Άρη ήταν 24. 24 ναι, ήταν. Και στα Γιάννενα ήταν το θέμα. Μπράβο. Και είχαν πει ότι θα δώσει το κράτος κάποια χρήματα. Λοιπόν, το κράτος έδωσε στους παίκτες τα λεφτά αυτά. Πόσες δόσεις τους έδωσε. Τα λεφτά αυτά ήταν το που ψηφίστηκε νόμο στη Βουλή. Ναι. Ήταν επί Νέας Δημοκρατίας του 2004, το 2005, πότε ήταν τότε με πίσω. Ιωαννίδης, Ορφανού, Καραμαλής Πρωθυπουργός. Ορφανός, ναι. Λοιπόν, ψηφίστηκε ότι τα λεφτά αυτά θα δοθούν στους παίκτες μέσω ΨΑΤ. Όχι Άρη, με επιταγές. Δίγραμμες επιταγές και ναι, ήταν. Ο ΨΑΠ από πού θα βρει τα λεφτά. Θα τα πάρει από την πολιτεία, ρε φίλε. Η πολιτεία θα τα δίνει στο ΨΑΠ και ο ΨΑΠ θα δίνει μέσω αμοιβόμενων. Άρα μπορούς. Πάλι εγώ και εσύ θα πληρώνουμε. Φυσικά. Εξαμηνιαίες δόσεις. Εισηγεία των κορόιδων που τα φάγανε. Τέσσερις δόσεις εξαμήνες θα ήταν, θα τα παίρνουν τα λεφτά. Και αν θυμάμαι καλά ή αν νομίζω καλά. Έδωσαν τις δύο δόσεις. Δώσαν τις δύο δόσεις. Στο καπάκι άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε και η κρίση, ξέρω εγώ. Τα κόψανε να πούμε. Πήγαμε στο Δονοτού, τελείωσε το θέμα. Τελείωσε. Τώρα μην πω ονόματα να πούμε. Όχι, ένα τσουβάλι. Ο κατάλογος υπάρχει, τον ξέρω, τον έχω δει και εγώ. Με υπογραφή πάνω και με σφραγίδα έγκυρου δικηγόρου που ζητείται. Γιατί προχθές είχα μια κουβέντα και κάποιοι μας λέγανε πού και ποιοι και πώς. Άστα τώρα όταν μιλάτε εδώ δε, με στοιχεία τα λέμε, ας πούμε. Λοιπόν, και ήταν και του Άρη, ήταν και των Ιωαννίνων τότε. Ωραία. Άρα τελείωσε και αυτό το θέμα. Άρα εσύ λες ότι πρέπει να υπομένει. Όχι, να κλείσω λίγο το μεταχρέη. Ναι, λίγο, να το κλείσω. Ωραία. Αυτό. Κλείστο και να πάμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν, και να ανοίξουμε γραμμές. Να πάμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε και δύο κουβέντες θέλω και για τον Ηρακλή. Και να πάμε στις γραμμές. Το θέμα των χρεών λοιπόν του ΠΑΟΚ. Επέμενε ο Σαββίδης δύο χρόνια. Τελικά δικαιώθηκε, τα κατάφερε. Εγώ ξέρω ότι επέμενε, δικαιώθηκε, τα κατάφερε, τελικά ήταν ένας νόμος που έγινε κατά ανάγκη του κράτους, το κράτος το έκανε κατά ανάγκη ιδίου δηλαδή, είχε πρόβλημα επιβιωσιμότητας το ίδιο το κράτος και το έκανε για πάρτι του το κράτος. Κοίταξε, γιατί εγώ φώναζα και ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα να κάνετε περισσότερες δόσεις για να σπαχθούν τα λεφτά. Να μπορούν να πάρουν τα λεφτά. Εντάξει, αλλά όχι το πρώτο κεφάλαιο. Πρόσεξε να όχι το πρωταρικό κεφάλαιο. Ναι. Υπήρχαν κάποιοι τόκοι. Καλά, ήταν και ένα 10% να πάρει. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: έλα ρε τώρα, γιατί να πληρώσω. Άστο, θα πληρώσω μετά από κάποια χρόνια. Και τα λεφτά αυτά τα είχαν να τα δώσουν στο κράτος. Άλλο αυτό. Και είναι... δεν τα δώσανε. Αυτό ας κάνουν λοιπόν, να δουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, να δουν την περιουσία τους. Κατάλαβες, ας δουν αυτά τα πράγματα και ας κινηθούν ανάλογα. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε η νομοθετική ρύθμιση αυτή. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό είμαι περήφανος, σου μιλάω ειλικρινά. Ακόμα και σε 100 δόσεις όμως τώρα έχουν βάλει 5,5% τόκο, έτσι να ξέρεις. Δεν είναι, εξαρτάται τα οικονομικά κριτήρια του καθενός. Μέχρι 5,5% τόκο έχουν. Ναι, εξαρτάται τα οικονομικά κριτήρια του καθενός. Σε αυτούς που δεν έχουν μιλάω πάλι. Όχι, σε αυτούς που δεν έχουν δεν τους επηρεάζει. Σε αυτούς που δεν έχουν μιλάω. Δεν ξέρω πάλι. Τι εισόδημα φορολογικό πρέπει, το όριο ποιο είναι, για να βάλει το 5,5%. Άκου, σου μιλάω.
Και μάλιστα ξέρεις πόσο είναι. Είπα 5,5, έκανα λάθος. Είναι 5,05. Ναι, μήπως είναι για κάποιο όριο πάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που παίρνουν αυτοί? Όχι. Γιατί κάποιοι που είναι στα δεκάρια. Ήτανε πρώτα χωρίς τίποτε, σε 100 δόσεις κτλ. Και τώρα βάλανε, ήταν 2% όπως ήταν, και τώρα το κάναν 5. Εγώ τώρα με μια κουβέντα που είχα προχθές με έναν υπάλληλο του ΤΕΒΕ, στο ΤΕΒΕ ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοιο για τους χαμηλούς. Κατάλαβες. Από ό,τι μου είπε ο άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρω, θα το δούμε κιόλας. Ακόμα ακούγεται. Λοιπόν, αυτό. Για τελείωσε αυτό με τον ΠΑΟ για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, και είναι αυτό που είπα και προχθές. Λοιπόν, πλήρωσε κανονικά και με τον νόμο, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Κανονικά και με τον νόμο που λέει και το σλόγγαν. Έβγαλε το αρχικό κεφάλαιο, 11 εκατομμύρια την επιταγή, λοιπόν. Πήγε εκεί πέρα στην μεγάλη την εφορία εκεί πέρα. Εντάξει, ακούσαμε, ακούσαμε. Μόνο φάνησαν εκεί πέρα. Κανένα ΠΑΟΚ δεν ήταν εκεί. Δεν έχει σημασία, έχει καμιά σημασία. Μόνο το φελάκι μου φάνησαν εκεί. Ακόμα καλύτερα. Χωρίς την Πανοκρισία έγινε, λοιπόν. Ο 9-10 λέει εδώ το μεγαλείο μια ομάδα κατά τα άλλα, λέει προσωπολατρία. Τότε οι μόνοι κερδισμένοι είναι τα πρόσωπα, λέει, που εκφράζουν το μεγαλείο τη ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό το πράγμα. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το καλό Εβιτάλ είναι ένα προϊόν 10-1. Έχει αλόε, κολαγόνο, υαλουρονικό, ρόδι, συν 6 κριτικά βότανα. Κρύταμο, δίκταμο, τσάι βουνού, φασκόμηλο, μαζουράνα και χαρούπι. Βοηθά στη χοληστερίνη, την αρτηριακή πίεση, ζαχαρόδι διαβήτη, τους πόνους των αρθρώσεων, πονοκεφάλους, ευαίσθητο έντερο, στομαγικές διαταραχές. Τονώνει το ανασωπητικό σύστημα και βοηθά τους αθλητές στις αποδόσεις τους. Περιέχει και στέβια, ώστε να έχει ωραία γεύση χωρίς θερμίδες και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τους φίλους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το ζάχαρο και το ζαχαρόδι διαβήτη, έτσι. Τονώνει και την σεξουαλική διέγερση και στους άνδρες και στις γυναίκες, αφού περιέχει 6 κριτικά βότανα, αλλά και αλόι βέρα και ρόδι. Επίσης περιέχει κολαγόνο και υαλουρονικό. Επίσης, μια κουταλιά της σούπας Καλόι Βιτάλ, αυτή είναι η δόση που θα μπορεί να πάρει κάποιος την ημέρα, περιέχει τις απαραίτητες για τον οργανισμό ημερήσιες δόσεις βιταμινών A, B, C, D. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τηλέφωνο για να μπορείτε να το παραγγείλετε και να έρθει στην πόρτα σας, έτσι, χωρίς πιστοτικές κάρτες, χαζά χαμένα κτλ. 23 12 200 500. Αποκλειστική τιμή 34,9 ευρώ. 34 ευρώ και 90 λεπτά. Μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα. Κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-340. Ακούτε Μετρόπολης. Ο Κώστας Αραπτόπουλος έχει πάθει αφωνία, τον φάγατε. Θέλατε, δεν θέλατε εκεί πέρα. Να δώσω τελικό αποτέλεσμα στην Παραγουάη. 1953, Γουαρανή Ασουσιών, Νασιονάλ Ασουσιών, 4-0, 1-0 στο ημίχρονο. Στο 90, 1952 στη Βραζιλία, Μπραγκατίνο Μότζι Μίριμ, 3-1. Στο ημίχρονο ήταν 1-1. Να δούμε τελικό αποτέλεσμα τι θα έχει. Δεν υπάρχει αλλαγή σκορ στην Παραγουάη. Στο 1954, General Diaz Rubio Nu 0-2, είμαστε στο 64. Yeah. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-340. Υπάρχει κανένα, γνωρίζεις κανένα φίλο? Εγώ Νίκανδρο ξέρω, αλλά Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη, Νίκανδρος και Νικάδρα. Ονόματα τώρα αυτά. Έχουμε γιορτή. Ναι, σαν σήμερα γιορτάζουν αυτοί. Χρόνια πολλά, λοιπόν, να τους πούμε. Κάπου θα υπάρχει, εντάξει. Όχι, Νίκανδρος έχω. Είχα στο στρατό όταν ήμουνα. Έναν πολύ καλό παλικάρι στο γραφείο. Ξέρεις τι, μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά πώς λένε, Νίκη. Ναι, με το χαϊδευτικό, ναι. Πώς λένε, Νίκο, Άκη. Ο περισσότερος κόσμος λέγεται Άκης, ας πούμε. Νίκανδρος, Νικαδράκης, Άκης και πάλι λέγοντας το πράγμα. Για να δούμε. Έχουμε τίποτε σημαντικό. Ανέλαβε τον απόρρονα τη Μύτη ο Τενές, έτσι. Mm-hmm. Ο Μπάμπη ο Τενές αντικατέστησε τον Αλέκο τον Βοσνιάδη στον πάγκο του απόρρονα τη Μύρνη. Mm-hmm. 1-0 η Ρεάλ την Μπαρίε. Ναι. Επικράτησε 1-0 την Παρίσι Σεζεμένου. Έχασε κάτι ευκαιρίε η Παρί. Έκανε αποφασιστικό μήνα κλειδώσει την πρώτη θέση του ομίλου. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου το έβλεπα. Δεν το είδα καθόλου. Δεν είδα καθόλου. Έχασε μια ευκαιρία πάνω από τη γραμμή, την έβγαλε όλο σχεδόν. Μάλιστα, δεν είδα τίποτα. Τι λέει εδώ πέρα, λέει κάτι για ειδική προσφορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Ηρακλής. Τι εννοεί με αυτό το πράγμα? Ο υπάλληλος Ολυμπιακός καλεί τις οικογένειες, λέει, στο γήπεδο Καραϊσκάκη με μια ιδιαίτερη προσφορά
μόνο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή την Κυριακή. Κάθε φίλο τη ομάδα, ο οποίο θα προμηθεύεται εισιτήριο για το συγκεκριμένο ματ, θα μπορεί να προμηθευτεί ακόμα ένα παιδικό εισιτήριο μόνο με ένα ευρώ. Έχουν και αυτοί πρόβλημα, έτσι. Δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Έχουν και αυτοί πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί φίλαθλοι, σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα τα παιδιά καμιά φορά κάνουμε έτσι καζούρα και αυτά. Και αυτοί, οι γνήσιοι, ρε παιδί μου, αυτοί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν 50-50, ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα. Μιλούσα εγώ προχθές με αυτό. Τι ήταν αυτό που έγινε στη Βέρεια? Ναι, μιλούσα με ένα φίλο, με λέει, άτευρε τώρα του σιχάδι και ο κόσμος. Έφτιασε την ώρα και έφυγε. Μα όντως έχει καλύτερη ομάδα. Τόσο, ρε παιδί μου, τόσο Γιουσούφι αυτοί οι διαιτητές τώρα. Κάνει τα στραβά μάτια από κείμερια να πούμε. Βγάλουν κάρτα, ρε σιχάδι. Ξέρεις τι λένε στην Αμερική? Όταν θες να κάνεις μια επιχείρηση, μια καινούργια εταιρεία, ρε παιδί μου, θα δώσεις, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, 50.000 για να τη φτιάξεις. Λέμε έτσι. Θα δώσεις και 50.000 για να τη διαφημίσεις ή να τη συντηρήσεις. Αυτό κάνει και αυτό τη στιγμή ο Ολυμπιακός και κάθε μεγάλη ομάδα. Έχει, ξέρω κι εγώ, δίνει 20 εκατομμύρια, λέμε, για μεταγραφές, αλλά δίνει και πάστες, σαραγλί, τρίγωνα πανοράματος, σε διάφορους, ας πούμε, φίλους, να τους γλυκάνει. Να μην είναι πικρό από το τσιγάρο, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να δώσει τίποτα, ούτε σαραγλί, ούτε τίποτα. Όχι, αφού το λέει. Φοβούνται μόνοι τους οι άλλοι. Φοβούνται, σου λέει, θα χάσω τη σφυρίχτρα μου, να πούμε. Λες, ναι, σου λέει, θα ξασφυρίξω. Απλά είναι τα πράγματα. Και να έχει και ανάγκη. Σιωπηρή τιμωρία. Μόλις το πέταξε. Βλέπε Σιδηρόπουλος πρόπερση, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-0. Σε δύο σημεία, όντως λίγο έκανε, σούμε, τον αδίκησε. Έξι μήνες, πέντε μήνες σιωπηρή τιμωρία. Άντε, τα ξέρουν οι γάτες, τα πιάνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ηρακλή. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε, έτσι. Μια που είπε Ηρακλή. Για πάμε λίγο στον Ηρακλή. Για να δώσουμε και τις γραμμές για να γεμίσουμε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ναι. Στο παιδιά να μην παίρνουν και χρόνο τα άδικα. Πολλοί παίρνουν από κινητό γιατί. Ωραία. Ας μιλήσουμε πέντε λεπτά και μια μετά. Μια που είπε για τα αυτά του Ηρακλή. Εσύ, δεν έχουμε διαφημίσει τώρα στις μία η ώρα. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα στις μία μισή. Λοιπόν, μια που είπε για το παιχνίδι του Καρισκάκη με το πακέτο αυτό με τα εισιτήρια με τον Ηρακλή. Σήμερα ένα φίλο μου Ηρακλειδέας δειλά-δειλά μου το πέταξε. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, μη σε φανεί περίεργο, μου λέει, άμα κερδίσουμε με στον Ολυμπιακό. Οχ. Λιποθύμησα από τα γέλια μου. Γιατί? Του λέω, χαλάρωσε λίγο, ρε. Γιατί, λάρισα πώς κέρδισε. Ρε, μακάρι τώρα, αλλά χαλάρωσε λίγο τώρα. Μην παίρνουν τώρα μυαλά σα αέρα τώρα. Ο στόχο, εγώ κοίταξε, η ομιλία από Παθανασάκη σήμερα βγήκε στον Μπούζο. Και η συνέντευξη Παπαδόπουλου προχθέ, του Νίκο του Παπαδόπουλου, εχθέ δηλαδή. Προσγείωσαν τον κόσμο του Ηρακλή. Τον προσγείωσαν στην πραγματικότητα των σημερινών δεδομένων. Και δικαιώνουν και εμένα προσωπικά που πριν δύο μήνες, όσοι ακούνε κάθε μέρα Μετρόπολης, καταλαβαίνουν τι λέω, ότι τους είπα ότι ο Ηρακλής φέτος κάνει ομάδα, είναι καινούργια ομάδα στην κατηγορία, λείπει τέσσερα χρόνια από αυτήν, είναι νεοφώτιστος, δεν το λέω για να πικάρω, είναι νεοφώτιστος, δεν την ξέρει την κατηγορία καλά. Είναι επιτυχία να σωθεί και θα σωθεί. Και μάλιστα τον έδωσα από το 8 μέχρι το 12. Και θα τερματίσει. Δεν ξέρει την κατηγορία καλά. Εννοείς τους. Λείπει 4 χρόνια. Συγγνώμη. Τα παιδιά αυτά δεν παίξαν αλφαεθνική. Εννοείς για τους παίκτες. Βεβαίως. Όχι για τους φιλάθλους. Τους παίκτες, δεν ξέρω. Οι φιλάθλοι, λέω, επειδή θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Και έρχονται από τώρα, δυστυχώς έχει ένα πρόγραμμα βαρύ ο Ηρακλής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να στηρίξουν. Να ακούσουν αυτά που είπε ο Παπαδόπουλος ο Νίκος και ο Παπαθανασάκης ο πρόεδρος τους. Λοιπόν, ότι είναι καινούργια ομάδα, μην περιμένετε Europa League και... γιατί βγαίνουν κάποιοι, ας πούμε, και ψάχνουν λαγούς με μετραχίλια εδώ πέρα και λένε. Δεν Europa... είναι μετραχίλια, είναι πέτραχίλια. Ναι. Πέτραχίλια, ναι. Έτσι με πει. Λοιπόν, και ο στόχος της ομάδος είναι να κάνουν ομάδα. Βέβαια, σώνοντας την ομάδα από τις περιπέτειες και να κοιτάξουν σιγά-σιγά να τη δυναμώσουν την ομάδα τους για του χρόνου με κάνα δύο προσθήκες. Γιατί κακά τα ψέματα, μαρούλια πολλά δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Κατάλαβες, ό,τι κάνει το τεχνικό επιτελείο είναι εκεί πέρα τώρα, με σωστές κινήσεις και με πρόγραμμα σωστό. Από εκεί και μετά, να τους δώσω και μια είδηση. Εγώ πήραν κάτι τα αυτιά μου ότι ετοιμάζονται για το Γενάρη έναν παίκτη, έναν πιτσιρίκο αριστερό, ένα half extreme αριστερό, το Μαρσελίνιο του Ατρομήτου. Τον αφήσει ελεύθερος ο Ατρόμητος, τον πάρει ο Ηρακλής. Αυτός είναι ένας γρήγορος Γιάννη. Ναι, ναι. Ένα αριστερό half extreme μπροστά, πολύ γρήγορος. Επειδή τον ξέρει ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, τον είχε πιτσιρίκο και όταν ήταν προπονητής, τώρα είναι στον Ατρόμητο, κατά πάσα πιθανότητα τον αφήνει ο Ατρόμητος και μάλλον θα τον πάρει ο Ηρακλής. Αυτό τώρα είναι μια είδηση, ένα μήνα, μισό από και δύο μήνες πίσω. Να στείλω εδώ την καλημέρα μου στο Δήμο, τον Ολυμπιακάκια, έτσι από τον Παρμά Καρδίτσας.
Και από μένα. Ναι, η γνήση λέει Ολυμπιακή δεν πηγαίνουν στο γήπεδο, λέει ο Ορδάνης. Δεν πηγαίνετε στο γήπεδο με τις αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν μιλάμε για τους αγώνες που θα δώσουν τώρα. 30.000 είναι κάτω που θα μπουν μέσα. Για τον αγώνα αύριο που έχει ο Ολυμπιακός για το. Εκεί... Με το Ζάγκρεπ παίζει, με πού παίζει. Ναι, Δυναμό Ζάγκρεπ. Συνελήφθησαν όμως να το προσέξεις κι εσείς κάτω, γιατί θα πας σίγουρα με το παιδί σου Δήμο. Mm-hmm. Επειδή σηκώνει και φωτογραφίες στο Face. Συνελήφθησαν 41 οπαδοί της, που κατεβαίναν να παρακολουθήσουν. Της Δυναμό. Ναι, του Ζάγκρεπ. Έτσι. Mm-hmm. Βρήκανε μέσα, τους συλλάβανε στα διόδια του Μοσχοχωρίου στην Παθέ από αστυνομικούς της δίωξης της Λάρισας, 41 αλλοδαποί, 36 επίκουοι Σερβίας και 5 επίκουοι Βοσνίας Ζεγοβίνης, ηλικία από 19 έως 38 ετών. Σχηματίστηκε η δικογραφία γιατί βρήκανε 11 πτυσσόμενα μεταλλικά γκλοπ, 3 φωτοβολίδες και 2 μεταλλικά εργαλεία, κλειδιά. Όλα αυτά τα έχουν βγάλει και σε φωτογραφίες. Ξύλα, κακό, πέτρες, φτιάρια και δεν σε μαζεύεται. Εντάξει. Τώρα μου. Πες μου. Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος μου Ηρακλειδέας εδώ και μου λέει. Διάβαστο λέει, γιατί λιποθύμησες και δεν το διαβάζεις. Τώρα το είδα βέβαια, νομίζει ότι θα το διαβάσω. Εγώ λέει δεν είμαι παουκχίδι, ο άχαστο λέει να το θυμάσαι. Πήραν αέρα τα μυαλά του, ορίστε. Μακάρι, μαζί σου είμαι. Χίδι άχαστο. Ναι. Μακάρι. Μακάρι, μένιο μαζί σου είμαι. Αλλά κοίτα μην προσγειωθείς φασικά ένα τρύπαλο κατά και κάτω πάλι. Και από εκεί και πέρα ναι, και μετά τι γίνεται. Μακάρι, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, μακάρι. Μάλιστα. Δύσκολα όμως είναι να ξέρεις, η ομάδα έχει άλλους στόχους. Στηρίξτε την ομάδα, ό,τι αποτέλεσμα και αν έρχεται. Γιατί είναι κρίμα τώρα αυτό που γίνεται με αγώνα τώρα. Το μιλάω τώρα σαν οπαδός, ας πούμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, παραβαίνει τον οπαδό, ας πούμε. Είναι κρίμα να τον γκρεμίσεις. Τα κατάκα τον γκρεμίζεις. Πάνε, στηρίξτε την ομάδα, έχετε καλό προπονητή. Έχετε, είδα τις δηλώσεις του Παπαθανασάκη. Έσταζε λίγο έτσι και για τον Παπαδόπουλο, είπε και κουβέντες καλές. Θέλουν στήριξη αυτοί. Όλοι τον είχαν για να φεύγει ο Παπαδόπουλος. Τακ, έφερε τον Άσο εκεί, έμεινε. Αυτό ήταν νίκη παραμονής, ξέρεις, το χθεσινό. Στηρίξτε την ομάδα. Τα υπόλοιπα σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο. Μην ξεχνάτε, πέρσι προπέρσι λείπατε, δεν ήσασταν εδώ. Σε άλλη κατηγορία. Σιγά σιγά γίνονται ομάδες. Εμείς 30 χρόνια πολεμάμε να κάνουμε ομάδα. Μακάρι πάντως να γίνει κανένα θαύμα, ας πούμε, για να κερδίσει εκεί πέρα. Αλλά χλωμό σε βλέπω. Α, του Ερυθρού Αστέρα λέει ήταν η Γιάννη. Λέει και όχι τη Δυναμό του Ζάγκρεπ, λέει. Καλή εκπομπή μου, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος Ομπέης. Μάλιστα. Δεν γράφει μέσα του πιανού ήταν, γι' αυτό λέω τώρα κάτσε. Αυτό έψαχνα και τώρα για να είμαι ειλικρινής. Να βρω ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που τους τσιμπήσανε στα διόδια. Μάλιστα. Λοιπόν. Να ανοίξουμε, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-90-90-90 στη διάθεσή σας. Πάμε να τα πούμε για οτιδήποτε θέλετε. Ήρεμα, όμορφα. Ο Κωστής δεν θα είναι μαζί μας. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις μία. Είναι ο Τζόρνταν εδώ στην παρέα μας και φυσικά. Είναι και το άλλο το τηλέφωνο, Γιάννη. Ισχύει. Ναι, δώστε. 2-3-10-98-80-90 είναι και το άλλο, όποιος θέλετε. Λοιπόν, η ενδεκάδα που θα παρατάξει κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ στο Κράνο Σταρ. Τερματοφύλακας Γλύκος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο λέει Μαλεζάς με Κώστα. Ο Βίτορ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Εντάξει, έτσι και έτσι είναι. Δεξί μπακ θα παίξει ο Γιάννης Κόνδρας. Και αριστερό ο Γιώργος Τζαβέλας. Τέσσερις λοιπόν πίσω. Δίδυμο στα αμυντικά χαφ θα αποτελέσουν Τσιόλης Χαρίσης. Ενώ λίγο πιο μπροστά. Είναι στα άκρα, θα το αποδείξουν Σάμπο Γκολάσα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Σάμπο Γκολάσα. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τώρα γιατί επιμένει. Δικαίωμά του είναι, τους πιστεύει, θα κρυθεί αυτός. Και στην επίθεση θα είναι ο Ροντρίγκες με το Μακ. Πολύ σωστά. Εδώ. Έχω εγώ μια αμφιβολία στα άκρα. Σάμπο με τον Γκολάσα. Δεν ξέρω, αυτός τους ξέρει καλύτερα. Εγώ αυτό που είδα προχθές στην Τρίπολη δεν μ' άρεσε, ας πούμε. Σάμπο Γκολάσα, κατάλαβες. Σίγουρα ο προπονητής. Ξέρει καλύτερα, τους έχει κάνει. Ξέρει καθένα, καλύτερα, τους βλέπει εκεί πέρα κάθε μέρα. Ναι. Θα κρυθεί όμως από το αποτέλεσμα. Τους ζει, τους αναπνέει, ναι. Ξέρει τι γίνεται. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτός είναι το αφεντικό της ομάδας, άμα το πάμε και έτσι. Mm-hmm. Μην τρελάζουμε κιόλας. Λοιπόν, οι γραμμές έχουν γεμίσει. Ευχαριστώ για την συμμετοχή. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε μου. Καλημέρα. Ο Ανάργυρος από τη Βέρεια είναι. Γεια σου, φίλε. Είμαι ο καφετζής Γιάννη, καλησπέρα, γεια σου. Εκεί στη Βενιζέλου.
Γεια σου, ρε. Ναι, Ερακλειδέα μου, ναι, το ξέρω. Πού είσαι, ρε, το καφέ πού είναι, ρε. Το καφέ είναι στη Βενιζέλου 56. Τζόρνταν ακριβώς δίπλα είναι τη Εθνική Τράπεζα. Βενιζέλου 56. Τελείωσε. Βενιζέλου 56. Θα σε βρω εγώ, άστο. Πώς σε περιμένω και δεν με ήρθες και σαν αγόρι. Θα σε βρω τώρα που θα έρθω, μη στεναχωρείς. Με λένε στην Βέρεια, ο Τζόρνταν επειδή είναι Ερακλειδέα δεν έχει. Το έχει, ρε παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με το πάλι. Καλά πλάκα κάνεις, ρε. Όχι. Βενιζέλου 56. Τελείωσε. Δεν μου λέτε καφέ, ο Στέφος λέει απ' έξω. Το έχω στο υπονομασία του θείου μου το όνομα. Εντάξει, θα σε βρω, ρε, μη στεναχωρείς. Γιατί το είχε 45 χρόνια αυτό με το καφενείο και επειδή συγχωρέθηκε νέο, το έβαλα στο όνομά του το μαγαζί. Ωραία, αφού είναι στο 56 δεν υπάρχει θέμα, φίλε, θα σε βρει ο Τζόρνταν. Σε βρω. Έχει να μου πει κάτι άλλο. Πες μου. Πού είναι σήμερα. Είπαμε, είναι αδιάθετο στο σπίτι, δεν μπορεί να μιλήσει. Τα κλείσαν τα λαιμά του. Με αυτέ τι κολοϊώσει που κυκλοφορούν. Επειδή είμαι 140 κιλά τώρα, παιδιά, περπατάω όλη τη Βέρεια χθε το βράδυ. Μέχρι τι 2 σα άκουγα Τζόρνταν και σε ένα Κωστή και σε ένα Γιάννη. Mm-hmm. Μέχρι έφτασα τα παλιά κάστρα τη Βέρεια. Όλη τη Βέρεια γύρωσα χθε το βράδυ μέσα στη νύχτα. Μάλιστα. Α, σε δει κανένα και τρομάξει, ρε φίλε. Ναι, τρομάξει είμαι και έτσι όμω πολύ. Και άμα φωνάξω, είδα όλη η γειτονιά στα μπαλκόνια. Όλη η ψυχή τη γειτονιά εγώ είμαι, να ξέρετε. Σαν τον άλλον εχθέ που πήγε ο Τσίπρα στι φυλακέ για να γενιάσει μια καινούργια πτέρυγα. Και από το διπλανό προάβλιο φώναζε «Πάω κάρα» την ώρα που μιλούσε ο τέτοιος, ο Τσίπρας. Οι γυναίκες όταν με βλέπουν, αχ, αλλά έλα τώρα, άστα αυτά τώρα, ψάχνεις να βρεις γκόμενα, κλείσε. Φιλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλάκια, καλό βράδυ, αγόρι μου. Ψάχνεις να βρεις γκόμενα, παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε μου, καλημέρα. Γεια σας, ο Τάσος είμαι ο Ρακλειδέας. Έλα Τασούλη, έλα Τασούλη, δύο στα δύο Ρακλειδής, ρε. Περαστικά στο ραπ. Ναι, το φάγατε, ρε, την κατάρα της γριάς έλεγε το μεσημέρι ο τέτοιος. Όχι. Ο φίλος μου ο Μάνος. Ξέρεις τι έπαθα, αν θυμάσαι στο τέλος. Τι. Ήταν που τα χάλια η φωνή του, που άρχισε κάτι γαβγίσματα στο τελείωμα. Ναι, και έκανε κάτι μιμήσεις. Ναι, την πλέρω και εδώ τώρα που γάβγιζε. Και λέω τώρα την πλέρωσε ο άνθρωπος. Και όντως την πλέρωσε. Ένα και εκείνο το τελευταίο μου φαίνεται, έτσι κατάλαβα εγώ. Τι λέει Τζορντάν. Όταν είναι ο λαιμός ευαίσθητος όμως δεν πίνεις και κρύα αναψυκτικά. Αυτός έχει ξεφυλίσει. Του χειμώνα κρύα πίνω. Εντάξει, κρύα πίνεις. Ρωτήσει να την κατάψει και τα λοιπά. Ναι, καλά, ρε, όταν είναι ευαίσθητο ο λαιμό, δεν πίνει. Ρε τσίνα ζεστή δεν πίνεται, ρε φίλο, όπω και δεν το κάνουμε. Δεν μπορώ κι εγώ. Αν είναι δυνατόν τώρα. Τι κάνει, εγώ, τι σκέφτεσαι για την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Όχι, έχω στοιχηματικά τον Μπάουκ διπλό, θα τον παίξω εγώ. Τριπλό παίξω. Πού, αύριο, την Πέμπτη. Τον Μπάουκ την Πέμπτη. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Κοίταξε, κράζοντα πέρυσι ήταν πολύ καλή. Φέτος, δεν ξέρω επειδή έχει μπροστά, UEFA... μπροστά πολύ γρήγορους έχει. Ναι, κοιτάξτε, δεν πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα τελευταία. Άσε το 0-4 που έφερε τώρα προχθές, με την Ναζί που είναι χάλια, πιο χάλια στην Ρωσία, έφερε Χ. Που δεν την πήρε. Ο ΠΑΟΚ πάλι τα ίδια. Με τον Αστέρα μπορεί να την πάτησε μεν, αλλά έχει άλλο πρόσωπο έξω. Και μετά από γκέλες κάποιες ομάδες, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Και θα είναι στοιχηματικό αυτό που σου λέω, όχι τεχνικό. Μάλιστα. Εγώ το λέω στοιχηματικά τώρα. Εντάξει, εκεί λίγο δύσκολα είναι τέτοια πράγματα. Τώρα... Είναι δύσκολο. Πρέπει να πάρει το παιχνίδι πάντως. Θα κοιτάξει ο ΠΑΟΚ να μην χάσει. Στην Ντόρτμουντ δεν έχει καμιά ελπίδα. Στην Ντόρτμουντ πιο πολλές πιθανότητες έχει να κερδίσει. Για πολλούς λόγους. Αυτό πολύ το λένε, αλλά. Για πολλούς λόγους. Ναι, εντάξει, αλλά. Θα σου πω λόγους. Καταρχήν εκεί θα έχει 6-7.000 Έλληνες μέσα. Ναι, δεύτερον. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Δεύτερον. Είναι αδιάφορο το παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Είναι τελευταία αγωνιστική. Και τρίτον, ο ΠΑΟΚ με τις μεγάλες ομάδες δεν το φοβάμαι, σου μιλάω ειλικρινά. Κοίταξε, τώρα αν ΠΑΟΚ πάρει την Κράσνοντα εκεί πέρα, για μένα θα είναι αδιάφορο εκείνο. Θα πάει φιλικό Χ. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αν πάρει, ναι, θα το δούμε αυτό. Άμα κρυθεί, λες η πρόκριση. Εγώ σκέφτομαι γιατί δεν την πήρε εδώ μέσα όμως, παιδιά. Είναι δύσκολη ομάδα, παιδιά. Είναι δύσκολη ομάδα. Παιδιά, όταν λέω το κουπόνι, δεν ξέρω τι μαζί κάτι Τζόρνταν που είχα πει. Εγώ βλέπω κάτι πράγματα στατιστικές. Μεγάλες αποδόσεις. Όταν πήρα το κουπόνι, είχα πει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει με τους Ρώσους εδώ, θα πάρει το Παναθηναϊκό. Ναι. Το ίδιο βλέπω τώρα. Το θυμάμαι αυτό. Μάλιστα. Το θυμάσαι νομίζω. Εγώ σαν εδώ στοιχηματικός βλέπω κάτι ποσοστά. Εγώ παίζω κάτι διαφορετικά πράγματα. Χθες πάλι έβγαλα κάτι. Υπάρχουν κάτι πονηρά πάντως στοιχηματικά, Τζόρνταν, να το ξέρεις. Να μας λες τα φώτα να παίζουμε κι εμείς, δε φίλε. Να μας βγάλουμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο οι ομάδες μας. Είναι κι άλλα τα κόνε. Κατάλαβες τι λέω, Τζόρνταν. Μην επηρεαζόμαστε. Και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Εγώ πάντως με Ζασιάδη πετούσε πέρσι, μια γυμναστής έπαιζε ρόλο, μια γιατρή, δεν ξέρω τι σημαίνει εκεί πέρα μας. Πέρσι.
Ναι. Και το ίδιο να μην, να μιλήσω πάλι, άστο. Άστο το Περσί να πάει. Έγινε, τασούλη μου. Σε χαιρετώ να πάω και στου επόμενου. Κάτι τελευταίο συμβαίνει. Πέστε. Όποιο παίκτη φεύγει για τον Μπάουκ, τι έγινε. Κουλούρη έβαλε προθέσει γκολ στην Κύπρο. Ναι. Όποιο φεύγει δεν παίζει καλά. Ρε, ποιο κουλούρι, βρε, με τον κουλούρι φόρ θα πα, ρε. Τι μα έβαλε γκολ προθέσει. Γιατί ρε να μην πα. Προθέσει έξι. Την προηγούμενη έξι έβαλε. Τι γίνεται. Όποιο φεύγει για τον Μπάουκ γίνεται παιχταρά και μετά τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κλείσε τα σούλη τα πρώτα, τα λέμε φιλιά. Φιλιά, δώσε φιλιά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Ναι. Επ, καλό στο παλικάρι μα. Τι κάνει αυτό. Ποιο είπε ένα ότι εμεί στεναχωρηθήκαμε που δεν ήρθε. Ποιο δεν, α, ο Ραπτόπουλο. Καλά, ρε μπετονόκαρφο. Εσύ έκανε τα καρφιά που σταύρωσε τον Χριστό. Αν έκανα καρφιά εχθέ, μα του το είπα. Μην πα στον Άρη και φωνάζει τόσο πολύ ουριάζει. Δεν είναι από τι λεμονάδε. Εγώ 103 χρόνια κρύο νερό, παγωμένο νερό πίνω. Φόφο, δεν μπορεί να μιλήσει, παιδιά. Αφού δεν μπορεί να μιλήσει, μήνυμα με στείλω. Φαντάζεσαι τώρα σήμερα να ήταν εδώ πέρα και να βγάζαμε αυτό και να λέγαμε για τους πόντους τι έγινε, ναι. Και αυτός να ήταν, δεν θα ήταν αντίθετος, εσύ τι λες. Σίγουρα. Οπότε είναι σίγουρα. Προτιμότερο που δεν είναι εκεί πέρα σήμερα. Πώς σκέφτεσαι για αυτόν τον, να μην τον χαρακτηρίσω γιατί δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Θα πω καμιά χοντρή κουβέντα. Επικίνδυνος, είναι επικίνδυνος. Θα με καλέσουν. Δεν πρόλαβα να βγω στον Καμόρα, θα πω. Εσύ τα ψηλό είπες. Δεν ήξερα ότι θα έρθει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Ο άλλος θα είναι αντίθετος. Τον άλλον το βράδυ ποιος τον ακούει. Ποιον. Μετά τις δύο λέω. Α, εμένα. Ναι, εσένα θα έλεγα. Έχει πέσει πάνω στην περίπτωση που τώρα εγώ σκεφτόμουν με το που τον άκουσα να κάνω βραδιά με ποντιακά σήμερα. Αλλά επειδή σας είπα εχθές ότι θα κάνω με ξένα. Θα το πάω τη βραδιά με τα ποντιακά αύριο. Όχι, σήμερα κάτι να. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο ανιστόρητος, αυτό το έκτρωμα της φύσεως. Είναι επικίνδυνος. Και πολιτικά και ανθρωπιστικά και επιστημονικά και. Είναι ένα έκτρωμα της φύσεως στην κυριολεξία. Και ο άλλος συμφώνησε μαζί μου, Πατσόπουλος. Ναι. Ναι, και εκείνος. Πήγανε προχθές 600 άτομα να ρίξουν το σειρματόπλευμα στον Εύρο. Ναι. Δεν γουστάρετε την Ελλάδα. Αφού πήγατε να ρίξετε και το σειρματόπλογα, γιατί δεν κρωμοτσακιστήκατε να φύγετε έξω από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν λέει, δεν μας δίνουν λέει, ψωμί, λέει, παίρνουμε ψωμί ξεροκόμματο. Ας πήγαινε στη Ρωσία να φας πάντα σπάνι. Ας πήγαινε εδώ πέρα χρόνια ήσουν. Δεν ήσουν μεγάλος, νέος ήσουν. Έλα ρε φίλε, εγώ θέλω να ξέρω, όταν φεύγανε οι Γερμανοί δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός, γιατί μπορεί να μας πούνε. Δεν ξέρω εγώ. Να μας πούνε τι υπογράψανε, αυτοί. Τι υπογράψανε πάνω στο Λιβάδι αυτοί και στην Περιστερά. Πρεκασιδιάρι θέλουν αυτοί. Καλά κάνει και τα λέει ο άλλος. Τι να τον κάνω, ρε Σιμάκη, τι να τον Γιάννη. Κάνω και αυτό να με τον Αγγιλωτό Σταύρο στον νόμο, ρε. Ρε να τους πάρει ο διάολος ένα εθνικό κόμμα, ρε. Ένα ελληνικό εθνικό κόμμα δεν έχει βγει, ρε. Όπως ήταν ο δικός μας, ο Κυριουγάκη. Έμα δεν τρέπονται λιγάκι, ρε. Δεν τρέπονται λιγάκι. Όχι για τα χρέη. Πες μου. Γιάννη. Ο Μητυλινέος πόσα χρωστούσε στο κράτος. Α, 180 ναι. εκατομμύρια. Ναι. Ω, καλά και μου το θύμισες. Μπράβο. Ναι. Πόσα έχασε το κράτος από αυτό. Ναι. Σωστός. Ναι. Καλά και μου το θύμισες. Σωστός. Πήγε ο Ζαγοράκης να κάνει πόσες φορές ρυθμίσεις. Έχεις δίκιο. Ναι. Το ξέχασα εγώ το Μητυλινέο. Πήγε ο Ζαγοράκης να κάνει ρυθμίσεις και δεν δεχόντουσανε. Γιατί δεν δεχόντουσανε τότε. Για να τον έχουν έρμεο, ξέρω. Έχει φάει υποσχέσεις ο Κατσαρής. Άντε να σε πω μια αλήθεια, Μακή. Έλα, Στράτο. Οι προσαυξήσεις πάνε αλλού. Μακή. Έλα. Ο Θανάσης ο Κατσαρής έχει φάει υποσχέσεις από πρωθυπουργούς. Μη στεναχωριέσαι, πρόεδρε, θα την κάνω τη ρύθμιση. Μη στεναχωριέσαι, πρόεδρε, θα την κάνω τη ρύθμιση. Στην εκκλησία του Μητυλινέου γίνανε 50. Πόσα έχασε το κράτος, κύριε. Αυτό είναι. 130 και. Σωστά, το είχα ξεχάσει εγώ, φίλε. Καλά και μου το θύμισες. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Νέος και Μάλατα Τούρκ, Νίκος Φίλης. Ναι, αυτός ο Φίλης. Εγώ απορώ όμως, ο Τσίπρας γιατί δεν τον έχει καθαρέσει. Γιατί αφού το ίδιο και αυτός. Το ίδιο και αυτός είναι πίσω. Έχουνε καμιά διαφορά. Ότι ήταν και ο Κουβέλης τότε με την. Χρόνια ολόκληρα δεν είναι αυτή. Και για να κλείσουμε. Πες μου. Τζόρνταν. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις η γερμανική ομάδα να είναι σε κανένα παιχνίδι αδιάφορη. Η Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα να είναι σε κανένα παιχνίδι αδιάφορη. Όχι, ξέρεις τι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ξέρεις τι, με ποια έννοια το παλού. Ότι η τελευταία αγωνιστική να έχει προκριθεί αυτή. Σου είπα, αδιάφορη θα είναι. Ναι, αλλά δεν θα τρελαθεί κιόλα, α πούμε. Δεν είναι αδιάφορη. Καμιά γερμανική ομάδα. Ρε, σίγουρα, αλλά. Η Μπάγερ πια έριξε. Ενώ ήταν αδιάφορη, έριξε 5-6, πόσα έχει. Να πούμε ότι μια που είπε Μπάγερ,
περάσανε 32 χρόνια χθες. Σαν εχθές. Ξέχασα να το πω, ρε γάμο. Δεν πειράζει. Ναι, και θυμήθηκες ότι θα έχει 6-7.000 με την Dortmund. Γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε θα πάρει 800 εισιτήρια. Άσε τώρα τι λένε οι άλλοι. 16.000 κόσμο είχε με την Bayer, κύριε, και την μπορεί και 20 να είχε τότε. Ήτανε το 1/3 γεμάτο εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία αν ήταν μετανάστες, αν ήταν Έλληνες της Γερμανίας και αν δεν ήταν Έλληνες του Βελγίου. Έτσι. Είχε 16.000 κόσμο. Έτσι. Ωραία, Μάκη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Φιλιά και στο στράτο και στα παιδιά. Μίλησε, ρε ο Ρουμάνος, όχι, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε μου. Καλημέρα. Μπάμπης Παναγιώτης από Καβάλα. Γεια σου, Μπάμπη. Καλώς. Τι κάνετε, ας τα λέμε, εσύ. Δόξα τω Θεώ, και εγώ τα έχω με αυτόν τον Νίκο, έχω στραβώσει πολύ. Όχι τώρα, εδώ και καιρό με τον Νίκο Φίλη. Mm-hmm. Την πρώην την κυρία Ρεπούση, κυρία τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ανεκδίκητοι άνθρωποι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν και να δεχτούν κάποια πράγματα, αυτά τα οποία ορίζουν και αυτά τα οποία λένε. Εχθές έπεσε σε σειρά παραπτωμάτων ο Νίκος ο Φίλης, λέγοντας ότι τάχα η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν το αναγνωρίζει σαν γενοκτονία αλλά σαν εθνοκάθαρση. Είναι λάθος αυτό, καθώς η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών αναγνωρίζει τις θεωρίδιες εναντίον των Ελλήνων, του Πόντου, όπως των Ασσύριων, όπως και των Αρμένων, τις χαρακτηρίζει γενοκτονίες. Αυτό όμως, εχθές ο Φίλης το κρύψε, το φάγε αυτό. Μετά θυμάστε σε ένα σημείο των λεγόμενων του, εκεί που απαντάει στην σχετική ερώτηση, μιλάει και λέει ότι τάχα ότι οι Πόντοι, λέγοντας έτσι, λέει, υποβαθμίζουμε τη γενοκτονία. Τι εννοεί υποβαθμίζουμε, όταν ο ίδιος ο εμπνευστής αυτού του όρου, κάποιος κύριος Λέμκιν, όσοι τον ξέρουνε, βασίστηκε στο παράδειγμα των δικών μας Ελλήνων του Πόντου και επαναλαμβάνω των Αρμενίων και των Ασσυρίων για να περιγράψει τι εστί γενοκτονία. Και επίσης αυτός ο άνθρωπος που είναι υπουργός παιδείας, που ο Θεός να τον κάνει υπουργό παιδείας τέλος πάντων, που υπηρετεί τους νόμους από τη θέση του βουλευτή ή του υπουργού που κακώς κατέχει κατ' εμέ και για όλο το ποντιακό στοιχείο πιστεύω, λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει ότι εκεί μέσα στο κοινοβούλιο έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Το 1994. Βεβαίως, με τον μεγάλο τον Χαραλαμπίδη, τον οποίο τον έχουν εξαφανίσει. Κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά έπρεπε να υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο γιατί ήταν Έλληνες, Ελληναράς με την καλή έννοια, τους έχουν εξαφανίσει για να επιπλέουν υφελή σήμερα η πολιτική μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, και υπάρχει και ποινικοποίηση επί τούτου, έτσι, για τα 3 χρόνια που λέμε. Εμείς λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που πριν από 7 χρόνια έκανε αυτή τη δήλωση και τώρα την αναμόγραψαν κάποιοι συνάδελφοί του δημοσιογράφοι ή οι τωρινοί βουλευτές ή συνάδελφοί του, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει στο ΦΕΚ το περσινό και αναφέρεται ότι 3 χρόνια πρέπει να φάει. Γιατί το κάνουμε γαργάρα. Μην ξεχνάμε επίσης πέρσι ότι ο νυν πρωθυπουργός πριν εκλεγεί, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είχε πει πέρσι ότι είναι γενοκτονία. Γιατί δεν βγαίνει να βάλει να το τραβήξει το αυτάκι λίγο του κυρίου Φίλη. Γιατί πέρσι έψαχνε να βρει τους ψήφους, φίλε, τώρα τους έχει πάρει. Γι' αυτό. Λοιπόν, πήρε δεν πήρε τους ψήφους, πήρε δεν πήρε από τους Πόντιους, θα τους έχει μπροστά τους Πόντιους. Γιατί Πόντιοι, και δεν το λέω μόνο για τους Πόντιους, γιατί είμαι και εγώ Πόντιος και το λέω από την ψυχή μου μέσα, αλλά και οι υπόλοιπες όλες οι ράτσες που υπάρχουν στην Ελλάδα θα τους κάνουν μεγάλη ζημιά τους ανθρώπους να συνεχίσουν με αυτό το σκεπτικό. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει πραγματικά έτσι. Είναι κατάντια αυτός ο άνθρωπος να ταυτίζεται με το θήτη βρισκόμενος σε αυτό το στάδιο και σε αυτή τη θέση που κατέχει τώρα ο κύριος. Εγώ όμως φίλε μου δεν είδα καμία αντίδραση, μόνο ανακοινώσεις είδα. Μόνο ανακοινώσεις είδα. Πραγματικά, δηλαδή έπρεπε να γεμίσουν οι πλατείες από τις πόλεις ολόκληρες. Να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το πράγμα. Γιάννη μου, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν να γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κυρίως. Όχι κάποιες. Έπρεπε σήμερα έπρεπε να είναι όλες οι πλατείες γεμάτες από τους Ποντίους. Έπρεπε να υπάρχουν τα συγκροτήματα επάνω και έπρεπε να γίνει χαμός, να μας ακούει, να μας βλέπει όλος ο πλανήτης. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Εντάξει. Δεν έχεις άδικο. Αλλά απλώς βγάλανε μόνο ανακοινώσεις. Ναι, δεν έχεις άδικο. Μαζί σου με σε αυτό. Επειδή τυχαίνει εγώ να είμαι στο Ηλιές υποδείο νόμου Καβάλας και τα χωριά μου εδώ στην Καβάλα, ναι. σαν μέρος έτσι, σαν δημόσιες, αυτό, θα πρέπει εκεί που υπαγόμαστε εμείς, στην Παμποντιακή, να ενωθούν αυτοί, να γίνουν ένα.
ή στην άλλη την Παναγία σου Μελά. Να γίνουμε ένα, πραγματικά ένα όμως, να αφήσουμε στην άκρη ό,τι δεν μας κάνει, δεν μας ενώνει, και να ενωθούμε και να γίνουμε ένα σώμα, μια γροφιά. Την παρέτηση του Υπουργού ζήτησε και ο πρώην Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης, ο Ψωμιάδης, επισημένοντας ότι προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών της γενοκτονίας. 353.000 νεκροί. Άμα σηκωθούν από τον τάφο, θα τον πλακώσουν στο ξύλο και θα τον κάνουν γκάιντα. Γιάννη μου, και εδώ θα διαφωνήσω. Το 353 αυτό έχει μείνει. Έχω την εκτίμηση ότι είναι πολύ παραπάνω. Μπορεί να είναι 800 με ένα εκατομμύριο. Γιατί άμα σκεφτούμε, αυτοί οι παππούδες μας, οι πρόγονοί μας που φύγαν από εκεί για να φτάσουν από μέσα από, από τα βάθη του Ευξήνου Πόντου, από το Κάρτ Καδά Μεραίαν που λέμε, ναι, μέχρι να φτάσουν στα παράλια της Μεγάλης Ασίας και να πάρουν τα καράβια και να έρθουν προς την Ελλάδα. Πόσοι πεθάνανε, ή όταν ήρθαν εδώ πέρα την κακουχία που δεν αντέξανε. Τους περιμέναν οι τσέπες στις γωνίες. Σωστά. Και ρημάζανε, ατιμάζαν. Όλοι αυτοί οι Κούρδοι που τώρα τους λέμε οι Κούρδοι δικοί μας κτλ. Αλλά είπαμε. Έτσι. Δυστυχώς είναι ντροπή. Είναι ντροπή για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ τον έτοιμο στην παρέλαση να το κάνω. Μην βρίζεις τους ανθρώπους. Το μου καβάλα, Γιάννη μου, δεν ήθελα να το κάνω γιατί είχα πίσω και μια λέσχη. Έτοιμος να γυρίσω ήμουνα και να πω έτσι ένα. Αυτό είναι το φίλι, το ρεζίλι, μαζέψτε τον. Και εγώ μαζί σου είμαι σε κάποιους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν έβρισε τώρα, εντάξει μωρέ. Δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο. Για σένα εντάξει. Για μένα που είμαι χολύπτης, όχι, Τζόρνταν. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία μου. Αγιανός από Αθήνα, καλώς το παιδί το δικό μας. Πρώτα απ' όλα, για να μην παρεξηγηθώ από μερίδα κρατών, ναι, αυτά που θα πω τα λέω σε ένας άνθρωπος που πρώτα με νοιάζει ο κοινωνικός ιστός και μετά η ομάδα μου. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη θέση. Δεν μπορείς να ζητάς προσωποποίηση χρέων από ομάδες τη στιγμή που το ίδιο το κράτος δεν έχει προσωποποιήσει τα χρέη τα δικά του. Το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το μάγκα τον έναν, ο οποίος κάνει ό,τι γουστάρει και το παίζει πρόεδρος, αυτός ναι, όταν φεύγει και αφήνει λεφτά χρέη, να του κατάσχουν την περιουσία του, Θόδωρε. Εγώ λέω το εξής, επειδή είναι... Το καταλάβες, μισό λεπτό, γιατί μίλησε κάτι που είπα εγώ. Okay. Ναι. Να του κατάσχουν την περιουσία, φίλε. Ναι, άλλο λέω, σε ένα περιβάλλον όπου... Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος, μιλάω για τη ΣΠΑΕ. Το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μιλάω για τη ΣΠΑΕ. Όλα ξεκινάνε γιατί δεν υπάρχει έλεγχος από το κράτος. Δεν με ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, τι κάνει το κράτος. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει στην ΠΑΕ. Αναλαμβάνει ο Χιλιτίδης τον Άρη. Μπράβο. Ναι, αλλά πρέπει πόσα λεφτά. Ρε, τα έχω φέρει από ναρκωτικά εγώ, τι θέλεις. Δεν είναι έτσι, φίλε. Πώς δεν είναι έτσι, γιατί έχουν δει ποιο βρήκε τα λεφτά ο Α και ο Β. Πρέπει να δούμε. Ή που τα βρήκε ο Μπράβο, πώς λέγονταν, ο. Τη Τσέλσι, ας πούμε, τη Ρωσία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους ελέγχουν. Εγώ ξέρω ότι όταν αναλαμβάνει ένας διαχειριστής σε μια πολυκατοικία, όταν παίρνει και πάει στον επόμενο, του δίνει μηδέν. Εάν του δώσει κάνα 500 κάνα 200, θα πρέπει να το καλύψει. Όταν είναι μεγαλομέτοχος όμως. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να τον ελέγξουν. Πώς παίρνει τον. Αυτό να τον ελέγξει. Πώς παίρνει τον. Αλλά αφού παίρνει την ομάδα, όταν φύγει αυτός από την ομάδα, δεν μπορεί να την πάρει με ένα εκατομμύριο και την αφήσει με 30. Αυτό δεν μπορεί ο Άρης να έχει πάει στο άρθρο 44, 55, 69, 88 όπως είναι, που ούτε με νοιάζει, πώς λέγεται, και ξαφνικά από 3 εκατομμύρια να έχει φτάσει 34, πόσα είναι, 31. Κάποιος έχει κάνει κακοδιαχείριση, να το πω εγώ σε εισαγωγικά. Όταν υπάρχει ισολογισμός και δεν τους ελέγχουν αυτούς. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να καταλογιστούν ευθύνες και να προσωποποιηθούν τα χρέη. Άλλο σου λέω, σε ένα περιβάλλον όπως είναι σήμερα η Ελλάδα, ναι, που έχει δημιουργήσει τόσα χρέη και δεν έχουν προσωποποιηθεί, το θεωρώ οξύμορο να ζητάς να προσωποποιηθούν τις ΠΑΕ. Εγώ συμφωνώ μαζί σου να πληρώσουν μέχρι και τη τελευταία δεκάρα που φάγανε από χρέη. Ναι, αν ξεκινήσει αυτό, φίλε, όμως, θα φτάσει και στον Υπουργό, ο οποίος έχει πάρει μίζες από κάποια υποβρύχια, θα φτάσει και στον άλλον, ο οποίος ήταν ο φίλος του φίλου και τον έφερε σε συνάντηση με κάποιον από τη Siemens, θα πάρει και κάποιος άλλος που πήρε και έβαλε ένα δισεκατομμύριο στα ταμεία ενός κόμματος, δεν ξέρω αν τα έβαλε όλα ενώ τα πήρε στο παντελόνι τα μισά. Όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν. Εντάξει. Εννοείται, ναι, βέβαια. Α, μπράβο. Τώρα, ενημερωτικά, όσον αφορά για τον κύριο που λέγατε πριν, είναι πρώην αρχισυντάκτης της εφημερίδας Αυγή. Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρέπει να είναι διευθυντής. Όχι, είναι αρχισυντάκτης. Άλλος είναι τώρα στην εφημερίδα Αυγή.
Αυτός ναι, ήταν ναι. παλιά συντάκτης στην Αυγή, εντάξει. Δεν είναι, ναι. δεν είναι κανένα τυχαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι από τα ηγετικά στελέχη. Είναι, ναι, είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Ναι, άλλο θέλω να σου πω, ότι εκφράζει μια μερίδα ανθρώπων, γιατί διαχειριζόταν το κοινωνικό κομμάτι ενός μέσου ενημέρωσης. Mm-hmm. Και αυτό είναι επικίνδυνο για την εποχή μας. Να πω ένα μήνυμα, φίλε, περίμενε λιγάκι για το θέμα το προηγούμενο με τους ποντίους. Γιάννη, δεν είναι μόνο, λέει, οι 353.000, είναι και αυτοί που με το ζόρι εξισλαμιστήκανε. Αυτοί δεν, κι αν είναι, λέει, γενοκτονία. Συνέχισε, φίλε μου. Ναι, ωραία. Και κάτι τελευταίο, Τζόρνταν, για το Βούτσια που. Α, και κάτι ακόμη, sorry, πρώτο τελευταίο. Mm-hmm. Για το Βούτσια που σε είχα ρωτήσει χθες, mm-hmm. έχεις καμιά ενημέρωση, τι είπε. Όχι, δεν το ψάξα. Θες να το μάθω. Γιατί και εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Αυτό το όνομα πρώτη φορά το είδα από την Καρδίτσα, λέει, τον πήραμε. Και... Εντάξει τώρα, δεν το προσβάλλω το παιδί, δεν ξέρω. Παντελώς άγνωστος είναι, δεν ξέρω. Ούτε το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι να σου πω. Τώρα, όσον αφορά που είπατε για τους οπαδούς, μπορώ να μεταφέρω στον αέρα ρεπορτάζ της Αθήνας ή θεωρείται αντιραδιοφωνικό? Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν είναι. Α, ωραία. Λοιπόν, οι οπαδοί που συνελήφθησαν ήταν του Ερυθρού Αστέρα. Mm. Του Ερυθρού, έκανα λάθος εγώ, φίλο μου. Ναι, μου το είπα, το είπα κάποια στιγμή. Του Ολυμπιακού. Το είπα, το είπα. Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα έχουν σε εισαγωγικά κόντρα με τους Κροάτες. Mm-hmm. Σερβία-Κροατία. Mm-hmm. Οι Κροάτες που κατέβηκαν σήμερα στην Αθήνα πήγαν και βρήκαν τους φίλους τους σε εισαγωγικά Παναθηναϊκούς. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η κόντρα, παιδί μου, το ξέρω. Το ξέρω. Ναι, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι Παναθηναϊκοί Κροάτες. Ζάγκρεπ. Και Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακή. Ερυθρός Αστέρα. Ακριβώς. Το τι θα δουν τα μάτια μας τις επόμενες 30 ώρες δεν το γνωρίζω. Απλά αυτή είναι η πληροφόρηση των τελευταίων ώρων. Mm-hmm. Τι να πω, μακάρι δηλαδή να μην δούμε τίποτα, να γίνουν όλα όπως πρέπει, αλλά λέγεται ότι δεν θα γίνουν όπως πρέπει. Πιστεύω μίλησα όσο καλύτερα μπορούσα να μιλήσω. Εντάξει, είναι είδηση αυτό. Ναι, εντάξει. Πώς να το κάνουμε, ρε φίλε, ποδόσφαιρο. Είναι... Τώρα φτιάχνουν και εθνικά. Μεταξύ τους, δηλαδή Σερβία, Κροατία και τέτοια, καταλάβω. Mm. Έχουν τέτοια κόντρα μεταξύ τους. Και ήρθα να τα ξεσπάσω στην Αθήνα, τι να κάνω. Ωραία. Να σε καλά, Θοδωρή μου. Να σε καλά. Πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να πούμε ότι το καλό Ιβιτάλ είναι μια μοναδική τελειοποιημένη σύνδεση 10 συστατικών, αλόι, ιαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύκταμο και δίκταμο, τον οποίο ο συνδυασμός προλαμβάνει και βοηθάει στα τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχουμε στην υγεία μας, όπως πεπικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνες, αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σύστημα και κάνει καταπολέμηση από τους διάφορους ιούς οι οποίοι μας κυνηγάνε. Περιέχει και στέφια, ώστε να μας χαρίζει ωραία γεύση και να είναι χωρίς θερμίδες και πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι έχουν ζάχαρο. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μια κουταλιά λοιπόν της σούπας Καλό Ιβιτάλ περιέχει τις απαραίτητες για τον οργανισμό, ημερήσιες δόσεις βιταμίνες ABCD. Τηλεφωνήστε τώρα 2312 200500 και αποκτήστε το σε ειδική τιμή. 34,90 λεπτά του ευρώ που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. 2312 200500. Έχουμε να πούμε κάτι ή να πάμε σε γραμμές? Περίπου 1300 υπάλληλοι του Σαββίδη, ναι, θα δούνε το παιχνίδι, θα τους πάει ο Σαββίδης, θα τους μεταφέρει στο Κράνοσταρ να δούνε το παιχνίδι μόνο με 3 ευρώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει καμιά 50-60 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα, συν 1300 υπαλλήλους του Σαββίδη που θα υποστηρίξουν την ομάδα εκεί. Επάνω. Mm-hmm. Καλά είναι. 1300 από 3 ευρώ θα πάρει 5.000. Θα σωθεί με 5.000 γιατί το κάνει δωρεάν. Για ηθική στήριξη το κάνει. Γιατί δεν το κάνει δωρεάν και το έβαλε 3 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα που θα πληρώσει αυτό. Το εισιτήριο του αγώνα, μάλλον είναι. 3 ευρώ είναι το εισιτήριο του αγώνα. Προφανώς, ναι. Και τι το πλήρωσε ο Σαββίδης ο ίδιος. Τι να το κάνουμε τώρα. Έτσι, να πει το 1000 ρε Σαββίδη. Κακό ρε Σαββίδη. Τώρα πλήρωσε όλα τα άλλα τώρα, έτσι δεν είναι. Άντε πάμε. 2-3-10-90-90-90 και υπάρχουν 3 γραμμές. Πάμε, παιδιά, όποιο θέλει, εδώ είμαστε. Να πάω στο φίλο και μετά θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε. Αλλά δεν είναι μεγάλο το διάλειμμα, είναι ούτε ένα λεπτό, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου και Ιορδάνη. Γεια σου, Γιάννη, είμαι από το Facebook κιόλας, Χιλιτίδη. Ο Johnny Driver, χθες που. Έλα, ρε Johnny, το... έλα, ρε Driver. Έλα, ρε Driver. Στην καρδιά μου. Ναι. Με τον καρά, με τον καρά, ναι, βέβαια. Μπράβο, ναι. Και το Γαρδένια. Ναι, πάλι καλά. Γεια σου, Κώστα, ξανά, όπως είπα και χθες. Mm-hmm. Θα το στείλω το Σαγκαρέ, θα το κάνει καλά. Αν έλεγε για τον ΠΑΟΚ κάτι, εύχομαι την Πέμπτη με ένα διπλό. Να είσαι καλά. Και η ομάδα θέλει, όπως είπα και χθες και προχθές, στήριξη,
υπομονή. Τώρα ο Άρνεσεν να μας βγει σε καλό, σε κακό, δεν το ξέρω, γιατί και η Ορδάνη για σένα στις ομάδες που ήτανε, παλιά ήταν καλός, αλλά στο Αμβούργο με κλωτσίες του διώξανε. Στο Αμβούργο δεν ξέρεις τι έγινε τώρα, άστο τώρα, είναι... Όχι, η Ορδάνη στο Αμβούργο έγινε ότι άλλα συμφώνησε με τον πρόεδρο και άλλα έγιναν. Καταρχήν το Αμβούργο είχε διοικητικές εξελίξεις, ήταν να κάνουν εκλογές, ας πούμε, και δεν είχαν γίνει. Το Αμβούργο, ξέρεις καταρχήν ποιος το έχει, ποιος είναι ιδιοκτήτης του Αμβούργου, μεγαλομέτοχος. Δεν ξέρω. Ένας που έχει τις μουστάρδες εκεί, πώς το λένε, από την, και ζει στην Αυστρία. Ποιες μουστάρδες, ναι. Μπλε? Όχι, στη Γερμανία, μια μεγάλη εταιρεία να πούμε. Τις μουστάρδες, ναι. Και είναι και ωραία ρε, μπλε μουστάρδα. Και επειδή εγώ έχω έναν φίλο. Μου έδωσε ένας φίλος δύο, το ένα το κράτησα συλλεκτικό και το άλλο το άνοιξε. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία μπλε μουστάρδα. Τέλος πάντων, είναι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Εγώ έχω έναν φίλο, ο οποίος ήταν χρόνια στο Αμβούργο, είναι φίλος με. Το έχω πει και άλλες φορές με τον Ζαν Μαρί Πφαφ, με τον Μάγκατ, με τον άλλον τον Ιερόνιμο που τον πήραμε και συνέντευξη εδώ στο Μετρόπολη, αν θυμάσαι, ναι, πριν κατά δύο χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και έχω άλλες ειδήσεις από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Ναι. Άλλα είπαν, άλλα κάνανε, ξέρω εγώ. Άλλα περίμεναν. Και... περίμεναν να γίνει ένα διοικητικό σχήμα λιώτικο να βάλει ο άνθρωπος δικούς του ανθρώπους με στη διοίκηση, κατάλαβες. Και τέτοια. Εγώ άκουσα ότι Δάνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, 10 ήθελε ο Άρνεσεν να πάρει μεταγραφές, 2 τον έδινε μόνο. Άλλα τον υποσχέθηκε πιο εύρωστα και άλλα έγινε μετά. Γι' αυτό ήταν στις μανούρες και μετά τα παράτησε ο Άρνεσεν. Αυτοί είχαν διοικητικά προβλήματα. Ήθελε ο Μουστάρδας να βάλει κάποια άτομα μέσα στη διοίκηση, δεν είχαν γίνει εκλογές και κάτι τέτοια. Αλλιώς δεν έβαζε λεφτά, ας πούμε. Και για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ τώρα θα δούμε τώρα, εντάξει. Ο Σάμπο, τι να πω τώρα, το παιδί ήρθε, έκανε 2 κέλες, ψυχολογικά έπεσε κάτω. Που πιστεύω ότι το παιδί θα βελτιωθεί, δεν γίνεται να είναι τόσο άχαρος. Ναι, αλλά τώρα πρόσεξε να δεις. Εντάξει, σωστά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Λες για το Σάμπο, ρε. Ο Αυστραλός, τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτός, τι, πού είναι. Πού είναι αυτός ο Αυστραλός, ρε παιδιά. Χαρταετό πετάει. Πού είναι το σπίτι, δεν τον είδαμε, τι. Και δεν είχε λεφτά να αγοράσει χαρταετό. Σαΐτα έκανε. Τη θυμάσαι, σαΐτα που κάναμε με το χαρτάκι και με την κλωστή της μαμάς μας. Ο Σάμπο δεν ξέρω αν όντως δεν προσαρμόστηκε ακόμα ή δεν άλλο. Έχει προσόντα, είναι ψηλό, είναι αυτά. Εμείς είπα ότι το λέμε λογκούρη. Κατάλαβε, είναι λίγο λογκούρη. Αλλά τώρα μέσα στον Ηρακλή αυτό το λάθος που έκανε τώρα δεν συγχωρείται, ρε φίλε. Με το καλημέρα. Έστρωσε μπάλα στο Βέλιο τώρα. Δηλαδή να πούμε να βάλει τον γκολ. Δεν γίνεται αυτό. Από το κέντρο πάει γυρίσει την μπάλα πίσω. Ναι, δεν αλλά γίνεται. Παλικαρίσια το πήρε ο άλλο. Ναι, εντάξει. Πήρε πάσαρο, ο Βέλιο, κάτσε καλά. Δηλαδή λάθο μεγάλο αυτό, ρε φίλε. Και καλή ώρα μετά όμω το αυτογκολ, το πρώτο που έβαλε. Κατάλαβε, δεν είναι. Με το καλημέρα αυτογκολ, ξέρει, η ψυχολογία πέφτει σαν παίκτη. Δεν ξέρω αν έχει παίξει την μπάλα. Φυσικά, μαζί σου. Τι γίνεται μετά. Μαζί σου. Που είναι μια τρύπα να κρυφτώ μετά. Άσε μετά, ψάχνει να βρει τρύπα. Νομίζει ότι όλοι σε κοιτάνε και σε φτύνουν τώρα. Μετά, μην την ψάχνει. Αυτό το έχει. Δύσκολα, αυτό το έχει πάθει Όλσεν τώρα. Γιατί όλοι οι άλλοι, αν κάνουν ένα λάθο. Το περνάει, δεν το, γιατί όλοι κάνουν λάθη μέσα, θα το ξεχάσουν εκείνο. Ο Όλσεν, αν κάνει ο τερματοφύλακας συγκεκριμένα, αν κάνει λάθος και το δεχτεί τον γκολ, μας κρέμασε, λέει, ο τερματοφύλακας. Και ο Όλσεν έχει κάνει 2-3 τραβές μόλις ήρθε. Μάλιστα. Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Ένα τελευταίο. Πες μου, πες μου, πες μου και να πάω σε διάλειμμα. Αστάνα Μαδρίτη, το παιχνίδι καθόλου. Πώς? Το Αστάνα με τη Μαδρίτη, Ατλέτικο που έπαιζε. Το είδατε καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Τι έγινε? Δες μια φάση που ο Τόρες ξεγελάει και τον αμυντικό της Αστάνα και τον, και τον, πώς λέγεται, και τον τερματοφύλακα. Το ίδιο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ είναι με την Dortmund. Εδώ μην πας εκεί τώρα. Το Νόιερ είδες γκολ που έφαγε με την Μπάγερ? Τι ήταν εκείνο, ρε? Εδώ άμα το, εκείνο, θα μου πεις εκείνο, εκείνοι βάζουν 5-6, δεν φάνηκε εκείνο, εντάξει, αλλά αν τον είχαμε εμείς εδώ. Όχι τροχόνο όμως, εκείνος ήταν. Γιάννη, χάρηκα που το πέφτει. Να σε καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι, παιδιά, μιλάμε για δευτερόλεπτο, έτσι. Επιστρέψαμε γρήγορα, 33 λεπτά μετά τις 1 ή 27 λεπτά πριν από τις 2. Πώς γουστάρετε το ποτήρι, μισοάδιο, μισογεμάτο. Να γυρίσουμε με τελικό αποτέλεσμα στο κωδικό 1954 στην Παραγουάη. General Díaz Rubio Nu
1-2 γκολ αυτή τη στιγμή για τη Libertad στο κωδικό 1955. Libertad Sold America 1-0 στο 34 του πρώτου ημιχρόνου. Και στη Βραζιλία στο κωδικό 1956, εδώ και 7 λεπτά το κοράκι σφύριξε. América Mineiro Paysandú είναι στο 0-0. Πάμε γρήγορα στους φίλους για να μην περιμένουν άδικα. Παρακαλώ. Κύριε Χιλτίδη. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα σας. Το φάγατε το φαλάκρα, το φάγατε. Το φάγανε ρε, τι να αυτό το πράγμα ρε, της γριάς η κατάρα και έτσι κι αλλιώς ο Μάνος θα έλεγε πω 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 πω. Ο Μάκης ο, ο Μάκης ο ψωμάς τον τρώει από εκεί κάτω από το, πίσω από το ξενοδοχείο, εκείνος τον τρώει. Αγόρι μου, εκείνος δεν τρώγεται με τίποτε. Όχι εκείνος, ο Ραπτόπουλος δεν τρώγεται με τίποτε. Και λοιπόν, ο Μάκης κάνει δίαιτα, οπότε δεν μπορεί να το φάει. Άστα, μην την ψάχνεις. Λοιπόν, να ενημερώσω το συναγωνιστή, συνοπαδό και συνονόματο από την Αθήνα. Για ότι... Δεν λέγεται Βουτσιάς, λέγεται Βουτσιάς. Εντάξει, μωρά, και κολλήσαμε. Είναι πρώην παίχτης του Ηρακλή. Αρχηγός στην Under 17, Under 19. Θέση μεσοεπιθετικός. Αγωνίστηκε πρόπερση με τον Πανσεραϊκό. Στην ΚΑΠΑ 19, και... ρε, όχι στην Άντερ. Άντερ 19, Άντερ 17 λέγεται. Οι εθνικές, για τις εθνικές, όχι για τον Ηρακλή. Εθνικές ομάδες. Είπες αρχηγός. Για τον Ηρακλή, εντάξει. Ναι, από τον Ηρακλή λέω βγήκε. Πρώην παίκτης του Ηρακλή. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτης ο Βουτσιάς. Μεσοεπιθετικός. Έπαιξε ένα χρόνο μετά που έφυγε από τον Ηρακλή, μετά την ενηλικίωσή του, μετά 19 στον Πανσεραϊκό. Και πέρσι αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με την αναγέννηση Καρβίτας. Έχει πολλές συμμετοχές και είχε πέρσι 6 γκολ με την αναγέννηση Καρβίτας. Προορίζεται για τη θέση του Ενουντούλου, του Μαύρου. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μόνο αυτός ο παίκτης στη συγκεκριμένη περίπτωση και χρειάζεται και δεύτερο. Τον είχε ζητήσει Αναστόπουλος. Τον οι πληροφορίες για τον συγκεκριμένο παίκτη, αν τις άκουσε, να τις ξέρει. Λοιπόν, ένας παίκτης θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια. Είναι μικρός, είναι 25 χρονών. Δεν είναι μεγάλος. Έτσι. Και για αυτή την κατηγορία είναι καλός και για την Β. Μπορεί να είναι το παιδί και για την Α. Κανείς δεν ξέρει. Θα δείξει. Όταν έρθει... Μακάρι, μακάρι. Μικρό παιδί είναι. Λοιπόν, κύριε Πόντι, επειδή εγώ είμαι κριτικός και έχω πόντια γυναίκα, η αντίδρασή σας επιθεμάτων, επειδή αυτό... Είναι δεύτερη φορά το οποίο γίνεται δημοσίως, πρώτα ήταν από την κυρία Ρεπούση και τώρα από τον κύριο Φίλη, τον πρώην διευθυντή Γιάννη της Αυγής και όχι αρχισυντάκτη απλά μόνο. Διευθυντής ήτανε? Ναι, ναι, ναι. Α, ξέρω ότι εντάξει ήταν μεγάλο κεφάλι εκεί κάτω. Ήτανε πρώην αρχισυντάκτης ο οποίος έγινε διευθυντής τα τελευταία 2-3 χρόνια που εμφανίστηκε στο προσκήνιο γιατί τον έβγαζε ο κύριος Χατζηνικολάου σε πολλές συνεντεύξεις. Η αντίδραση των παποντιακών ενώσεων και μεγάλων επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στο ποδόσφαιρο και έχουν φτιάξει την Παναγία Σουμελά μέσα έξω είναι μηδαμινή ως ελάχιστη. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πολιορκείται το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, το τουρκικό προξενείο στην Αθήνα. Είπα ότι θα υπήρχε, κοίταξε να δεις, είπα ότι έπρεπε να υπήρχε αντίδραση τεράστια. Έπρεπε να κατέβει ο κόσμος κάτω, στις πλατείες, να είναι γεμάτος. Όχι, δεν θα λες να πολιορκείται. Θα λες ότι έπρεπε να πάρουν κέραια σημεία και να κατεβούν κάτω. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι ήδη από όλα τα προξενία των Τούρκων απ' έξω, όχι μόνο οι Πόντι, αλλά όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Από τα προξενία των Κούρδων τους οποίους τους κάνουμε σήμερα πλάτες και τους λέμε φίλους ενώ έχουν κάνει τη γενοκτονία εντεταλμένοι από τους υποτιθέμενους γείτονες δίπλα και θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται ο κόσμος έξω από τη Βουλή και από το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μπορεί να λέει αυτός ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα και η συγκεκριμένη κυρία και να συντάσσεται μαζί του και ο άνθρωπος που έκανε κοκοκό όλη τη μισή Αθήνα. Δηλαδή καθίστε καλά, εκτός ότι εκφυλίζουμε και προσβάλλουμε τα ίδια μας τα παιδιά από μικρές ηλικίες μέσω των καναλιών, οι οποίοι μας παρουσιάζουν καθημερινά πρότυπα, κάτι τύπους οι οποίοι είναι διντίδες και κάτι κορίτσια οι οποίες να μην πω τι είναι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και στην ίδια μας την ιστορία. Φτάνει, το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα. Δηλαδή το σε ενοχλούν κάποιοι οι οποίοι είναι γκέι.
Ναι, με ενοχλούν. Ο ήλιος καίει για εμάς τους γκέι, φίλε, και θα σε κόψω, να το ξέρεις. Γιατί να με κόψετε, κύριε Χιλιτίδη? Έτσι, φίλε. Γιατί και οι γκέι, γιατί και οι γκέι είναι αναγκαίοι, δεν το κατάλαβα. Και οι γκέι μπορεί να είναι αναγκαίοι για αυτούς που θέλουν. Δεν χρειάζεται να μου τους διαφημίζει κιόλας. Γιατί να μην σου διαφημίζω, δεν το κατάλαβα. Γιατί να υπάρχει διαφήμιση. Εσύ δεν μπορεί να σου αναγκαίοι, δεν μπορεί να σου αναγκαίοι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Γιατί θα ήσουν μόνος σου σε μια σπηλιά. Ντροπή και όνειδος. Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Είναι μεγάλη επιτυχία να είσαι γκέι σήμερα. Έτσι, αφού το λέει και ο Λεβέντης. Αν δεν είσαι γκέι, λέει, δεν παίρνει. Αν δεν είσαι γκέι, λέει, δεν παίρνει εκπομπή στην τηλεόραση. Το είπε και ο Λεβέντης. Για πες μου, τι προγνωστικά. Για πες μου, για πότε, για αύριο. Θέλω να δώσω ένα προγνωστικό για την Πέμπτη και ένα για την Κυριακή. Ρίξτο. Για να ακούσουμε. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα. Το προγνωστικό της Πέμπτης είναι 3-1 η Κράσνονταρ τον ΠΑΟΚ. Ακριβές σκορ. Θα το σημειώσω εδώ. Διότι πέρα η ομάδα μπροστά της Κράσνονταρ φυσάει. Δηλαδή πετάει όντως. Θα βγεις τη Δευτέρα. Γιατί να μην το βγω, δεν έχω κάνει. Εντάξει, ή την Παρασκευή για να ξέρω. Να βγω και να πω ότι κύριε έπεσα έξω. Εγώ το φυσικά. Λέει, ωραία. Το για πες μου και της Κυριακής. Και για τον Κυριακή τον βλέπω τον, τη συμπαθή. Αυτή η ομάδα για εσάς, Ηρακλή, για μένα δεν είναι καθόλου συμπαθής και βγαίνω και το λέω ευθέως, φοράω παντελόνια. Ποια συμπαθή, λοιπόν, ποια συμπαθή ομάδα. Ποια δεν είναι συμπαθή. Του Ηρακλέως που λέτε εσείς. Γιατί α, του Ηρακλέως, βεβαίως, βεβαίως. Στο παιχνίδι Ολυμπιακού Ηρακλής. Στεναχωρέθηκες. Το βλέπω 7 συν. Παίξτε το στο στοίχημα. Στεναχωρέθηκες πολύ 7. Εκεί πέρα στο 6 που πανηγυρίσανε το 6ο γκολ στο κήπεδο του Μακεδονικού. 7 συν μπορεί να έρθει 3-4 το σκόρ, ρε φίλε. Θα σας πω κάτι. Μπορεί να μην δε συμπαθώ τον ΠΑΟΚ, παρόλο που οι περισσότεροι φίλοι μου είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Αλλά τους βγάζω το καπέλο σε ένα πράγμα. Ότι. Ότι όσες φορές βρήκαν έναν Άρη διαλυμένο. Το κάνα fair play. Μισό λεπτό. Δεν τον διασύρανε. Το κάνα fair play. Το σεβάστηκαν ως αντίπαλο. Το ίδιο όμως μην ξεχνάς και στο 1-4 μέσα στην Τούμπα που ο Φιρός είπε καθίστε. Να μην πάει παραπάνω. Το θυμάσαι εκείνο. Το θυμάμαι. Λοιπόν, όταν όμως βρίσκεις μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να. Με πόσους παίζατε τότε εσείς, με 8 παίζατε ή με 9? Πόσους? Με 9. Και πανηγύρισε το 6ο γκολ ρε εσύ. Ατραλαθούμε ρε εσύ. Πανηγύρισε το 6ο γκολ ρε ο άλλος. Μισό λεπτό να σας πω κάτι, γιατί δεν γνωρίζουν μια ιστορία, είναι πολύ. Είναι δευτερόλεπτα. Εγώ το είδα φυσικά στις ειδήσεις. Το 35 ο Άρης είναι 3-0 και παίζει με 9 παίχτες. Το 35? Στο 35 ακριβώς. Είσαστε κακά παιδιά δηλαδή, σας έβγαλαν έξω. Στο 6ο γκολ, το οποίο το βάζει ο πρώην ποδοσφαιριστής, σε εισαγωγικά, κύριος Νίκος Μαχλάς. Ο Μαχλάς το έβαλε. Που φωνάζουν από τον πάγκο, μη σταματάς, βάζους κι άλλα. Και μου λέτε εσείς. Να συμπαθώ εγώ το σωματείο. Φαντάσου δηλαδή πόσο, φαντάσου πόσο άχτισε είχανε. Φαντάσου πόσο άχτισε είχανε όμως, ε. Το ξέρω ότι με είχαν άχτισε. Γιατί όμως το σκέφτηκες ποτέ? Έκανες αυτοκριτική. Αυτοκριτική έκανες. Δεν με απασχολεί. Α, δεν σε απασχολεί. Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν με απασχολεί. Εγώ αν θα βρω αύριο μεθαύριο ένα πρόεδρο στην ΑΕθνική στον Άρη που θα ρίξει λεφτά και τους συναντήσω και τους βρω στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας τους, δηλαδή να παραπέουνε. Θα πάω να το πιάσω προσωπικά και θα του πω θέλω 5 στο πρώτο, 5 στο δεύτερο. Και να λες τους παίκτες μη σταματάτε. Μάλιστα. Και μετά γιατί όταν ξυπνήσεις... Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Χιλιτήρη. Οι μεγάλες ομάδες δείχνονται και από τα σκορ. Δηλαδή δείτε την Bayer. Τους βάζει σε 5, σε 9 λεπτά ο άλλος 3 γκολ. Τι ήταν εκείνο. Και από 1-0 το κάνει 5-0 και δεν σταματάει. Βάζει κι άλλα. Σε 9 λεπτά 5 έβαλε. Το θέσουν έτσι, έτσι θα το θέσουμε και εμείς. Σε 9 λεπτά 5 έβαλε, όχι 3, 5. Δίνω και ευχή. Ναι. Θέλω την Κυριακή το μάτι να λήξει 7 συν. 7 συν, και άμα είναι 3-4 υπέρ του Ηρακλή. 7 συν, εγώ θα το παίξω 7 συν, να το πιάσω κιόλας. 3-4 υπέρ του Ηρακλή, φαντάσου όμως να το πιάσεις, να πάρεις λεφτά και να κερδίσει ο Ηρακλής. Δεν με πειράζει. Α, δεν σε ενοχλεί. Θα έχω οικονομήσει. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 3-4, αυτό μην το δείτε πουθενά, δηλαδή. Μην κοιμηθείτε και ξυπνήσετε και δείτε κανένα τέτοιο. Άντε καλά, άντε καλά. Κλείσε. Φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να πούμε ότι το καλό Ιβιτάλ, παιδιά, είναι μια μοναδική τελειοποιημένη σύνδεση 10 συστατικών, αλόι, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο, δίκταμο, τον οποίο ο συνδυασμός μας προλαβαίνει από πολλά διάφορα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε
Είναι ένα μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Νοσοκομείου. Μια κουταλιά της σούπας λοιπόν, που είναι η ημερήσια δόση που μπορούμε να παίρνουμε από το καλό Ιβιτάλ και φυσικά υπάρχει ο δοσομετρητής μέσα. Παίρνουμε ό,τι βιταμίνη χρειαζόμαστε από A, B, C και D. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2312-200-500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή των 34,90 ευρώ που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Μας βοηθάει φυσικά και στη σεξουαλική διέγερση, στους άντρες και στις γυναίκες, αφού περιέχει 6 κριτικά βότανα, αλλά και αλόι βέρα και ρόδι. Επίσης περιέχει κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Περιέχει και στέβια, για να έχει μια πολύ ωραία ευχάριστη γεύση και χωρίς να είναι θερμίδες, να έχει θερμίδες. 2312 λοιπόν, 200-500 και πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλο μου. Έλα, καλημέρα. Γιάννη. Έλα. Έκανες ένα λάθος. Για πες μου, βοήθησέ με. Έκανες ένα λάθος. Θες και τα έβαλες με τον Τζόρνταν. Τα έβαλα με τον Τζόρνταν. Ναι, για το θέμα των χρεών. Ναι, για το θέμα των χρεών. Mm. Και από χθες. Λοιπόν, γιατί δεν λες ότι αυτή η ρύθμιση υπήρχε. Απλά ήταν μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Και την κάνανε μέχρι 34. Και την κάνανε μέχρι όσο πάει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Αυτή η ρύθμιση υπήρχε. Εντάξει, δεν είμαι και δικηγόρος, ούτε είμαι δικηγόρος, ούτε είμαι οικονομικός, ούτε είμαι και δημοσιογράφος, φίλε. Λοιπόν, ναι, και, δεν, και ο Τζόρνταν έκανε ένα λάθος που δεν μπόρεσε χθες να σε απαντήσει. Mm-hmm. Δεν σε απάντησε. Όχι, δεν μπόρεσα. Ήταν η εκπομπή στο Φίνις, δεν είχαμε χρόνο. Δεν είχε χρόνο, αλλά ναι. Να σου πω κάτι, αυτή η ρύθμιση ήταν για όλου του οφείλου. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ αυτή η ρύθμιση. Δεν αφορούσε τον ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν τον αφορούσε η ρύθμιση του ΠΑΟΚ, γιατί τα χρέη ήταν παγωμένα. Έπρεπε να ξεπαγώσουν, ρε φίλε. Για να μπει σε ρύθμιση, κατάλαβες. Μπράβο. Μπορούσε να ρίξει την ομάδα. Μπορούσε να μας να πει από την αρχή, παιδιά, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορούσε, παλικάρι μου, δεν μπορούσε να τη ρίξει την ομάδα. Πού να τη ρίξει την ομάδα, ρε πλάκα με κάνεις, με τι να τη ρίξει την ομάδα. Δεν ήθελε να τη ρίξει. Μεγάλες ομάδες τώρα δεν πέφτουν έτσι εύκολα. Σταμάτα. Αυτό σου λέω, έκανες ένα λάθος. Έκανες ένα λάθος. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λάθος αυτό. Σύγκρινες αυτό που έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ και αντί να το επιβραβεύσεις. Όχι, εγώ το επιβράβευσα όταν το έκανε. Αλλά εγώ σκέφτηκα ότι μπορούσε. Γιατί κάποιος φώναζε και έλεγε να δώσει και 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο επιπλέον κάποιο για τόκο, μέρισμα και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, όχι, εγώ όμως ξέρω ότι όταν κάποιος χρωστάει 34 εκατομμύρια, εγώ δηλαδή άμα χρωστούσα σαν ιδιώτης 34 εκατομμύρια, θα πήγαινα και άμα τα πλήρωνα cash θα μου χαρίζαν το 80%. Πώς δεν φίλε, αφού εγώ δεν είχα μαγαζιά, δεν πήγαινα στην εφορία. Συγγνώμη, δεν πήγαινα στην εφορία. Χρωστούσα ένα χιλιάρικο, χρωστούσα ένα... Συγγνώμη. Όχι ρε φίλε, θα με ακούσεις και εμένα. Θα με ακούσεις και εμένα. Μιλάμε μαζί, κάνουμε διάλογο. Ωραία, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι καναλάρχες. Μιλάω τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Άκουσε με. Όχι, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι καναλάρχες. Μπορούμε να. Θα με ακούσεις. Θα με ακούσεις. Έτσι, μπράβο. Θα κάνουμε διάλογο, αν θέλεις. Ή αν δεν θέλεις, κλείστο και πάρε με εκτός αέρα να μιλήσουμε. Λοιπόν. Όταν. Θα με ακούσεις για να με πεις. Λοιπόν, όταν εγώ χρωστάω κάποια χρήματα. Από τις προσαυξήσεις μου χαρίζουν το 80%, δεν μου το χαρίζουν το 100%, φίλε. Όταν πας στην εφορία. Σου χαρίζουν από τις προσαυξήσεις το 80%. Αυτό υπήρχε αυτό. Ναι. Έγινε ένας νόμος υποχρεωτικά να χαρίσουν το 100% αν τα πληρώσεις cash. Ναι. Και αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ. Με αυτό όμως δεν έχει χάσει λεφτά το κράτος. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Εάν δεν έπαιρνε το κράτος με αυτόν τον νόμο, δεν θα είχαν πάλι. Γιατί το δικαστήριο θα βγάζει μια απόφαση. Ναι, θα μπαινε. Μισό λεπτό να μας πει ο φίλος. Θα μπαινε στη ρύθμιση λοιπόν τότε. Αυτό είπα πριν. Ας έμπαινε στη ρύθμιση. Κάτσε λίγο να ακούσει. Κάτσε να μας πει το παλικάρι τι λέει. Σε ακούω, παλικάρι μου. Λοιπόν, να σε πω και τ' άλλο. Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε για καναλάρχες, για ιδιωτικά κανάλια μεγάλα, τεράστια που χρωστάνε δις και λειτουργούσαν. Δεν ήταν ΑΕ. Δεν τα παίρνανε από διαφημίσεις. Δεν είχαν προσωπικό. Δεν λειτουργούν. Δεν είναι εταιρείες αυτές. Απλά τι γίνεται. Και αυτούς, φίλε, μέσα. Και αυτούς μέσα, παλικάρι μου. Επειδή έχω ένα περίπτερο ναι. και έχω ένα χιλιάρικο, εμένα ναι. Ναι. Εσένα θα σε σκίσει όμως, ρε φίλε, άμα χρωστάς λεφτά στην εφορία. Δεν πήραξε κανένας. Εσένα θα σε σκίσει αν χρωστά στην εφορία. Το κατάλαβε τι λέω. Είπα, ρε, εσένα θα σε σκίσει. Αυτού γιατί να μην του σκίσει, ρε φίλε. Έπρεπε. Λοιπόν,
Λοιπόν, και μετά το νόμο αυτό που έγινε το Μάιο, η μόνη εταιρεία μαζί με μία ακόμα, δεν θυμάμαι πια. Ναι, δύο εταιρείες πήγαν, ναι, δύο εταιρείες πήγαν. Καλωδικά πρέπει να την πούμε, δύο εταιρείες, ναι. Αυτές έπρεπε να τις επιβραβεύσουμε όλοι. Και εσύ έπρεπε να βγεις χθες και να... Όχι φίλε, όχι. Εγώ δεν μπορώ να επιβραβεύσω όταν το κράτος χάνει λεφτά. Λοιπόν, ναι, και δεν έχω παροπίδες επειδή είναι ΠΑΟΚ ή ο άλλος είναι Άρης ή ο άλλος είναι Ηρακλής ή είναι Ολυμπιακός. Άκου, φίλε, από τη στιγμή που έγινε νόμος του κράτους αυτό, έγινε νομοθετική ρύθμιση, είναι όλα νόμιμα, τελείωσε. Ασφαλώς είναι νόμιμα. Δεν είπαμε ότι είναι παράνομα. Τζόρταν, με συγχωρείς. Το κράτος. Τζόρταν, άκουσε με να σου πω κάτι, Τζόρταν. Είναι, συγγνώμη λίγο ρε φίλε, με ακούς ή δεν με ακούς, περίμενε. Γιατί κουράζουμε τον κόσμο έτσι. Όταν πάω να μιλήσω, να με ακούσεις λίγο. Γιατί μου δίνεις κάποια μορφή ότι έκανα λάθος και δεν περιμένεις να ακούσεις την απάντησή μου. Ναι, γιατί ο τόνος σου ήταν χθες. Και πολύ καλά ήταν. Εγώ δεν γουστάρω το κράτος να χάσει, γιατί το κράτος είμαι εγώ και εσύ. Ναι, αλλά αυτό το κάνω. Τη διαφορά την πλήρωσα εγώ και εσύ. Πρόσεξε τώρα. Τα έλεγε και το 94. Πρόσεξε, τα φίλε. Τα έλεγα και το 94, τα έλεγα και με τον Άρη, τα έλεγα και με τον Ηρακλή. Πρόσεξε, φίλε. Πρόσεξε. Αν δεν με ακούς, τα έλεγα και με την ΑΕΚ. Με τον, πώς λέγεται, τον Νικολαίδης που έλεγε, λοιπόν, εγώ δεν πληρώνω στο κράτος. Περίμενα, τελειώσα, ρε. Εγώ δεν πληρώνω στο κράτος. Εγώ δεν πληρώνω στο κράτος και θα κάνω αλλαγές. Θα κάνω μεταγραφές. Τα έλεγα και όλους. Εάν εσύ έχεις βάλει παροπίδες ή ακουστικά και δεν ακούς αυτά που έλεγα κάποτε, ή δεν είσαι στην ώρα μου το βράδυ, γιατί εγώ με νύχτα, να μην σε δώσω μορφή. Να μην το πούμε ένα μπράβο τον άνθρωπο. Είπα εγώ ότι δεν είναι μπράβο. Είπα εγώ ότι δεν έκανε σωστά. Αλλά σου είπα ότι το κράτος έχασε λεφτά. Πρόσεξε να δεις. Και δεν θέλω να χάσει το κράτος λεφτά, γιατί το κράτος είσαι εγώ και εσύ. Ωραία, απαντάω λοιπόν πάνω σε αυτό. Συγγνώμη λίγο. Απαντάω τώρα εγώ. Το κράτος δεν έχασε λεφτά, γιατί το κράτος το έκανε για πάρτι του να μάσει λεφτά. Και είδε ότι άλλο τρόπο δεν μπορεί να τα πάρει και σου λέει: κάνω αυτόν τον νόμο. Όσοι έχουν κάστα με πληρώσουν. Κύριε φίλε, όταν χρωστάει 11 εκατομμύρια κάποιος, και τα χρωστάει 20 χρόνια ή 15 χρόνια. Πώς θα τα πάρει, αφού δεν μπορεί να τα πάρει. Γιατί δεν μπορεί να τα πάρει. Πάρτα, πώς θα τα πάρει. Γιατί, με απόφαση δικαστηρίου. Ποια δικαστήρια. Ρε. Γιατί να μην πάρει. Θα τα κάνω 100 δόσεις και θα τα πάρει του Φαντάρου. Να τα πάρει του Φαντάρου. Αλλά θα έπαιρνε 34, δεν θα έπαιρνε. Καλά, ναι, θα τα έπαιρνε 34. Γι' αυτό κάνει λάθος. Δεν πειράζει, παλικάρι, μάσε με να κάνω λάθος, λέει ο Παπακοσταντίνου. Να πω την άποψή μου εγώ τώρα που πήραμε. Αυτό λέει συνέχεια από την ώρα που πήραμε. Πες μας. Είναι συνυπεύθυνο το κράτος γιατί δεν μπόρεσε να πάρει αυτά τα 11. Γιατί άφηνε μια εταιρεία η οποία είναι χρεωμένη. Ναι, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Φυσικά μόνο. Γιατί, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Είναι επιβράβευση αυτό. Βέβαια, μεγάλη μαγκιά. Όχι μεγάλη μαγκιά. Είναι μεγάλη μαγκιά πρώτον για το κράτος. Δεύτερον για όλους τους επιχειρηματίες που θέλουν. Γιατί είναι παιδιά, ο Ηρακλής δεν πληρώνει. Ο Ρέμος δεν πληρώνει για τον Ηρακλή. 52.000 το μήνα δεν δίνει ο Ρέμος. Δεν ξέρω. Γιατί? Ο Ρέμος δεν πληρώνει, ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε. Ο Ολυμπιακός ακόμα χρωστάει, φίλε. Ακόμα χρωστάει, ναι, δεν τα έδωσε κάτι. Δεν τα πλήρωσε. Πληρώνει. Πληρώνει όμως. Δεν πληρώνει ακόμα τίποτα. Είναι συνυπεύθυνο το κράτος που δεν μπόρεσε. Εγώ κοίταξε, δεν ονοματίζω το κράτος. Τσίπρα, Σαμαράς. Βρε, όχι, ρε φίλε μου, άσε τώρα αυτά. Μόνο ο Παναθηναϊκός πληρώνει, είναι ενήμερος και πληρώνει, ρυθμισμένα και αυτά. Όλοι οι άλλοι χρωστάνε. Πάλι αυτός παίρνει φορολογική ενημερότητα, νομίζω, Τζόρταν, χωρίς να το δικαιούται. Γιατί κοίταξε, αυτοί τώρα έχουν άλλο θέμα. Πώς κάνει μεταγραφές, δε φίλε, άμα παίρνει φορολογική ενημερότητα χωρίς. Πληρώνει, είναι ρυθμισμένα όλα. Είναι ρυθμισμένα τα χρέη του, γι' αυτό παίρνει φορολογική ενημερότητα. Μακάρι, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ δεν πλήρωσε τα χρέη της. Διαγράφηκαν, τάχασε το κράτος. Αυτά ναι. Είναι συνυπεύθυνο το κράτος, όταν λέω, εννοώ οι πολίτες. Ναι. Δεν εννοώ το κράτος, αυτοί είναι οι πολίτες. Εντάξει, εννοείται. Όλοι μας. Άρα κάποιος πλήρωσε. Πρέπει να επιβραβευτεί για μένα. Αυτός πρέπει να επιβραβευτεί. Δίπλα στο άγαλμα, φίλε του Κούδα, και με αυτό τελειώνουμε. Δίπλα στο άγαλμα του Κούδα να κάνεις και ένα άγαλμα του Σαββίδη. Φιλιάκια. Πάμε στον επόμενο. Έπεσε. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι ευεργέτη, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, άμα είναι για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά είναι ευεργέτη. Έσωσε την ομάδα. Τι να λέμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο, παιδιά, γιατί έχουμε πει παλιά. Ποιο είναι ευεργέτη, ο Γούμενο. Ποιο είναι ευεργέτη. Όχι, ο προηγούμενο. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάμε. Μην καλείτε άλλο, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Γεια, φίλε μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Ιορδάνη. Καλώ τον, καλώ. Έλα, ο Σπύρος, είμαι ο γιατρός. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, ρε ντοκτόρ.
Τι κάνεις? Λοιπόν, είχα σκοπό να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά σήμερα, θα μου δώσετε μόνο ένα λεπτό. Για πες μου για τον Παναθηναϊκό αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως. Για τον Παναθηναϊκό κάτι πιο σοβαρά, Γιάννη, και μετά θα πω και τον Παναθηναϊκό. Α, αυτό ήθελα να μου το διευκρινίσεις, μια και είσαι Παναθηναϊκός. Όχι μόνο Παναθηναϊκός, ξέρω και πράγματα από την ομάδα, αλλά ένα λεπτό γιατί κάτι πιο σημαντικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, για να αποδείξω, επειδή με αυτό το θέμα που έγινε με τους ποντίους, επειδή και εμένα η καταγωγή μου εξημισία είναι από το. Ναι, πόδο, και να τους πω τα παιδιά, συγγνώμη λίγο Σπύρο που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Σήμερα θα έχουμε αφιέρωμα στο ποντιακούς αντιλάλους, έτσι, ποντιακοί αντίλαλοι, και αύριο θα ακούσουμε τα ξένα. Εντάξει, λοιπόν, για να αποδείξω ότι κάποιοι κύριοι μεγαλόσχημοι, δυστυχώς στην πόλη μου την Αθήνα, έχουν τρικυμία εν κρανίο, αλλά και πολλοί από τους ανθρώπους γύρω μας δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Έχω μπροστά μου, ήθελα να το επιβεβαιώσω πει το πω στον αέρα για να είμαι έγκυρος, μία από τις καλύτερες εγκυκλοπαίδες που υπάρχουν είναι το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του ήλιου. Έτσι δεν νομίζω το αφισβητεί κανείς. Δώστε σας παρακαλώ και οι δύο ένα λεπτό από την προσοχή σας. Για να παρακαλώ, 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 Σπύρο, άλλο λίγο. Λοιπόν, εθνοκάθαρσης, η διαδικασία δίωξης και εξόντωσης ενός έθνους από άλλο πληθυσμό με στόχο την οικειοποίηση της γης του και των παραγωγικών του πηγών. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, γενοκτονία. Μαζική εξόντωση τμήματων πληθυσμού για πολιτικούς, φιλετικούς, οικονομικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Τα διεθνή στρατιωτικά δικαστήρια, παραδείγματος χάρη Νιρεμβέργης, καθιέρωσαν ως αξιόπινη την πράξη της γενοκτονίας. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948 υπογράφηκε και σύμβαση για πρόληψη και τιμωρία της γενοκτονίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η εθνοκάθαρση είναι η διαδικασία με την οποία κάνουμε τη γενοκτονία. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε, η εθνοκάθαρση είναι το σχέδιο δολοφονίας και η γενοκτονία είναι το όπλο με το οποίο εκτελούμε την εθνοκάθαρση. Ο Υπουργός Παιδείας δυστυχώς έκανε ένα τεράστιο ατόπιμα και κρίμα ότι είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, όταν θέλει να διαχωρίσει τους δύο όρους, ενώ στην ουσία ο ένας όρος προϋποθέτει τον άλλον. Δηλαδή όταν αποφασίσω να κάνω εθνοκάθαρση κατά ενός έθνους, έτσι όπως σας είπα στην αρχή, θα το εξοντώσω. Λες να μην ξέρει αυτός ότι είναι γενοκτονία δηλαδή. Θα το γενοκτονήσω με λίγα λόγια. Και να καταθέσω ακόμα ένα ιστορικό γεγονός, επειδή καμιά φορά στην πατρίδα μας ακούω ανθρώπους που υποστηρίζουν κάποια ακραία πράγματα. Ιστορικό γεγονός, το 1939 όταν αποφασίστηκε η τελική λύση, το περίφημο σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων, το οποίο είναι και εθνοκάθαρση και γενοκτονία, έτσι, το οποίο αναγνωρίστηκε αμέσως, δηλαδή και καθαρίσαν τη Γερμανία από τους Εβραίους και καθαρίσαν όλους τους Εβραίους, τους ανθρώπους 6 εκατομμύρια. Πάνω στο τραπέζι της τελικής λύσης ήταν τρεις μαζί με τον Χίτλερ, ο Ες, ο Γκέμπελς και ο αρχιστράτηγος ο Βίλχελμ. Και όταν τον είχαν καταρθώσει το σχέδιο πώς θα του καθαρίσουν τους Εβραίους, του είπε ο Ες του Χίτλερ, του λέει, Φίλερ, πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό στον κόσμο που σκεφτόμαστε να κάνουμε, έτσι. Και τι του απάντησε ο Χίτλερ? Εδώ δεν είπε τίποτα ο κόσμος το 22 για τους Έλληνες και τους Ποντίους. Θα πει για τους Εβραίους. Αυτά λοιπόν για τους ημιμαθείς και για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν στην πατρίδα μας κι άλλο κακό. Είτε είναι μεγαλόσχημοι είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Τα ιστορικά γεγονότα είναι αδιαφυσβήτητα. Παραθέτω τις πηγές για όποιον ενδιαφέρεται. Σας το ξαναλέω και πάλι. Ο ίδιος ο Χίτλερ χρησιμοποίησε την γενοκτονία των Εβραίων, των Ελλήνων συγγνώμη, και των Αρμενίων ως προσχέδιο για την γενοκτονία των Εβραίων. Πεπισμένος ότι αφού ο κόσμος δεν αντέδρασε με αυτά που έπαθαν οι Έλληνες, θα αντιδράσει και με αυτά που θα πάθουν οι Εβραίοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τραγικό της υπόθεσης και των δηλώσεων που ακούστηκαν σήμερα. Μάλιστα. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, περισσότερα λόγια, τα υπόλοιπα νομίζω είναι λόγια του αέρα. Για τον Παναθηναϊκό που με ρωτήσατε, τι θέλετε να σας πω ακριβώς, ρωτήστε με τώρα να σας πω. Αυτό για το θέμα της πληρωμής, αν πληρώνει τα χρέη τα οποία έχει κτλ. Είναι ενήμερος και τα πληρώνει, για να τα ξέρουμε. Φυσικά και τα πληρώνει τα χρέη του. Ναι, λέγατε ότι δεν πληρώνει και, σας ρώτησα πώς είναι δυνατόν να παίρνει φορολογική ενημερότητα. Λέγατε. Ο κακός και εντός εισαγωγικών και βρωμερός Παναθηναϊκός πληρώνει τα χρέη του. Τα οποία φυσικά χρέη. Όχι, εγώ είπα μόνο ο Παναθηναϊκός πληρώνει από τα χρέη του. Και ο Ηρακλής πληρώνει, αγόρι μου. Μέσα του Ρέμου. Πρόσεξε να δεις. Ο παλιός Ηρακλής πληρώνει 52.000 ο Ρέμος. Ο Ηρακλής αδικήθηκε. Ας πρόσεχε. Ναι, αδικήθηκε. Που έβαλε την υπογραφή του. Εκτός από αυτό. Ήταν στο διακανονισμό τότε. Δηλαδή, αν ήταν ρε παιδί μου στη ρύθμιση αυτή, την πιο ευνοϊκή, από αυτήν την άποψη αδικήθηκε ο Ρέμος, ας πούμε. Εντάξει. Απλά εγώ η μόνη μου ένσταση, συμφωνώ με αυτά που λέει ο κ. Σιλητήδης, είναι ότι είναι κρίμα να εμφανίζονται άνθρωποι εντός εισαγωγικών επιτίδη, προσέχω τα λόγια μου, για να μην κοπώ στον αέρα, και να εκμεταλλεύονται
την ιδεολογία της οποιαδήποτε ομάδος. Η πολιτεία, ρε, που δεν τους ελέγχει τώρα. Τι να λέμε. Αφήστε την πολιτεία τώρα. Τι να αφήσουμε την πολιτεία. Η ΠΑΕ είναι, υπάρχουν ισολογισμοί. Καταρχήν, πόθεν έσχεσαι, πώς παίρνεις την ομάδα. Τι είσαι. Τι είχε πει ο Νάσης. Ότι αν κλέψεις, λέει, ένα δολάριο είσαι κλέπτης, αν κλέψεις ένα εκατομμύριο δολάρια είσαι επιχειρηματίας και μέχρι φτάνας. Ωραία. Αφού ξέρεις τώρα πώς συμπεριφέρονται οι πολιτείες. Τα θέλει και η πολιτεία, λοιπόν, αυτά. Ναι, τότε τι ψάχνουμε. Το μεγέθος είναι και όρος της πολιτείας. Δηλαδή, όσο πιο μικρός οικονομικά είσαι, τόσο πιο πολύ σε βλέπει η πολιτεία και κάθε πολιτεία. Έχουν γίνει πολλές ατασταλίες. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι, τα τελευταία χρόνια είναι αυτό ότι μεταλλεύονται τις ομάδες άνθρωποι. Τους ψήφους, ρε, οι κυβερνήσεις τους ψήφους. Αυτά τα λαϊκά, τις μεγάλες ομάδες, τις μεγάλες δεξαμενές των ψήφων που λέμε. Απλά εγώ σήμερα έχω ενοχληθεί από αυτό που έγινε όλη τη μέρα με τους ποντίους, γιατί δεν το αντιλήφθηκα λόγω της δουλειάς. Σας παρέθεσα και πάλι αυτά τα δύο λήματα. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ειδικά ο φίλος μου Χιλιτίδης σε οποιονδήποτε πάει να του πουλήσει εντός εισαγωγικών γνώση. Δεν μπορεί να διαχωριστούν αυτοί οι δύο όροι, απλά είναι χρονικά ο ένας έπειτα του άλλου. Δηλαδή, όταν αποφασίσω να εθνοκαθάρω ένα έθνος, θα το γενοκτονήσω, θα το σκοτώσω όλους. Θα τους ξανανταποδίσω. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ. Καλή, καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστώ. Καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Οι δύο τελευταίοι φίλοι, παρακαλώ. Δεν ξέρουμε ότι είναι γενοκτονία. Τι άμαζε, ναι, φίλοι, θα μας τα πει αυτά. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία μου. Είμαι ο Γιάννης Αθηνανοπόλη, Αριανός. Γεια σου, Γιάννη. Καλώς τον. Φίλος και του Γιορδάνη. Ο Γιάννης Ζαβράκη με. Γιορδάνη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει. Mm-hmm. Τι, το ασφαλιστή. Τέλος πάντων, για πες. Συνέτερος. Mm-hmm. Του Γιάννη, α, του Γιάννη. Του Γιάννη. Τι κάνεις, λοιπόν, καλά είσαι. Είμαι τακτικός ακροατής του Γιάννη του Χιλιτίδη και με πρόλαβε βασικά γιατί άλλαξε το πρόγραμμα και έβαλε. Ναι, θα το γυρίσω ποντιακά, παιδιά, δεν γίνεται. Βλέπω ότι είναι χαμός, δηλαδή γίνεται χαμός. Εσύ κάτι είχες τώρα, τι έπαθες, είσαι εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά είμαι. Καλά, περαστικά και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Ναι. Αυτός έκλεισε η φωνή του. Δεν χρειάζεται αυτός, η τιμωρία θα τη φάει μόνος του από τους πόντες. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι πολύ έξυπνος να τα βάλει με τους πόντες. Όσους ψήφους πήρε η Ρεπούση, άλλους τόσους θα πάρει αυτός στις επόμενες εκλογές. Από τους πόντιους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να σε καλά. Και θα περιμένω τα ποντιακά. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, περαστικά. Τελευταίος φίλος για σήμερα, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε μου. Καλημέρα. Με όλο το σεβασμό που σας έχω και τους δύο, Γιάννη, Ιορδάνη, θα σας στενοχωρήσω απόψε. Παρακαλώ. Δεν με πειράζει, πρώτη φορά είναι. Πρώτον, αυτό που έκανε ο Φίλης, αν είχε αυτό που διαφημίζει και εσύ ένα κουτάλι μυαλό, έπρεπε να έχει. Έπεσε γραμμή. Φίλε μου, δεν σε έκοψα. Περιμένω να ξαναπάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Σταύρος ήτανε. Αυτός ήταν ο Ούτσενας. Α, Ούτσενας, ο Ούτσενας. Φίλε, ξαναπάρει τηλέφωνο λίγο. Νομίζω, μόνο για τον φίλο αυτό. Αυτό κατάλαβα, ναι. Μόνο για τον φίλο. Έπεσε η γραμμή σου, μπορείς να ξαναπάρεις για λίγο. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις δύο, θα σε περιμένω ένα-δύο λεπτά. Τζόρνταν, πώς σου φάνηκε για σήμερα, τα μηνύματα, πώς λίγο, πηγαίνουμε. Να λίγο τα... Πήγαμε κανονικά, έτσι. Για να δούμε πώς είναι ο φίλος, παρακαλώ. Έλα, Γιάννη. Έλα. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, πάλι καλά. Έπεσε, έπεσε η γραμμή σου, ναι, δεν σε έκλεισε γιατί. Όχι, όχι, προς το ούτε. Μην το σκεφτεί έτσι, γι' αυτό σου λέω. Όχι, όχι. Λοιπόν, έπρεπε να έχει παραιτηθεί, όχι να τον διώξουν και να τον βρίζει όλος ο κόσμος. Έπρεπε να έχει φύγει αν είχε μυαλό. Αν είχε κάκα, εγώ θέλω να πω. Εγώ δεν το λέω. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Είμαι για τους Κυλιτίδες και το λέω. Στην εκπομπή εσύ κάνεις το πρόγραμμα. Λοιπόν, συμφωνούμε έτσι. Βέβαια. Τι... Λοιπόν, και την εκπομπή να την κάνεις απόψε όπως την είπες τώρα. Ποντιακή βραδιά. Αλλά, προχθές κάνατε ένα ατόπιμα. Προχθές. Ναι. Πότε μιλάς. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και τους δύο σας. Παρακαλώ. Καταδικάζετε την εισβολή στο Πολυτεχνείο, ναι ή όχι. Ποια εισβολή στο Πολυτεχνείο, το τάγκ δηλαδή που μπήκε. Ναι. Βέβαια είναι καταδικάες. Βέβαια είναι καταδικάες. Ναι, αλλά προχθές μου συγκρίνατε και μου βάλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Παπαδόπουλο. Ο ένας εκλέχθηκε από το λαό τρεις φορές του έργου. Άκου τώρα, Ούτσενα, εδώ τώρα. Ρε Ούτσενα, όταν κάνουμε. Όταν κάνουμε. Όταν κάνουμε. Περίμενε. Μας είπες κάτι, θα ακούσεις και εσύ. Όχι, θα. Δεν τελείωσα. Όχι, θα ακούσεις πάνω σε αυτό που μου λες, θα κάνουμε διάλογο. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις πότε κάνουμε πλάκα και πότε δεν κάνουμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Πότε κάνουμε πλάκα και πότε δεν κάνουμε. Εάν κάποιος εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό τρεις φορές ή τέσσερις φορές και έφερε το λαό εδώ που τον έχει φέρει, και αν κάποιος άλλος κατέλαβε την εξουσία με τα τάγκς. Και δεν έκανε αυτά που έκανε κάποιος άλλος. Νομίζω, φίλε, ότι από εκεί και πέρα η κρίση είναι δικιά μας. Λοιπόν. Δικιά σου, δικιά μου, του Ιορδάνη και του κάθε φίλο που ακούει. Κάτι άλλο. Παρακαλώ. Έχω πολλές φορές ακούσει, ναι, τουλάχιστον τρεις φορές, ναι, το τραγούδι του Παπαδόπουλου. Και άλλες 15 θα τα ακούσεις.
αυτό το θεωρείτε σωστό? Βέβαια. Αυτοί που σκοτώθηκαν την εφταετία και στο Πολυτεχνείο, δηλαδή στο Πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανένας. Μέσα στο Πολυτεχνείο κανένας. Στα περίχωρα της Αθήνας, ναι, 24 άτομα. Και ξέρουμε και το ονοματεπώνυμά τους. Και πού σκοτωθήκαν και πώς σκοτωθήκανε. Μέσα στο Πολυτεχνείο ούτε ένας. Έστω και αυτό. Όχι έστω, έστω και αυτό. Μέσα στο Πολυτεχνείο κανένας. Λοιπόν, εκτός 17 άτομα. Όχι ψέματα, 22 άτομα. Προσπαθώ. Και κάποια στιγμή έκανα και στις 17 του μηνός, κάθε φορά κάνω ολόκληρο, διαβάζω τα ονόματά τους. Πού πεθάνανε, πού τους σκοτώσανε, ποιος τους πυροβόλησε, σε ποιο σημείο και τα πάντα και τη χρονολογία τους. Εντάξει, σε μένα δεν μου τα λες αυτά, φίλε μου. Και θεωρείτε σωστό εσείς κάθε τόσο να μνημονεύετε τον λοιπόν, Παπαδόπουλο? Και βέβαια, ναι. Γιατί να μην το μνημονεύω, δεν το κατάλαβα. Πρόσεξε τώρα. Να σου πω και εγώ τώρα. Δηλαδή, όταν σου βάζω, ξέρω και εγώ, στάρματα εμπρός στον αγώνα, γιατί τότε εσύ είσαι χαρούμενος? Α, έτσι. Ναι, όταν σου βάζω παραμονές εκλογών, αφιέρωμα σε Μάνο Λοΐζο, γιατί εσύ είσαι χαρούμενος? Το ίδιο είναι ο Μάνος Λοΐζος με τον Παπαδόπουλο. Όχι, όταν σου βάζω, σου λέω αυτό το πράγμα, γιατί είσαι χαρούμενος? Δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαίωμα να βάλω ότι γουστάρω ή ότι γουστάρουν οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Γουστάρι. Ο Άρος πήρε το γρίβαμψε θέλω βασιλιάς και μου ζήτησε. Είναι κακό? Εγώ το θεωρώ. Εσύ το θεωρείς κακό. Εκείνη τη στιγμή που με θεωρείς εμένα κακό παραγωγό, λοιπόν, γυρνάς το. Σε παρακαλώ, Τζόρνταν. Ναι. Μην μιλήσεις κουβέντα. Θα το πω κι εγώ. Όχι, μην μιλήσεις τώρα κουβέντα, σου λέω. Σου κλείνω το μικρόφωνο γιατί. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ λες ότι ο Χιλιτίδης αυτή τη στιγμή κάνει λάθος. Ναι. Γυρνάς, φίλε μου, το κουμπάκι του ραδιοφώνου και πας σε άλλο ραδιόφωνο. Και δεν ακούς το Χιλιτίδη το βράδυ. Συγγνώμη, τότε άμα πάρομαι έτσι, ναι, και σε γύρνα την τηλεόραση στο άλλο κανάλι, μην ακούς το Φίλι. Είναι το ίδιο πράγμα? Είναι το ίδιο πράγμα? Είναι το ίδιο πράγμα? Επί Παπαδόπουλου δεν περνούσε καλά το 10% του ελληνικού λαού. Εγώ είμαι αυτός που κάνω κριτική στον Παπαδόπουλο. Εγώ είμαι αυτός που έλεγε ότι έπρεπε να πάρει τους ηγεμόνες της αριστεράς και να τους πάει ένα ταξιδάκι μέχρι την Ελούτα. Κοιτάξτε, και να τους βουλιάξει κάπου εκεί στη Φαλκονέρα. Εγώ είμαι αυτός που σου έλεγα ότι ο Παπαδόπουλος το μεγαλύτερο λάθος ήταν που κυνήγησε τον ιδεολόγο κομμουνιστή. Αλλά πρέπει να έχεις παροπίδες, φίλε, ή να έχεις, πώς λέγονται αυτά, στα αυτιά. Να ρωτήσω κάτι. Έλα, πες μου. Ο Παπαδόπουλος, ναι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει, αυτός... το πολίτευμά του εγώ. Τι κάνει στην οικογένειά του δεν με νοιάζει. Σ' ακούω. Λοιπόν, αλλά αυτός και η ομάδα του πήραν ένα πρωινό, αποφασίσανε, ναι, και κάναν κατάληψη στο κράτος. Καλά κάνανε. Α, εντάξει. Καλά κάνανε. Α, εντάξει. Τότε να ισχυριστώ δηλαδή με αναγκάει. Συγγνώμη, καλά κάνανε. Θέλω να το πω. Καλά έκανε και ο Χιλιτίδης. Ο Χιλιτίδης, λέω γάμο. Ο Φίλης, ο Φίλης που είπε αυτά. Όχι, δεν συμφωνώ εγώ μαζί του. Την ιστορία, την ιστορία. Έκανε, άλλο θέμα η ιστορία, φίλε μου, που έχει γραφτεί. Αυτή και άλλο θέμα εγώ να ξεκινήσω να κάνω κάτι. Το Παπαδόπουλο δεν είναι ιστορία. Όταν το έκανε δεν ήταν ιστορία, ήταν πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο Παπαδόπουλος δεν παραποίησε την ιστορία που έχει συμβεί το 22. Όχι το 22, το 1967, Γιάννη μιλάμε. Επαναλαμβάνω, ο Παπαδόπουλος το 67 όταν παρέλαβε την εξουσία με τα τάξ, την κατέλαβε μάλλον την εξουσία, ναι, δεν παραποίησε την ιστορία του 22. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι ξένοι ηγέτες στην εφταετία επισκέφτηκαν την Ελλάδα? Στην εφταετία? Ναι. Και ο Σπύρος ο Άγνιου, ξέρω κι εγώ, ποιος άλλος, ο Νίξον ήρθε. Κανένας. Γιατί κανένας, δεν το κατάλαβα. Ο Νίξον επισκέφτηκε την Ελλάδα. Είχαμε 3.000 σημαίες στα καράβια μας και τώρα έχουμε 1.200 με το ζόρι. Όχι, εγώ άλλο ρώτησα, άλλο. Εντάξει, και εγώ σε απαντάω, ρε φίλε. Πόσοι ηγέτες. Δεν με ενδιαφέρει. Άραγες, δεν με ενδιαφέρει, γιατί στην Ελλάδα επί Ανδρέα Παπανδρέου, ρε φίλε. Στην Ελλάδα επί Ανδρέα Παπανδρέου ήρθε, ξέρω κι εγώ, και Αραφάτ. Ήρθε ο Γκαντάφη, ήρθε, ναι, ο ένας, τι με νοιάζουν εμένα αυτοί? Μόνο που τώρα που ήρθε ο Ολάντ, δηλαδή τι κέρδισες εσύ? Κέρδισες τίποτε? Ο λαός 48,5% του δώσε. Να σου πω όμως ένα πράγμα. Ναι. Όταν ανέλαβε ο Ανδρέας, και με αυτό, ναι, θα κλείσουμε, φίλε Ουτσένα, ναι. Όταν ανέλαβε ο Ανδρέας, είπε ότι παρέλαβε καμένη γη. Μαζί του εγώ. Από το 81 μέχρι το 87 τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε φίλε? Αυτά πληρώνουμε τώρα, φίλε. Δεν με κατάλαβες. Αυτά πληρώνουμε τώρα με το τσοβόλα, δώστα όλα. Εγώ δεν είπα αν έκανε καλή άσφαλτο ο Παπαδόπουλος ή ο Ανδρέας. Εμένα με ενδιαφέρει, μη συγκρίνεις τα δύο άτομα αυτά. Ναι.
Γιατί λάθος είναι. Γιατί να μετασυγκρίνω. Ο ένας, ηγέτης, με ηγέτης, ο ένας, ηγέτης ο ένας, ηγέτης και ο άλλος. Ο ένας με τα τάγκς, ο άλλος με 48%. Και ο άλλος, και ο άλλος με το τσοβόλαδο στα όλα. Ποιος έκανε περισσότερο κακό στην πατρίδα, ο Παπαδόπουλος ή ο... Τώρα εγώ σε κοντράρω μέχρι αηδίας. Γιατί το ψήφισες. Ποιον να ψηφίσω. Τον Ανδρέα. Εγώ. Ναι. Δεν κόβονται για τα δύο μου τα χέρια. 48 τα μισό δηλαδή έπρεπε να έχουμε χωρίς χέρια να είμαστε. Εγώ όσο το ψηφίσανε ναι. Α, έτσι. Αν το ψήφισες και εσύ με συγχωρείς αλλά... Και εσύ να έχεις τα... Συγγνώμη Γιάννη. Και εσύ να έχεις τα δύο χέρια να χειροκροτάς τον Παπαδόπουλο. Εγώ τον Παπαδόπουλο χειροκροτάω. Μα όταν μου λες εσύ θα τα έκοβα τα δεν χέρια... Έχεις καταλάβει, θα δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις καταλάβει τίποτε. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα, εγώ ξέρω ότι είσαι πασοξής. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ακόμα εγώ τι ψηφίζω. Το κατάλαβες αδελφέ μου. Εγώ το λέω, δεν το κρύβω. Εγώ το τι παίζω το βράδυ στην εκπομπή μου, τις 4 ώρες που κάνω εκπομπή, γιατί το πήγες επί προσωπικού τώρα, τις 4 ώρες που κάνω εκπομπή, ναι. Δεν είμαι τίποτε. Ούτε ομάδα, ούτε κόμματα. Το κατάλαβες. Ναι, αλλά τον... Πάρε το κουβαδάκι σου και παίξε άλλη αμουδιά. Άιτε από εδώ. Προσπαθείς εσύ να μου βάλεις σε μια ταμπέλα. Προσπαθείς να μου βάλεις σε μένα ταμπέλα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Είστε κολλημένοι ακόμα με τα κόμματα. Φέρετε την Ελλάδα εδώ που τη φέρατε. Ντροπή σας. Τζόρ, να σας ακούω, τι θέλετε να μου πεις. Τι να πω, εγώ γελάω με αυτά. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν το Πασόκ τώρα. Άντε μη πω καμιά κουβέντα. Εγώ τώρα θα σου πω κάτι. Πες μου. Επειδή καταρχήν δεν κατάλαβε τι λέγαμε προχθές. Εμείς λέγαμε ότι ο Παπαδόπουλος άφησε με μηδέν χρέη τη χώρα. Και, και τον Πασόκ. Με μηδέν χρέη την άφησε με 3 δισεκατομμύρια δραχμές. 3 δισεκατομμύρια δραχμές. 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ακριβώς. Λοιπόν, 1 δισεκατομμύριο. Και ο άλλος την άφησε να πούμε με 10 βαγόνια χρέη. Λοιπόν, αυτά του λέγαμε. Με τον Παπαδόπουλο γίναν έργα στη χώρα. Γίνανε ρε παιδί μου. Σε ένα χρόνο μέσα 52 νομαρχίες στη χώρα, η κάθε μία τη δικιά της νομαρχία, γίνανε σε δύο χρονιές. Η Μόμα δεν την έκλεισα εγώ, έτσι, την έκλεισε ο Χατζόπουλος. Λοιπόν. Εντάξει. Γιατί είχε τους εμετέρους εργολάβους και ήθελαν να τρώνε και να τρώνε οι υπόλοιποι. Εντάξει. Λέω το εξής λοιπόν. Δύο-τρία πράγματα και το κλείνουμε. Σε δύο χρονιές μέσα γίνανε δύο τεράστια έργα στη χώρα, δύο μεγάλες λαχαναγορές, μία στην Αθήνα, η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Γίνανε. Όλοι οι επαρχιακοί δρόμοι, ασφαλτόδρομοι, οι οποίοι οι περισσότεροι μέχρι τώρα υπάρχουν ακόμα, ζουν ακόμα, και από το 1974 και μετά, βάζω και τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλεις και μετά, λοιπόν, και το Πασόκ φυσικά τα χρόνια αυτά που κυβέρνησαν, τα 25 πόσα ήταν, λοιπόν, από τότε και στο εξής, πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα και βλέπω όλο γίνονται έργα. 25 χρόνια γίνονται έργα στην Εθνική Οδό. Εγώ θα πω ένα πράγμα, φίλε, και θα το κλείσουμε. Και εκατομμύρια οι ταμπέλες γράφουν πάνω, τόσα εκατομμύρια. Εγώ θα πω ένα πράγμα και θα το κλείσουμε. Τι να λέμε τώρα. Η χείρα του Γιώργου Παπαδόπουλου πουλούσε λαχεία στα καυτεία και έμενε σε έναν οίκο Ευγερίας. Δεν ξέρω αν έχει φύγει από τη ζωή ή αν μένει ακόμα. Η χείρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι λες για την Μιμή. Πήρε. Πούλησε τις μεζονέτες εκεί πέρα. Πήρε τη ροζ βίλα που έλεγε ο Γιαννόπουλος για ένα κολόσπετο θα πέσει η κυβέρνηση. Εντάξει. Και την έκανε μεζονέτες. Και τώρα οικονομάει. Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι. Σου είπα. Ότι έκανε πολλά σφάλματα και ο Παπαδόπουλος, το αυτόματο διαζύγιο που έβγαλε για να μπορέσει να χωρίσει και τα λοιπά και να πατρευτεί, και που κυνήγησε τον ιδεολόγο κομμουνιστή. Δεν έπρεπε να κυνήγησε τον ιδεολόγο κομμουνιστή. Έπρεπε να πάρει τις κεφαλές και να του στείλει: Πού θέλετε, ρε παιδιά, δεν περνάτε καλά στην Ελλάδα, τράβατε στη Ρωσία. Τέλος. Απλά πράγματα. Ας έχει κάνει πολλά το Πασόκ. Εντάξει. Και να μην μου λένε εμένα ότι. Όταν έπεσε το Πολυτεχνείο και τα λοιπά μετά, δεν που ξεκίνησε με την Κύπρο. Εγώ βλέπω τα που ξεκίνησε με την Κύπρο, δεν ήταν ο Παπαδόπουλος, ήταν ο Ιωαννίδης. Εντάξει. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ άμα αρχίσω και μιλάω με τον Πασόκ, άμα αρχίσω και μιλάω για συνεταιρισμούς, για αυτά, για τον. Και να ξεκινήσω και να πω ένα πράγμα. Μην μου μιλήσετε τώρα. Δηλαδή, εγώ τσατίστηκα με τον φίλο αυτόν, που τον ακούω συνέχεια όταν μιλάτε μαζί, για τον Ιμακεδίστη και τα μεσημέρια που παίρνει τηλέφωνο και σας ακούω μάλλον τον Ραπτόπουλο μαζί με τον Κόκκινο και τον ακούω πόσο ωραία μιλάει. Αλλά δεν μπορούσε να με βάλει ταμπέλα. Και ποιο έγινε και γιατί το έπαιξε και γιατί το έκανε. Γιατί το έτσι κουστάρω. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσει αυτά τα τραγούδια που ακούμε. Αλλά η συχνότητα. Απλά πράγματα. Και μου βάλε τώρα εμένα το πρόγραμμα του ραδιοφώνου ή από το Σεριάνι να μου το κάνει ότι καλά είπε ο Φίλης αυτά που είπε.
Άντε ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγα. Αν υπάρχουν ακόμα. Άντε, μην σα πω τίποτα. Άνθρωποι που υποστηρίζουν. Όχι, να τα καλέ, όταν ακούμε και σήμερα Πασόκ Ανδρέας να φάει ο κόσμος κρέας, τότε αυτοί που φάγανε, λέει, τότε κρέας, ας πούμε, λέει, συγγνώμη που τα παιδιά τους πληρώνουν, λέει, το κόκαλο. Ακόμα και τώρα δεν έχει καταλάβει τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτό το κόμμα τώρα. Τι ψάχνει τώρα. Ο 318 λέει, άστα, σκέφτηκε να τη ρίξει, λέει, έβγαλε προς τα έξω τη σκέψη και έγινε χαμός, λέει, δεν το συνέφερε μακροπρόθεσμα. Είδε τις αντιδράσεις και το πλήρωσε, λέει, για να κάνει πολιτική. Ευεργέτης είναι αυτός που δίνει και δεν παίρνει πίσω. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Ο φίλος υπογράφει σαν 4α. Ευεργέτης είναι αυτός που δίνει και δεν παίρνει πίσω. Ακριβώς. Τι είναι ο Σαββίδης, δεν δίνει. Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Οι περισσότεροι δεν ξέρω τι οικονομικό και πώς έπρεπε να τα βάλει τα λεφτά. Είναι ότι τα έβγαλε από τη μία τσέπη και τα έβαλε στην άλλη. Θα τα πάρει τα λεφτά, δεν τα χάρη στον ΠΑΟΚ, να το ξέρεις. Τα έβγαλε από τη μία. Ακούστε, θα τα πάρει, επαναλαμβάνω, τα λεφτά. Ναι. Εσύ τώρα έχεις τρία μαγαζιά, βγάζεις από το ένα και δίνεις το άλλο. Επαναλαμβάνω, τα λεφτά από τον ΠΑΟΚ θα τα πάρει πίσω, τα 11 εκατομμύρια. Ακροπρόθεσμα από την επένδυσή του στον ΠΑΟΚ. Από τις εισπράξεις, από την επένδυση κτλ. Άρα, ευεργέτης είναι αυτός που δίνει τα λεφτά και δεν τα παίρνει πίσω. Αυτός είναι κορόιδο, λακαμάς που λέμε. Όχι, φίλε, είναι ευεργέτης. Σοβαρά. Υπήρχαν ευεργέτες όπως ο Αβέροφ, το Σίτσας, ναι. Ευεργέτες ήταν αυτοί. Συγγνώμη, που κάνανε νοσοκομεία, που κάνανε οτιδήποτε. Ναι. Εσύ τώρα χτύπα ξύλο, είσαι άρρωστος και σε γλιτώνω εγώ. Πρέπει να σε γλιτώσω εγώ με τα λεφτά τα πολλά. Και σε γλιτώνω και σε σώνω. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πάρω πίσω. Μου τα γιατί δώσεις να τα πάρω. Δεν είμαι ευεργέτης. Όχι, δεν είμαι. Ας αφήσω να πεθάνεις, δηλαδή, δεν γίνεται. Όχι. Αυτό. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Αισθάνομαι κορόιδο, λέει, που δεν διαβάσατε μηνύματα, όχι μόνο το δικό μου, αλλά και των άλλων ακρατών, αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε, λέει, τηλέφωνο. Ρε φίλε, όλα, 30, τα διαβάζουμε τα μηνύματα. Απλώς εκείνη τη στιγμή, επειδή συζητούσε ο κόσμος και δεν ήρθαν να χρεώνονται γιατί μιλάνε από κινητά κτλ. Γι' αυτό δεν διαβάσαμε τα μηνύματα. Τώρα, αν εσύ αισθάνεσαι κορόιδο, τι να σε πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Ο 512, ακούω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ εδώ και δύο μέρες, λέει, είναι σχεδόν σίγουρη την νίκη, έχουν σχεδόν σίγουρη την νίκη στη Ρωσία. Εγώ ρωτάω με ποιον τρόπο η άμυνα του ΠΑΟΚ θα σταματήσει την τετράδα Αρίς Μολόφ, τους υπόλοιπους τέλος πάντων, που ο κάθε ένας από αυτούς κάνει τα 100 μέτρα σε 10 μισό έως 11 δευτερόλεπτα. Που τη στιγμή. Να τελειώσω λίγο το μήνυμα, ρε φίλε. Από τη στιγμή που ο Τζιόλης, παραδείγματος χάρη, κάνει τα 100 σε 2 ώρες, Τζόρνταν. Την ομάδα τη λένε Κράσνονταρ και όχι Κράνοσταντ. Ξέρω πώς τη λένε. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Για απάντηση σε αυτό το μήνυμα. Κοίταξε, που θα απαντήσει. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όσοι νομίζουν ότι θα πάνε να κερδίσουν εκεί, γελιούνται. Πολύ δύσκολο. Θα είναι επιτυχία τρομερή άμα κερδίσει η ομάδα εκεί. Γιατί όντως η άλλη ομάδα είναι πολύ. Είναι πολύ δυνατή. Γρήγορη. Και είναι μπροστά είναι γρήγορη και πίσω είναι γρήγορη. Τι να λέμε. Ο 169. Η φολοκεμαλική μας κυβέρνηση, λέει, με μπροστάρι τον Φίλι Μπέι πάλι έδρασε. Αυτή είναι η επίσημη θέση της αριστεράς για τους ποντίους, αλλά και το μακεδονικό ζήτημα. Δεν το γνωρίζαμε, λέει, η απέδευτη. Πριν από ένα μήνα εκλογές είχαμε, λέει. Μάλλον εμάς μας καίει περισσότερο το επίδομα παρά η εθνική μας συνείδηση, λέει. Μπράβο μας, λέει, ο 169. Έτσι. Ο 743 στείλε τον άλλο... Τον άλλο διψό να γουστάρουμε εκπομπές, λέει. Ο Κώστας φταίει. Α, να το στείλουμε στην. Όπως τον καλοκαίρι που όπως το καλοκαίρι που κάναμε. Ο Κώστας λέει: φταίει που δεν σήκωσε την μπάλα και τον Βέλιο στον αέρα. Τζόρνταν, Αλάνι. Πες καμιά πληροφορία, λέει: Πάω κδρέπανο. 847. Κατάλαβες, Γιάννη, σήμερα αντί να μας απασχολεί όλους μας, λέει, οι δηλώσεις του Φίλη και τα αντιμέτρα, πρέπει να πάρουμε όλοι εναντίον του. Μιλάμε πάλι για τη ΣΠΑΕ Βασίλης Βέρεια. Παιδιά, εγώ μιλήσαμε και για τον Φίλη και τα λοιπά, αλλά δύο άτομα μόνο μιλήσατε για το θέμα του Ταμποντιάκα. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηράκλη. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό έτσι είναι. Πρέπει. Ο 220, άντε Γιάννη, λέει, παράτατα πλησιάζει ο καιρός πάλι, λέει, πάμε να μπαρκάρουμε, σε λέω, Χάρης Μηχανιώνα. Γεια σου, ρε Χάρη. Εδώ είσαι, εγώ νομίζω μας άκουγες, γιατί χθες είχες πει τον Τζόρνταν να τον ακούς από το καράβι. Ο 220, όταν σκάσει, λέει, ο ίδιος πάλι, όταν σκάσει η φούσκα η Ιορδάνη, λέει, να σας δω που θα κρυφτείτε. Ρε κουτόχορτο, λέει, Χάρης από Μηχανιώνα. Αυτός πρέπει να είναι Ηρακλειδέας. Όχι, ρε, πάω ξύσινα. Ο 220, επειδή είσαι πανάσχετος, λέει η Ιορδάνη, πάλι ο ίδιος. Α, νεοφώτιστος λέγεται, άρα Ηρακλειδάκης είναι. Νεοφώτιστος λέγεται αυτός που βγαίνει πρώτη φορά, λέει, στη μεγάλη κατηγορία. Μίλησε για τους παίκτες. Εντάξει, τώρα Χάρη. Είπαμε. Τώρα... Μίλησε για τους παίκτες ότι είναι νεοφώτιστος. Είναι ομάδα και καινούργια. Πρώτη είπα, φορά στην κατηγορία, εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει. Εμείς το λέμε τον Ηρακλή, γυραιό. Να το μήνυμα. Ερώτημα, λέει, προς στον έμπορα, λέει, Ιορδάνη. Πρώτον, έχουμε τον Ιορδάνη, ένα που πλήρωσε, λέει, όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεύτερον, Ιορδάνης, δύο, δεν πλήρωσε τις υποχρεώσεις του και τα πρόστιμά του, αλλά τις πλήρωσε με τον νόμο που λέει ο Ιορδάνης όπως ο ΠΑΟΚ. Ερώτημα, ποιος επιβιώνει, λέει, στην αγορά σήμερα?
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ο δεύτερος. Είδες, φίλε, που ήρθε η ώρα να διαβάσουμε το μήνυμά σου. Εντάξει, δεν κλείνουμε την εκπομπή, να διαβάσουμε τα μηνύματα. Ο 9-10, όταν το μεγαλείο μιας ομάδας καταντάει, λέει, προσωπολατρεία, τότε οι μόνοι κερδισμένοι ήταν τα πρόσωπα που εκφράζουν το μεγαλείο της ομάδος. Ο 5-24 Τζόρνταν, πες μου, ρε, που θα βρούμε κανένα διπλοβρασμένο τσίπουρο και τα λοιπά, κρασί. Ναι. Ωραία, δεύτερο. Τελείωσε και αυτό. Τα είχαμε διαβάσει. Είδες, διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Αλλά τι να σας κάνω, έπρεπε να μας ρίξετε πινελίκια, φίλε μου, 0-30, με την καλή την έννοια, έτσι, τον πινελίκι. Λοιπόν, φτάσαμε 18 λεπτά ιδίως μετά τις 2, έτσι. Ναι. Δήλωση του Κοντονή. Γίνονται παραβιάσεις κανονισμού, λέει, στο ποδόσφαιρο. Λέει, με αφορμή τη διτησία του Μίτσου στον αγώνα της Βέρειας με τον Ολυμπιακό, ο υφυπουργός Δημήτρης Κοντονής εξέδωσε, λέει, ανακοίνωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως παρατηρούνται φαινόμενα παραβίασης κανονισμού. Τώρα πήρε χαμπάρι ο Κοντονής, τι γίνεται. Ναι. Μας δουλεύει και ο Κοντονής τώρα, δεν τώρα πήρε χαμπάρι. Έχεις πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνες στις αθρώες, αυξάνει το αμυντικό σύστημα κατά πόλεμηση των ιών. Καλόι Vital. Μια μοναδική και τελειοποιημένη σύνδεση 10 συστατικών. Αλόι υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, μαζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο, τον οποίο ο συνδυασμός μπορεί να μας βοηθήσει σε όλες τις προηγούμενες, έτσι, περιπτώσεις της υγείας που μπορεί να έχουμε. Είναι ένα μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα του έχει πιστοποίηση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Μια κουταλιά της σούπας Καλό Vital περιέχει όλες τις απαραίτητες για τον οργανισμό ημερήσιες δόσεις βιταμινών A, B, C και D. Τηλεφωνήστε τώρα 2312, 2312 δηλαδή, 200-500 και αποκτήσετε το στην ειδική τιμή 34,90 και ισχύει μόνο για τους ακρατές του Αθλητικού Μετρόπολης. 2312-200-500. Πώς πέρασε σήμερα, Ιορδάνη? Αυτά λοιπόν. Πώς να περάσουμε. Να δούμε. Πώς θα είναι ο Κωστής αύριο. Αν είναι καλά, θα είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Χαλαρώστε. Μην τρελαίνεστε όλοι τώρα. Εντάξει. Δεν θα απολογηθούμε και για τους άλλους. Πρέπει όμως να τους κάνουμε αυτά που πρέπει. Τώρα του βάζω κατευθείαν το. Εντάξει, τώρα εμένα με απογοήτευσε ο Ούτσενας. Έλα, δηλαδή, αν υπάρχει ακόμα. Η άποψή του τώρα. Αν υπάρχει ακόμα. Αυτό τα έχει μαζί μου, γιατί έπαιξαν. Με άλλο αυτό το κομμάτι δεν είναι. Εντάξει, τώρα σου λέει. Τον είδα για δικτάκτορα τον άλλον. Εμείς άλλα λέμε. Όταν εγώ παίζω Κίσαβος και όλοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα για το δικτάκτορα. Εγώ άλλο κοιτάω. Εγώ κοιτάζω ότι επί 7 ετίας τότε γίναν κάποια έργα στην χώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσίπρας δεν είναι δικτάτορας τώρα? Το όχι δεν το πήρε το 62% και το έκανε ναι. Δικτατορία δεν λέγεται. Κολοτούμπα, τέτοια κολοτούμπα. Εγώ ήμουν από τους πρώτους το καλοκαίρι που είπα, μόνο που θα κάνει αυτή τη ρύθμιση και τα αυτά και ξέρω εγώ, θα το στηρίξουμε. Βλέπω τώρα μια ξεφτύλα όμως, μια κολοτούμπα. Μας δούλεψε στην κυριολεξία. Ναι. Μας δούλεψε. Δηλαδή το όχι το έκανε ναι. Δηλαδή κορόιδευσε έναν ολόκληρο λαό τώρα. Πώς θα γίνει, τι να λέμε τώρα. Κι όμως αυτός ο λαός, αντί να δώσει στο Λαφαζάνη που φώναζε και έλεγε όχι, να του δώσει ένα 15% να το βάλει στη Βουλή. Ο Λαφαζάνη θα βγει πανηγυρικά την αρχή. Λοιπόν. Έδωσε πάλι 37,5% ρε παιδί, 37 πόσο έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω. Εγώ θα σου το εξηγήσω τώρα αυτό. Κοίταξε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σου πω. Καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από αυτό το ποσοστό, ναι, τι τράβηξε αυτός ο λαός από τους προηγούμενους. Α, καλά που. Ναι. Σου λέει καλύτερα ρε παιδί μου με αυτούς που να σκεφτεί φεύγει ο λαός και θα ακολουθήσει. Ρε, φτάσαμε στο σημείο, ρε Ιορδάνη, να λέμε πού σε 17 Νοέμβρη, πού σε Γιώργο Παπαδόπουλε. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το κατάντημα της πολιτικής σκηνής. Από τους πολιτικούς μας. Από τους πολιτικούς, από αυτούς, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Λίγο ΚΚΚ μια συγκυβέρνηση. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, όχι Ζημίτσο. Δεν υπάρχει τίποτα στη Βουλή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν με εκφράζει τίποτα. Από αυτούς τίποτα δεν με εκφράζει. Ξέρεις τι έλεγα τα βράδια κάποια στιγμή? Φωνάζουν όλοι, οι 300 τώρα, και τα έχουν, ας πούμε, με τον Τσίπρα. Λέμε αυτή τη στιγμή. Ή τα είχαν με τον Σαμαρά. Ή τα είχαν με τον Γιώργο Παπανδρέου. Την κυβέρνηση, ας πούμε. Πηγαίνουν και τσιρίζουν, όπως λέει ο Ραπτόπουλος. Γαβγίζουν, εντάξει. Και είχα καθίσει, ο 030 λέει ευχαριστώ. Να σε καλά, ρε παλίκαρε. Να σε καλά, γουρμ. Δεν χρειάζεται να μου στείλει μήνυμα να χρεωθεί άδικα. Σε ευχαριστώ όμως και εγώ που είσαι στην παρέα μας. Λοιπόν, ξέρεις πώς χαρακτηρίζω αυτούς τους 300 στη Βουλή? Μπαίνω σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια. Είμαι εναντίον των ναρκωτικών. Ξεκινάω να δουλεύω μπάρμαν. Και βλέπω ότι μέσα στην καφετέρια γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Φυσιολογικά δεν πρέπει να σηκωθώ να φύγω από την καφετέρια να ψάξω να βρω δουλειά. Όταν κάθομαι σε αυτή την καφετέρια μέσα. Κάνω το κορόιδο. Πηγαίνω κάθε Σάββατο βράδυ ή κάθε πρωί του μηνός και παίρνω τα λεφτά. Λες. Δεν είμαι συνυπεύθυνος. Βέβαια. Άρα αυτοί που γαυγίζουν εναντίον αυτών των μέτρων που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνήσεις και δεν συμμαζεύεται. Αλλά πηγαίνουν κάθε πρωί του μηνός στο ATM και παίρνουν τα λεφτά
Και δεν είναι λεφτά ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα. Είναι 6-7 χιλιάρικα. Τόσο. Εντάξει, και συν πόσα τους κοστίζουμε, πόσα μας κοστίζει ο καθένας. Εκτός έδρας, τηλέφωνα κούτρα, αεροπλάνα κούτρα. Όχι ξέρεις, μόνο τηλέφωνα, δεν φταίει ο άλλος, λέει, επειδή στα Τρίκαλα δεν έχει, λέει, αεροδρόμιο, να μου δώσει τα λεφτά, λέει, σε βενζίνη. Σε λεφτά, λέει, για να τα δίνω στη βενζίνη. Λέει, πηγαίνω με τα φωτεινά. Και άλλες παροχές πολλές. Κατάλαβες. Και όχι μόνο τίποτα άλλο. Συμβούλους, διευθυντές των πολιτικών τους γραφείων και πάει λέγοντας το πράγμα. Όλα αυτά μας κοστίζει κανένα 15-16 ο καθένας το μήνα. Πηγαίνει λοιπόν κάθε πρώτη του μηνός και παίρνει λεφτά. Που εγώ ρωτάω συνέχεια, Capital Controls έχει το ATM της Βουλής. Δηλαδή μπορεί και αυτός να πάει να πάρει μόνο 420 ευρώ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή τόσους μήνες ο καθένας πρέπει να έχει από καμιά 20-30 χιλιάδες ευρώ. Άμα παίρνει 420 ευρώ επί 4, είναι 4-16, θα πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και αν έχεις χρήματα στην άκρη, και εκείνα δεν μπορεί να τα πάρεις. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Αυτό τώρα είναι δημοκρατία. Τι να πούμε. Σε κλείσαν τα λεφτά, δεν μπορεί να τα πάρεις τώρα. Τι είναι δημοκρατία. Κατά τα άλλα μας φταίει το. Ναι. Ή το. Έφταγε ο Παπαδόπουλος. Ο Γιώργο Παπαδόπουλε. Ναι. Ή το άλλο που λέει στάρματα εμπρός στον αγώνα. Α, σου πω κάτι, Γιάννη. Και κλείνουμε. Άρα κολλημένοι με την. Αυτοί μας αξίζουν και αυτοί είναι βγαλμένοι από εμάς, σαν και εμάς είναι. Και εμείς το ίδιο είμαστε. Τελείως κατά είμαστε κι εμείς. Αυτοί μας αξίζουν. Τι να κάνουμε. Ο υπουργός Γεωργίας, ποιος ήταν, δεν ξέρω, σήμερα ήμουν κάπου σε ένα χωριό, ξέρεις τι μου είπαν εκεί πέρα. Δεν το άκουσα εγώ, μου είπαν γνώμη εκεί τα παιδιά. Ξέρεις τι είπε, λέει, σε έναν αυτόνα. Λέει, αυτά τα μέτρα για τους αγρότες. Για τους αγρότες, ναι. Τα ξέρατε, λέει, γιατί μας ψηφίσατε. Άκου τώρα κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε, πού να τους πιάσει αυτούς τώρα. Μάλιστα. Σας ψηφίσαμε, ρε, εσύ. Τους ψηφίσανε, δηλαδή, γιατί ευτυχώς εγώ τουλάχιστον δεν τους ψήφισα. Αλλά αν πήγαινα, θα τους ψήφιζαν. Λοιπόν, σας ψηφίσανε για να δούνε κάτι καλύτερο από τους άλλους, ρε, εσύ. Όχι κάτι χειρότερο. Εσείς είστε χειρότεροι, βγαίνετε από τους άλλους. Ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα. Να είσαι καλά. Αν σε περίπτωση ο Κωστής λοιπόν δεν έρθει αύριο και συνεχίσει να είναι κλινήρης, θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Δεν έγινε, τα λέμε. Εντάξει, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες στην παρέα εδώ, έτσι να με βοηθήσεις. Να είσαι καλά. Εδώ έτσι να με βοηθήσεις. 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 Έσαι καλά,